Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε για να περάσουμε μαζί το επόμενο τρίωρο και να μάθουμε όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο σε βάθος και σε λεπτομέρειες. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει τον κόσμο ολόκληρο, την παγκόσμια κοινότητα, και έχει ξεκινήσει από τα φάρσαλα εδώ στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε βεβαίως στο μικρό κοριτσάκι, τη Μαρία, που έχει γίνει γνωστή στον κόσμο ολόκληρο για να ζητείται ακόμη η οικογένειά της. Οι Ρωμά, οι οποίοι την κρατούσαν, την είχαν στην οικογένειά τους, θα οδηγηθούν το μεσημέρι στον ανακριτή. Κρατούνται βεβαίως το ζευγάρι αυτών των ανθρώπων. Επίσης, έχουμε και 8 τηλεφωνήματα τα οποία γεννούν ελπίδα για την ανέβρεση των βιολογικών γονιών της μικρής Μαρίας. Θα σας πούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες και της αστυνομίας γύρω από το θέμα αυτό. Στα άλλα επίπεδα, σε άλλο επίπεδο, έχουμε την κόντρα κυβέρνηση Τρόικας, η οποία δείχνει να χοντρένει. Άχρος το παραμένει πότε θα επιστρέψουν οι δανειστές μας στην Αθήνα. Και έχουμε και μία αλλαγή στα φορολογικά. Ξεχάστε ότι ξέρατε για τη συλλογή αποδείξεων. Μόνο με αποδείξεις για αγορές με κάρτα θα μπορούμε να πάμε στην εφορία και να ζητήσουμε ελαφρύνσεις στο φόρο που μας αναλογεί. Με ποιο τρόπο θα μαζεύουμε αποδείξεις, θα σας τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ελάτε όμως να δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από την υπόθεση της μικρής Μαρίας. Πάμε, Σωτήρη, να συναντήσουμε τους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους. Ήδη έχουμε συνδεθεί με την Άννα, η οποία βρίσκεται, την Άννα Τσιακτάκη, βρίσκεται στη Λάρισα και θα μας πει για το ζεύγος των Ρωμά που φιλοξενούσαν, που είχαν στην οικογένειά τους το μικρό κορίτσι και που οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή. Άννα. Καλημέρα σας από τη Λάρισα. Βρισκόμαστε έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας αυτή τη στιγμή, όπου αναμένεται να οδηγηθούν μέχρι το μεσημέρι οι δύο Ρωμά, οι φερόμενοι ως γονείς της τετράχρονης Μαρίας. Θα οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν έπειτα από την προθεσμία που είχαν ζητήσει. Θα απολογηθούν με τις κατηγορίες, βαρύτατες κατηγορίες, της αρπαγής ανηλίκου και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση. Από όσο ξέρουμε τουλάχιστον δεν έχουν έρθει εδώ πέρα. Αναμένεται γύρω στις 11 με 11 και μισή να τους μεταφέρουν στο μεταγωγόν και από εκεί μετά τη μία στον ανακριτή. Πάντως, να δώσω το λόγο στην Δέσποινα Μανδελενάκη, η οποία κάνει το ρεπορτάζ και από τα διεθνή δίκτυα. Η είδηση παίζει βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, πάρα πολύ ψηλά σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μέσα του κόσμου. Και συνεχώς καινούργια βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε λοιπόν τώρα καινούργια πλάνα από το κοριτσάκι αυτό. Υπάρχουν καινούργια πλάνα. Ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail είναι αυτό το βίντεο που βλέπουμε. Φαίνεται το μικρό κοριτσάκι το οποίο φοράει ένα ροζ ζακετάκι και ένα ροζ παντελονάκι να χορεύει μαζί με μια γυναίκα, μια ξανθιά γυναίκα τσιγκάνα και άλλον έναν άνδρα όπου χορεύουν και οι τρεις μαζί. Φαίνεται να είναι πάνω σε ένα πάλκο, όπως γράφει και ο τίτλος της Daily Mail, η μικρή Μαρία την ανάγκαζαν να χορεύει για χρήματα. Βλέπουμε εδώ να τους πετούν και διάφορα λουλούδια. Χορεύει για χρήματα, χορεύει για τον κόσμο. Αυτό δημοσιεύει η Daily Mail και προβάλλει αυτό το βίντεο στην ιστοσελίδα της που κάνει, όπως καταλαβαίνετε, το γύρο του κόσμου. Παίζει σε όλο το διαδίκτυο το βίντεο αυτό, σε όλα τα διεθνή δίκτυα. Τονίζεται το γεγονός που περιγράφεις, ότι δηλαδή οι Βρετανοί τονίζουν το γεγονός ότι το κοριτσάκι φαίνεται να εξαναγκάζεται σε αυτή τη συμπεριφορά, στο να χορεύει δηλαδή για να βγάλουν κάποια χρήματα, έτσι. Ακριβώς. Αυτός είναι και ο τίτλος, ότι το αναγκάζουν το κοριτσάκι να χορεύει για τα χρήματα, όπως επίσης γράφουν ότι είναι εκτός τόπου. Δηλαδή φαίνεται το κοριτσάκι να είναι χαμένο. Αυτό γράφει η εφημερίδα Daily Mail. Περιγράφουν την αμηχανία του παιδιού την ώρα που χορεύει. Ότι δείχνει σαν χαμένο μέσα στον κόσμο αυτό. Μέσα στον κόσμο και πάνω σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ένα πάλκο, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό που χορεύει. Και από κάτω ο κόσμος να το παρακολουθεί, να λυκνίζεται στο ρυθμό της μουσικής μαζί με δύο ενήλικες. Μία ξανθιά γυναίκα και έναν άλλο άντρα. Επίσης, να σου πω ότι φιλοξενούνται και δηλώσεις από το κέντρο που φιλοξενείται το παιδάκι, όπου λένε ότι μοιάζει σαν να το έχουν σαν αρκούδα που χορεύει, όπως έχουν στα πανηγύρια πολλές φορές οι τσιγκάνοι. Όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί δημόσια αγανάκτηση, διεθνή αγανάκτηση και σοκ όλη αυτή η ιστορία.
αλλά και το νέο βίντεο, αλλά και οι φωτογραφίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Μάλιστα. Λοιπόν, το παιδάκι το βλέπετε, η μικρή Μαρία, που δεν ξέρουμε καν αν είναι 4 χρονών, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Σύντομα θα έχουμε στοιχεία, θα μιλήσουμε και με τους ιατροδικαστές στη διάρκεια της εκπομπής. Φαίνεται το πρόσωπό του καλυμμένο στα πλάνα μας, τα έχουμε καλύψει εμείς για ευνόητους λόγους. Έχουμε παράλληλα καλύψει και τα πρόσωπα των άλλων δύο. Βλέπετε ένα ζευγάρι να χορεύει αυτή την ώρα στις οθόνες. Κάλυψαμε τα πρόσωπά τους, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση αυτή της μικρής, της 4χρονης ή μεγαλύτερης ή μικρότερης μικρής. Είναι δύο άνθρωποι που χόρευαν στην πίστα και που βεβαίως τα πρόσωπά τους τώρα κάνουν το χειρό του κόσμου. Μένουν στον ίδιο καταβλισμό. Θα μιλήσουμε και με τον πατέρα αλλά και τον παππού της κυρίας που φαίνεται να χορεύει, καθώς είναι εξέχον μέλος στην κοινότητα το όρομα. Θα μας πει περισσότερα αυτός σε λίγο. Λοιπόν, με αυτά τα πλάνα που κάνουν το χειρό του κόσμου, ας δώσουμε το λόγο στον Βάιο Σύρο για να μας πει τι γίνεται με τις έρευνες της αστυνομίας. Ενώ μένουμε πάντα σε σύνδεση με την Άννα από την Λάρισα. Η Άννα Τσιακτάκη θα μας δώσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Που βεβαίως αναλύει η αστυνομία προκειμένου να καταλήξει ένα συμπέρασμα. Βάει, πού βρισκόμαστε? Να ξεκινήσουμε, Πόπη, λέγοντας το πώς φτάσανε οι αστυνομικοί στην μικρή Μαρία, αυτόν τον ξανθό άγγελο. Κάναν λοιπόν μια στοχευμένη επιχείρηση σε ένα καταβλισμό στα Φάρσαλα. 8 ήταν τα σπίτια που είχαν βάλει στο στόχαστρο οι αστυνομικοί. Ανάμεσά τους και το σπίτι όπου διέμεινε η μικρή Μαρία, γιατί ο φέρμανος ως πατέρας ήταν σεσημασμένος. Μέσα λοιπόν εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πιστόλι, φυσίγγια και μια μάσκα full face σεσημασμένος για ληστεία. Εκεί λοιπόν βρήκαν και 4 παιδιά, 3 κορίτσια, 1 αγόρι. Ανάμεσα στα κορίτσια ήταν και αυτό το κατάξαθο αγγελούδι. Εκ πρώτης όψεως διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν φαίνεται να έχει καμία σχέση όσον αφορά το χρώμα του σώματος με τους υπόλοιπους ενίκους του σπιτιού. Ειδοποιήθηκε αμέσως ο επιθεωρητής Θεσσαλίας, έδωσε την εντολή μαζί με τους εισαγγελείς που ήταν να δώσουν μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή στο παιδί. Και μετά από λίγο έγινε το τεστ DNA με τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε, ότι δεν έχει καμία σχέση το κοριτσάκι και με τους δύο. Και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι. Άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Το οποίο κουβάρι, πριν μπούμε στα ερωτήματα, γιατί είναι πολλά βεβαίως, το οποίο κουβάρι προσπαθούν τώρα να το φέρουν σε μία άκρη αστυνομικές αρχές, με ελέγχους ακόμη και σήμερα σε συνοικισμούς Αθηγάνων. Πάμε μέχρι το Ζεφύρι να δούμε τι γίνεται στον καταβλισμό των Ρωμά. Εκεί έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα έρευνα της αστυνομίας. Λάμπρο Χαβέλα. Ακριβώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνδρες της αστυνομίας σε Ζεφύρι και Αυλίζα, οι οποίοι πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους σε σπίτια τα οποία θεωρούν ότι μπορεί μέσα να υπάρχουν ύποπτα άτομα ή άτομα τα οποία έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες. Θα δείτε πίσω μου, υπάρχουν δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίες έχουν πάρει μέρος. Άνδρες των ΜΑΤ είναι από όλες τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι περισσότερο από 100 αστυνομικοί οι οποίοι έχουν από τις 7 η ώρα το πρωί μπει μέσα στο Ζεφύρι αλλά και στην Αυλίζα. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες από δημοτικούς άρχοντες ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία εγκληματικά μέσα σε αυτή την περιοχή. Αρκεί να σας πω ότι πριν από περίπου 10 μέρες, μετά από καταγγελία του δημάρχου της περιοχής ότι το Ζεφύρι και η Αυλίζα έχει μετατραπεί σε άντρο εγκληματικότητας και ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, χρήση ληστείες, ακόμη και εμπορία όπλων, έγινε επιχείρηση της αστυνομίας, ενώ έγιναν και αρκετές συλλήψεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνδρες της αστυνομίας οι οποίοι βρίσκονται σε όλα τα σημεία της περιοχής προκειμένου να ελέγξουν άτομα τα οποία κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακόμη και μέσα στα σπίτια τους. Και το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι ποιανού είναι το παιδάκι. Ποια είναι η οικογένεια που το έχει χάσει και αν η οικογένεια αυτή το αναζητά. Στο εξωτερικό δελτίο Δέσποινα Μαντελενάκη κάνουν λόγο για 8 ελπιδοφόρα τηλεφωνήματα προς τις αρχές, τα οποία προέρχονται από πού? Υπάρχουν 8 τηλεφωνήματα, των οποίων τα στοιχεία συνάδουν περισσότερο με τα στοιχεία της υπόθεσης της μικρής Μαρίας. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν γίνει χιλιάδες τηλεφωνήματα. Τα 4 λοιπόν προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τηλεφώνημα είναι από τον Καναδά, ένα από τη Σουηδία, ένα από την Πολωνία, ένα από τη Γαλλία.
Είναι τηλεφωνήματα τα οποία ίσως οδηγήσουν στους γονείς της μικρής Μαρίας. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο οι οποίοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και στο πρόσωπο της μικρής Μαρίας βρίσκουν, αναζωπυρώνεται η ελπίδα ότι μπορούν να βρουν και τα δικά τους παιδιά. Ωστόσο, αυτά τα 4 τηλεφωνήματα θεωρούνται, όπως αναφέρουν τα τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού, τα πιο ελπιδοφόρα στο να οδηγήσουν κοντά στην έβριση των γονιών της μικρής Μαρίας και σε κάποιους άλλους γονείς να πάρουν κοντά το παιδί τους. Αυτό θα φανεί στη συνέχεια, διότι υπάρχει ανάμειξη και της Ιντερπόλ, η οποία βοηθάει τις ελληνικές αρχές ώστε να βγάλουν κάποια άκρη και να καταλήξουν. Όπως καταλαβαίνετε, τα στοιχεία σοκάρουν του Διεθνούς Οργανισμού Εξαφανισμένων. Για τον αριθμό των παιδιών που είναι εξαφανισμένα, έτσι. Ακριβώς, για τον αριθμό των παιδιών που χάνονται. 8 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο χάνονται, 22.000 παιδιά την ημέρα. Είναι στοιχεία τα οποία τα ακούσαμε και εμείς και πραγματικά είναι τρομακτικά. Τρομακτικά μεγάλος ο αριθμός αυτός. Να σου πω επίσης. Βλέπουμε παράλληλα, νομίζω, και την αδελφή του μικρού Μπεν, άλλη ιστορία που είχε συγκλονίσει τον κόσμο ολόκληρο. Μπορεί να έχει σχέση το μικρό αυτό κορίτσι Μαρία με τον Μπεν. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι από παιδιά τα οποία έχουν απαχθεί. Mm-hmm. Αυτές οι εικόνες. Ωστόσο, υπάρχει η οικογένεια του μικρού Μπεν μετά την είδηση ότι βρέθηκε ένα κοριτσάκι 4χρονο σε καταβλισμό τσιγκάνων. Πιστεύει, θεώρησε και χθες έκανε δήλωση η αδερφή του μικρού Μπεν γι' αυτό, ότι πρέπει να γίνει μια σύγκριση DNA για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια σχέση. Αν δηλαδή το μικρό μπορεί να είναι ακόμη και παιδί του εξαφανισμένου Μπεν. Ακριβώς, έτσι. Τώρα είναι ένα σενάριο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν υπάρχει ένα παιδάκι στα ζήτητα και οι οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει τα δικά τους παιδιά μπορεί να ζητήσουν τα πάντα όλα. Μία από τις οικογένειες που έχουν τηλεφωνήσει και έχουν προσπαθήσει να έρθουν σε επαφή με τις αρχές για να διαπιστώσουν αν πρόκειται για δικό τους παιδί είναι εδώ. Είναι ελληνική οικογένεια, είναι Θεσσαλονική, ένα ζευγάρι που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Η Ραλιόλ επίδη θα μας πει για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πριν από περίπου την εποχή που φαίνεται να γεννήθηκε η μικρή Μαρία, γέννησαν ένα παιδί που είπαν ότι είναι οι γιατροί, ότι γεννήθηκε πεθαμένο, αλλά δεν το είδαν ποτέ, καθώς το φέρετρο αυτό, όταν ζητήθηκε η εκταφή, ήταν κενό, ήταν άδειο. Τι ελπίζουν λοιπόν τώρα οι άνθρωποι αυτοί, Ραλιό? Έτσι, Πόπη, καλημέρα. Να πούμε ότι στις 9 η ώρα ήρθε αυτό το ζευγάρι για να καταθέσει αίτηση προκειμένου να ξαναεπαναληφθεί η εξέταση του DNA. Είναι μια υπόθεση που μας είχε απασχολήσει και τον Απρίλιο του 2009, όταν γέννησε η γυναίκα ένα κοριτσάκι 5 Απριλίου στο γνωστό νοσοκομείο της πόλης και της είπαν ότι έχει πεθάνει. Δεν πίστηκαν ποτέ, έγινε η κηδεία του παιδιού σε ένα σφραγισμένο φέρετρο. Ο γιατροδικαστής είχε πει ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, δεν πίστηκαν ποτέ. Πίστεψαν πως έπεσαν θύματα κυκλώματος υιοθεσίας παράνομων παιδιών. Και το έψαξαν το θέμα. Αρπαγής. Εκείνη την περίοδο συμπτωματικά είχε βρεθεί και ένα κύκλωμα που διακινούσε παιδιά έτσι, με παράνομη υιοθεσία και πίστεψαν ότι είναι ένα από τα θύματα. Με έτοιμα στον εισαγγελέα συμφωνήσαν να γίνει εκταφή του παιδιού και όταν έγινε εκταφή είδαν πως το παιδί δεν υπήρχε μέσα και ξεκίνησε ένας αγώνας αναζήτησή τους. Μόλις είδαν τις πρώτες εικόνες του παιδιού πίστεψαν ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι το παιδί αυτό και δικό τους, καθώς οι ημερομηνίες και ηλικιακά συμπίπτουν με τα στοιχεία αυτά που λένε. Τώρα, να πούμε όμως ότι γενικά γίνονται διάφορες. Ναι. Ας ρωτήσω τον Βάιο Σύρο για την υπόθεση αυτή του ζευγάριου πριν φύγουμε από αυτήν. Αν υπάρχει απάντηση για το DNA, αν υπάρχει ταυτοποίηση των δύο DNA, της οικογένειας δηλαδή και του παιδιού. Υπάρχει μια ανεπίσημη προς το παρόν ενημέρωση που λέει ότι φαίνεται μάλλον να μην υπάρχει σχέση του ζευγαριού με το κοριτσάκι, με τη μικρή Μαρία. Πάντως είναι μια πολύ καλή αρχή το ότι θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να δουν ακριβώς πότε γεννήθηκε, ποια είναι η ακριβής ηλικία του παιδιού και από γενετιστή ανθρωπολόγο, ο οποίος θα βρει ποια είναι η φυλετική καταγωγή του παιδιού. Mm-hmm. Είναι Βόρειο Ευρωπαία, είναι Ελληνόπουλο, είναι κάτι άλλο. Είναι δύο σημαντικά στοιχεία για να μπορέσουν να αρχίσουν να αποκλείουν περιπτώσεις. Όπως παίρνει ο άλλος από τον Καναδά, από την Αυστραλία και λέει: έχω, μου μοιάζει κτλ. Αν έχει γεννηθεί πολύ νωρίτερα ή πολύ αργότερα, εκεί είναι ένα θέμα. Πότε θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις στο κοριτσάκι? Άμεσα. Έτσι ώστε να αρχίσουν να αποκλείονται οι οικογένειες που αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει για μια οικογένεια που έχει χάσει το παιδί της, να γεννιέται μια ελπίδα ότι μπορεί να πρόκειται
φταίει για το δικό τους παιδί. Πάντως θεωρείται απίθανο. Ας μπει ένα τέλος στην αγωνία, δηλαδή, όσων τουλάχιστον δεν έχουν καμία σχέση με το παιδί, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μιλώντας με αστυνομικούς, θεωρούν απίθανο τώρα να πρόκειται για ένα παιδάκι το οποίο έχει αρπαχθεί από την Αυστραλία ή από τον Καναδά ή από τις ΗΠΑ. Θεωρούν ότι κάτι έγινε εδώ στον ευρύτερο χώρο τον δικό μας. Και αν θα ήταν κάποιο παιδάκι που παραθέριζε, θα το γνωρίζαμε ήδη. Τα ερωτήματα πάντως είχες ξεκινήσει να τα θέτεις και εσύ είναι πραγματικά πάρα πολλά. Θα δούμε σε λίγο το προφίλ της γυναίκας αυτής. Πριν πάμε στα ερωτήματα, θα παρακαλέσω πολύ. Έχουμε στη γραμμή, με ενημερώνουν, τον πρόεδρο των Ρωμά Φαρσάλων, τον κύριο Μπάμπη Δημητρίου. Και αν ξαναδούμε το βίντεο με τη μικρή Μαρία να χορεύει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι φορώντας το ροζ φορμάκι, θα διακρίνουμε ότι μία από τις πρωταγωνίστριες στο βίντεο αυτό είναι μια κοπέλα με ξανθά μαλλιά και με ένα μαύρο φόρεμα. Είναι συγγενής σας η κοπέλα αυτή, κύριε Δημητρίου? Ο κύριος Δημητρίου μας ακούει? Κυρία Δημητρίου, μας ακούτε? Νομίζω ότι έχει πέσει η γραμμή, οπότε θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Δημητρίου, που αν έχω ενημερωθεί σωστά, είναι η εγγονή του η κοπέλα με το μαύρο φόρεμα που φαίνεται δίπλα στην μικρή Μαρία. Λοιπόν, επιστρέφουμε για να πιάσουμε λίγο το ερώτημα, το κουβάρι από την αρχή, στην Άννα Τσιακτάκη, στη Λάρισα, εκεί όπου σε λίγο το ζευγάρι το Ρωμά θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί, για να μας πεις τι είδους ζευγάρι είναι αυτό, αυτή η γυναίκα η οποία φέρεται να είχε πόσα παιδιά τελικώ, Άννα? 14 παιδιά δήλωναν, εκ των οποίων τα περισσότερα κορίτσια, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιο εύκολο να δηλωθούν τα κορίτσια, χρειάζονται λιγότερες βεβαιώσεις από ότι τα αγόρια. 14 παιδιά λοιπόν, εκ των οποίων έχουν βρεθεί μόνο τα 4, έχουν ταυτοποιηθεί δηλαδή τα 4, με κανονικά πιστοποιητικά γέννησης και βάφτισης. Και η αστυνομία φυσικά αναζητά τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή, είναι υπαρκτά πρόσωπα αυτά τα παιδιά ή είναι ψεύτικα πρόσωπα που δηλώθηκαν τα ονόματα τους μόνο και μόνο για να λαμβάνουν τα επιδόματα? Αυτή η οικογένεια λάμβανε 14 επιδόματα. Από τα οποία, παιδιά, μας λες μόνο τα 4 έχουν βρεθεί, τα υπόλοιπα 10 αγνοούνται, τα επιδόματα τα λαμβάνανε κανονικά. Είναι όλα παιδιά δηλωμένα από τον ίδιο σύζυγο, από τον ίδιο σύντροφο αυτόν με τον οποίο βρέθηκε να ζει τώρα μαζί? Όχι, Πόπη, μόνο τα 4 από τα 14 παιδιά είναι με αυτό το σύζυγο. Δηλώνει από 3 σύζυγους η φερόμενη ως μητέρα της Μαρίας. Ότι 14 παιδιά είναι από 3 σύζυγους και ότι τα 4 μόνο από τον νυν σύζυγό της. Και βέβαια αυτό που κάνει κατάσταση... εντύπωση είναι οι ημερομηνίες γέννησης των παιδιών, καθώς μέσα σε μερικούς μήνες, μερικά χρόνια, σε 6 μήνες, πόσα παιδιά είχε... 3. Είχε δηλώσει το όνομά της. 3 διαφορετικά παιδιά σε 6 μήνες. Γέννησε σε 6 μήνες 3 παιδιά. Σε 8,5 μήνες 6 παιδιά, με 2 δίδυμες κοίησεις, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, είχαν την ευστροφή, αν όχι οι ίδιοι, δεν ξέρω ποιος άλλος, να δηλώνουν το παιδί, ξέρω εγώ, που γεννήθηκε το Φεβρουάριο, να το δηλώνουν στο Δήμο Λάρισας και το παιδί που φαινόταν ότι γεννήθηκε στους επόμενους 3 μήνες στο Δήμο Τρικαίων. Μάλιστα, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται τα εύλογα ερωτήματα. Εδώ, Πόπη, να πούμε, ναι, με πόση ευκολία αυτοί οι άνθρωποι λάμβαναν νόμιμα πιστοποιητικά, όχι πλαστά. Αυτή η γυναίκα είχε 2 αστυνομικές ταυτότητες, κανονικότατες, με διαφορετικά βέβαια στοιχεία. Και όπως μας είπε και ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας εδώ της αστυνομίας, πώς είναι δυνατόν 2 απλοί άνθρωποι, όπως αυτοί οι 2 υφερόμενοι ως γονείς, Ρωμά, αγράμματοι, να έχουν τόσο καλές διασυνδέσεις και να μπορούν να βγάζουν νόμιμα έγγραφα. Νόμιμα έγγραφα. Υπάρχει ακόμα ένα ζητούμενο, Πόπη, όσον αφορά το γιατί είχαν περισσότερα κορίτσια παρά αγόρια. Γιατί υπάρχει ο στρατός αργότερα. Θα κληθούν να πάνε να υπηρετήσουν θητεία εδώ πέρα. Θα τους αναζητούσε και η αστυνομία. Πού είναι τα αγόρια? Έτσι. Λοιπόν, κρατώ τους 2 συναδέλφους σε ανοιχτή γραμμή, καθώς σε λίγο θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ με τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που έχουν. Αλλά ελάτε να βάλουμε στην κουβέντα μας για να δώσουμε απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, 2 άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, διασυνδέσεις κλπ., να καταφέρουν να βγάζουν νόμιμα έγγραφα του ελληνικού δημοσίου, να δηλώνουν παιδιά, παιδιά που δεν υπάρχουν ή παιδιά που δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει, και να παίρνουν βεβαίως και τα επιδόματα για όλα αυτά. Καλωσορίζω στο τραπέζι κοντά μας τον κύριο Μπέι. Ο κύριος Παναγιώτης Μπέι είναι αντιδήμαρχος συντονισμού του Δήμου Αθηναίων. Καλημέρα σας. Παράλληλα στην τηλεφωνική μας γραμμή θα δούμε και τον Δήμαρχο Φαρσάλων στη σύνδεσή μας, τον κύριο Άρη Καραχάλιο. Καλή σας μέρα και σε εσάς, κύριε Καραχάλιο.
Θα έρθει κοντά μας. Νάτος ο κύριος Καραχάλιος, είναι ήδη μαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Μου επιτρέπει να κάνω μια σημείωση. Κύριε Μπέι, παρακαλώ. Έχω πάντα συνέχεια κάθε μέρα σκέπτομαι πώς θα μπορούσε να, τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κοινωνία αν δεν υπήρχε το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Ναι, είναι πιο τυπική, θα ήταν μια απάντηση, πιστεύετε ή όχι. Ίσως είμαστε ακόμα πιο μπάχαλο από ό,τι είμαστε. Να είναι πιο τυπική η ελληνική κοινωνία αυτό που. Πιο οργανωμένη και διοικητικά και στοχευμένη. Τι ακριβώς θέλει. Ο νόμος δεν είναι πολύ παλιός όσον αφορά τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων. Mm-hmm. Αλλά η λογική του νόμου είναι απεισχυωμένη. Μιλάει για τα παιδιά και εννοεί πάντοτε το μητρό αρένων, όπως είπε ο συνάδελφός σας. Εκεί υπάρχει έλεγχος, γιατί τα παιδιά πρέπει να πάνε, τα γόρια πρέπει να πάνε στρατό. Τα κορίτσια είναι κορίτσια, τα χάσα να μην υπάρχουν. Η παλιά λογική που έλεγε πόσα παιδιά έχεις. Κύριε Μπέι, να ρωτήσω κάτι. Όταν θα φτάσει το παιδί στα 18, σαφώς και θα ζητηθεί να παρουσιαστεί στο στρατό, θα το αναζητήσει η πολιτεία. Την ώρα όμως της δήλωσής του, στο ληξιαρχείο, στη μερίδα την οικογενειακή, υπάρχει διάκριση στα έγγραφα που απαιτούνται για να γράψει κάποιος ένα παιδί, ένα κορίτσι, ένα παιδί αγόρι. Πέφτει η δήλωση του γονιού, ή μητέρας ή πατρός. Σε εσάς φαίνεται να είχε περισσότερα παιδιά δηλωμένα στο Δήμο της Αθήνας. Οι μισές γεννήσεις σχεδόν της Ελλάδος δηλώνονται στο Δήμο Αθηναίων. Και για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ο νόμος ορίζει το παιδί εκεί που έχει γεννηθεί, σε εκείνη την περιοχή του Δήμου, σε εκείνο το Δήμο πρέπει να δηλωθεί. Και επειδή τα περισσότερα μευτήρια της Ελλάδος, τα περισσότερα σχεδόν, όχι όλα, τα μισά τουλάχιστον, είναι εντός του Δήμου Αθηναίων, όλα τα παιδιά. Οι γεννήσεις δηλώνονται στο Δήμο Αθηναίων. Εκ των ορμάτων, άσχετα αν κατοικούν οι γονείς εδώ, αλλά εκ του νόμου είναι υποχρεωμένοι στο Δήμο Αθηναίων να δηλωθούν. Κύριε Καραχάλη, εσείς νομίζω ότι έχετε διαφορετική άποψη. Νομίζω ότι σας άκουσα να λέτε ότι στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν τρύπες και γι' αυτό προτιμά κάποιος να δηλώσει το παιδί του όταν εμπλέκεται σε τέτοια υπόθεση εδώ. Πλέον με αυτά που ακούγονται, είναι σαφέστατο ότι υπήρχαν σπήλαια, όχι απλώς τρύπες. Δηλαδή. Τι δηλαδή, θα τα εξηγήσει ο κύριος Μπέις. Δηλαδή, μετά που στην παράθεση διαρκεί με το Δήμο Αθηναίων, εντοπίσαμε ένα κενό, έχουμε μία απόλυτη. Τι διαφορετικό κάνετε εσείς δηλαδή στο Δήμο Φαρσάλων. Έχουμε μία λαθασμένη πρακτική στο Δήμο Αθηναίων, στο ληξιαρχείο τους. Τώρα βέβαια αναγκαστικά να τη διορθώσουμε. Κύριε Καραχάλια, θέλετε λίγο να γίνετε πιο συγκεκριμένος και να μας πείτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διαδικασίας που ακολουθείτε εσείς και που λέτε ότι είναι πιο θωρακισμένη και αυτή που ακολουθεί ο Δήμος Αθηναίων και έχει τρύπες, όπως λέτε. Ο νόμος είναι σαφής. Η πράξη γεννήσεως συντάσσεται εφόσον προσκομιστεί βεβαίως ή ιατρού ή νέας. Και σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να συνταχθεί η πράξη, τότε και μόνο υποβάλλεται δήλωση της μητέρας, πατέρα. Αυτή η περίπτωση όμως ανάγεται σε περιστατικό κατά το οποίο δεν μπορεί να συνταχθεί η πράξη. Mm-hmm. Όχι όταν γεννηθεί παιδί στον δρόμο στο χωράφι. Σε αυτή την περίπτωση που έχουμε γέννηση παιδιού στον δρόμο στο χωράφι, πρέπει να προσκομιστεί δικαστική απόφαση. Αυτό το λέει το πρόγραμμα Ερμής του Υπουργείου Παιδικών, που είναι η εθνική πύλη δημόσια δίκηση. Εσείς δηλαδή για να εγγράψετε μια γυναίκα, το παιδί μια γυναίκα που γέννησε μόνη τη, στο δρόμο, στο σπίτι τη ή οπουδήποτε αλλού και όχι με ευτήριο οργανωμένο, ζητάτε δικαστική απόφαση, μας λέτε. Σαφέστατα και αυτό το ζητάτε. Ενώ εσείς, κύριε Μπέι, δεν ζητάτε. Λέει, ο κ. Δήμαρχος μπορεί να μου απαντήσει μετά από πόσο καιρό βγαίνει δικαστική απόφαση ότι γεννήθηκε το παιδί. Εσείς όμως δεν ζητάτε. Αυτό λέει ο κύριος. Ο νόμος δεν το απαιτεί. Θα ήταν κουφό να ζητάμε από τη μητέρα δικαστική απόφαση ότι γεννήθηκε το παιδί. Κύριε Γρηγοράκο, καλή σας μέρα. Είναι ο Υπουργός Εσωτερικών στη γραμμή μας. Υπάρχει. Ο νόμος τι λέει, κύριε Γρηγοράκο, σας παρακαλώ. Να κάνω μία παρέμβαση πρώτου Υπουργού. Και βέβαια. Ένα λεπτό. Εάν αυτό το λάθος το κάναμε εμείς σε μικρή Δήμη, θα μας είχαν κρεμάσει την πλατεία. Το Δήμο Αθηναίων το αντέχουμε να το λένε. Τόσο χοντρό είναι αυτό που λέει. Καλά, μισό λεπτάκι καλά. Για να ακούσουμε λοιπόν, το... Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για πείτε μας λοιπόν. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι τα γεγονότα, κυρία Τσαπανίδου, μας πρόλαβαν. Δηλαδή. Εμείς δηλαδή έχουμε ετοιμάσει τώρα τα ληξιαρχεία. Ήταν ένα μέχρι το τέλος του μήνα. Έχουμε κάνει δηλαδή καθαρισμό των ληξιαρχείων. Και έχουμε συστήσει μια επιτροπή για το καινούργιο ληξιαρχικό νόμο, ο οποίος είναι παλαιωμένος. Και θα προχωρήσουμε γρήγορα στο νόμο λοιπόν περί των ληξιαρχείων. Όμως, φέρνουμε πολύ γρήγορα. Το είχαμε δει ότι υπάρχει ένα θεσμικό κενό, γιατί είχαμε φτιάξει το μεταναστευτικό κώδικα και είχαμε προβλήματα και με το μεταναστευτικό κώδικα από άποψη των θρησκειών. Δηλαδή, οι Μωμεθανοί, οι Μουσουλμάνοι,
μας έφεραν 10 και 15 παιδιά, γιατί μπορούν οι άντρες να έχουν διαφορετικές συζύγους και πολλά παιδιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες και το έχουμε περάσει αυτό. Δηλαδή, ζητάμε τώρα, μέσα από μια τροπολογία που φέρουμε στη Βουλή μαζί με τον νόμο, ζητάμε τη συμβολή της τεχνολογίας, της ιατρικής και της δικαιοσύνης. Να γίνω πιο σαφής. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, βοηθήστε μας, ναι. Πιο σαφής. Θέλουμε πια τώρα και από τη μητέρα και από τον πατέρα, εφόσον το παιδί δεν έχει γεννηθεί σε νοσοκομείο ή με ευτήριο, θέλουμε τεστ DNA. Και από τη μητέρα λέτε, όχι μόνο από τον πατέρα, και από τη μητέρα. Και από τους δύο πια τώρα. Για να ταυτοποιηθεί τα πράγματα, για να ταυτοποιούνται κάποια τα παιδιά. Και δεν, από εκεί και πέρα λοιπόν όλα θα είναι πια ξεκάθαρα. Θα πάμε σε πιο αυστηρό πλαίσιο, διότι δεν θα μπορούν από εδώ και πέρα κάποιοι. Κύριε Γρηγοράκο, αυτό θα ισχύει για όλους, δηλαδή θα ισχύει μόνο για τους αλλοδαπούς ή ακόμη και για μια Ελληνίδα που επιλέξει να γεννήσει στο σπίτι της. Για μια Ελληνίδα η οποία επιλέξει να είναι στο σπίτι της και δεν μπορεί νομίζω να αποδείξει ότι αυτό ότι είναι μέσα από, δηλαδή ότι ξέραμε ότι ήταν έγκυος. Αυτό πώς αποδεικνύεται, μισό λεπτό. Τι ζητάτε για να αποδειχθεί αυτό, χωρίς την. Όταν κάποια γεννήσει στο σπίτι της, θα πάρει και την ευθύνη να μας φέρει και το DNA γιατί είναι δικό της το παιδί του τάδε. Υποχρεωτικά, όποιος γεννήσει στο σπίτι του θα φέρει DNA. Από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που δεν θα πιστοποιείται από μια μόνιμη, από κάτι που θα είναι αξιόπιστο, σοβαρό, και όχι βέβαια αυτοί οι δύο μάρτυρες που πηγαίναμε και βάζαμε δύο μάρτυρες, αλλάζαμε τις ταυτότητές μας και πηγαίναμε και λέγαμε ότι αυτό το παιδί είναι δικό και είναι δικό μας και το, ξέρετε, και το βάζαμε στο ληξιαρχείο σε δικό μας, αυτά πάνε τώρα. Κύριε Γρηγοράκο, υποθέτω ότι αφού έχετε καταλήξει στο πλαίσιο το νομοθετικό, αυτό το αλλαγμένο εννοώ, έχετε φροντίσει να, εκ των προτέρων να τακτοποιήσετε λεπτομέρειες. Ναι, για παράδειγμα, κυρία, μου έρχεται στο μυαλό το εξής. Με την ανεργία που υπάρχει και τους ανασφάλιστους, όποιος δεν μπορεί να γεννήσει σε νοσοκομείο και επιλέξει τη λύση του σπιτιού, θα καλύπτετε οικονομικά για τις εξετάσεις αυτές DNA και τις ταυτοποιήσεις, γιατί είναι και. Ναι, το κόστος είναι πολύ λίγο σε αυτό που μας συμβαίνει, κυρία Τιμανίδου. Δεν αμφιβάλλω, λέω, αν το έχετε καλύψει αυτό. Θα αναλαμβάνει το κράτος, εφόσον φέρνουν οι γονείς, εμείς δηλαδή, να γράψουν το παιδί τους, θα τους πούμε να μπουν σε τεστ DNA. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, καλυμμένα τα έξοδα από το κράτος για όποιους γεννούν εκτός νοσοκομείων. Ναι. Οι ταυτοποιήσεις με το DNA. Με μάλιστα. Για μητέρα και για πατέρα. Μέχρι σήμερα όμως, έχει και άλλες αλλαγές στο νομοσχέδιο αυτό που φέρνετε ή όχι? Είπατε. Έχει και άλλες αλλαγές εκτός από το DNA για μητέρα και πατέρα? Ξέρετε, αυτά τα πήραμε, κυρία Τσαπανίδου, στα πλαίσια του μεταναστευτικού νόμου που φέραμε, mm-hmm. που έχουμε δώσει στη διαβούλευση και είναι τώρα στο διαδίκτυο. Και ετοιμάζαμε, τελειώνει το ληξιαρχείο και έχουμε ζητήσει μια ομάδα για το ληξιαρχικό νόμο και ξέρετε, τον εξυγχρονισμό του, γιατί είναι παλιός ο ληξιαρχικός νόμος. Και πολύ γρήγορα θα το έχουμε έτοιμο, γιατί ήδη έχουμε ταυτοποιήσει, μάλιστα. αυτό είναι μια είδηση, 319 από τους 325 δήμους της Ελλάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με το μέχρι σήμερα καθεστώς. Έχουμε δήμους τώρα να δείχνουν ο ένας δήμος τον άλλον με τα κενά και τις τρύπες που υπήρχαν στο σύστημα. Τι έλεγε ο νόμος μέχρι σήμερα, κύριε Γρηγοράκο? Κοιτάξτε, ο νόμος ήταν, όπως απεδείχθη, ήταν ανεπαρκής και είχε και πολλές αδυναμίες. Ανεπαρκής ήταν, ζητούσε ωστόσο η εισαγγελική. Και αδυναμίες, δηλαδή όταν μας έλεγε. Ζητούσε η εισαγγελική απόφαση για να γράψει κάποιος το παιδί του. Ζητούσε δικαστική απόφαση. Ναι, ήταν. Αυτό σας αφήνει έκθετος. Δεν ζητούσε δικαστική απόφαση, κύριε Υπουργέ. Μην κάνουμε λάθος. Δεν ζητούσε δικαστική απόφαση. Ακούστε, η δικαστική απόφαση ή δύο μάρτυρες. Άλλο αυτό ένα θέμα και άλλο ούτε δύο μάρτυρες. Απλώς τη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση του πατρός και της μητρός. Όχι, ζητούσε δύο μάρτυρες. Κύριε Υπουργέ, μην επιμένετε, είναι καθαρός ο νόμος και απλοϊκά γραμμένος. Όταν πήγαιναν να γράψουν τα παιδιά τους, το ξέρω πολύ καλά, τώρα εσείς έχετε μια αντίθετη γνώμη, θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι είχε, και ξέρω και έχουν ενημερώσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ότι ήθελε και δύο μάρτυρες. Ό,τι δηλώνει ο Δήμος Αθηναίων είναι σύμφωνα με τον νόμο. Ο Δήμος Αθηναίων ξέρει πολύ καλά πώς τι λέει ο νόμος και το Σύνταγμα. Έχετε αντιληφθεί ότι μας έχετε. Κύριε Γρηγοράκο, κύριε Γρηγοράκο και κύριε Μπέι, έχετε αντιληφθεί ότι μας έχετε. Όταν πρόκειται για την αξιοπιστία των υπαλλήλων και των υπηρεσιών του Δήμου, είμαι απόλυτος. Είμαι απόλυτος σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι έτσι πώς, ότι έχουμε μπερδευτεί, έχουμε τον εκπρόσωπο του Δήμου. Επειδή είστε απόλυτος, γι' αυτό πήγαν όλα καλά. Κύριε Γρηγοράκο, παρακαλώ ένας-ένας για να καταλάβουμε. Επειδή βρισκόμαστε. Να μας πείτε τι ισχύει, κύριε Γρηγοράκο, και τι όχι. Σας είπα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει η πράξη γέννησης, υπάρχει το πιστοποιητικό. Λοιπόν, και αν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει και ζητείται και δικαστική συνδρομή, αν δεν υπάρχουν οι δύο μάρτυρες.
Αν υπάρχουν όμως δύο μάρτυρες, μπορεί να πάει να πιστοποιήσουν ότι αυτό είναι το παιδί του άλλου, τότε το παιδί μπορεί να γραφτεί στα δημοτολόγια. Εσείς, κύριε Μπέι, με ποια λογική λειτουργούσατε, την αποδεχόσασταν αυτή τη λογική, αποδεχόσασταν αυτή την ερμηνεία και του σήμερα, νόμου, ζητούσατε όταν δηλαδή μάρτυρες. Όταν πάει μια μητέρα με υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο Αθηναίων να δηλώσει ότι γεννήθηκε εντός του Δήμου Αθηναίων ένα παιδί, ο υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων υποχρεωμένος να καταγράψει αν θέλει να εφαρμόσει τον νόμο. Χωρίς τους δύο μάρτυρες. Όχι, δεν χρειάζεται. Ο νόμος δεν απαιτεί μάρτυρες. Μα είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Απλώς θα λέω τι λέει ο νόμος. Και ο υπάλληλος του Δήμου θα ακολουθεί, εφαρμόζει τον νόμο. Όχι τι του πω εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Τον νόμο θα εφαρμόσει. Εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο. Ωραία. Θα τα δούμε αυτά, κυρία Τσαπανιδού. Τι σημαίνει αυτό, θα τα δούμε αυτά, κύριε Γρηγοράκο. Κυρία Τσαπανιδού, τι σημαίνει αυτό, ότι θα δούμε αν όλα αυτά γινόντουσαν νόμιμα. Θα γίνει μια ένορκη διοικητική εξέταση και η δικαιοσύνη θα επιληφθεί του θέματος, κυρία Τσαπανίδου. Μα το γεγονός ότι από το Δήμο Αθηναίων ακολουθούσαν μια διαφορετική τακτική. Κυρία Τσαπανίδου, δεν πρέπει λοιπόν αυτό να το ελέγξουμε. Από όλους τους Δήμους ακολουθείτε αυτή η τακτική. Από όλους τους Δήμους. Δεν πρέπει λοιπόν να δούμε, κυρία Τσαπανίδου, ποιοι έκαναν καλά τη δουλειά τους, ποιοι δεν την έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και σε περίπτωση που κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, τι γίνεται? Δεν πρέπει, κυρία Τσαπανίδου, η δικαιοσύνη να επιληφθεί του θέματος. Και σε περίπτωση που κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, τι γίνεται? Η δικαιοσύνη θα κάνει καλά τη δουλειά της. Θα παραπευτούν στη δικαιοσύνη, λέει. Η δικαιοσύνη θα κάνει καλά τη δουλειά της. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γρηγοράκο, που ήσασταν κοντά μας. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά στο ακόμη και στο πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εσωτερικών τον νόμο. Ο νόμος είναι απλό, δηλαδή απλοϊκά γραμμένος και μπορεί να το καταλάβει και μη νομικός κάποιος. Εν ολίγης, δεν είναι απλώς άδειασμα αυτό που σας κάνει στο δημοσιογραφικό κλισέ ο κύριος Γρηγοράκος. Λέει ότι θα βρεθείτε και αντιμέτωποι σε μένα, με δικαιοσύνη. Αφισβητεί ότι οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό είναι προσβολή και δεν μπορώ να την ανεχθώ. Και γι' αυτό επιμένω, είμαι τόσο απόλυτος. Δεν είναι για το προσωπικό μου. Μάλιστα. Εγώ προστατεύω ότι τους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων κάνουν το καθήκον τους. Και εγώ είμαι υπεύθυνος αν κάνουν ή δεν κάνουν το καθήκον τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ξανάρθω σε εσάς. Πάμε λίγο στο Λάμπρο Χαβέλα όμως, καθώς μου λένε από το κοντρόλ ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, η έρευνα της αστυνομίας στην περιοχή, στο Ζεφύρι. Βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα της αστυνομίας. Βλέπουμε και τα πλάνα από εκεί. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση πάντα με το Ζεφύρι και την αστυνομική έρευνα. Και ο Λάμπρος θα μας δώσει την είδηση. Είχαμε και συλλήψεις στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, Λάμπρο. Ακριβώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε αυτή τη στιγμή που μιλάμε η επιχείρηση της αστυνομίας. Περισσότερα από 100 άτομα τα οποία μπήκαν μέσα στο Ζεφύρι, άνδρες της αστυνομίας, προκειμένου να προχωρήσουν στην σύλληψη τριών ατόμων, όπου είχε εκδοθεί ένταλμα για ληστείες σε ATM. Λοιπόν, αυτά τα άτομα συνελήφθησαν τελικά με την συνδρομή της αστυνομίας. Πρέπει να σου πω ότι ήταν άνδρες της υποδιεύθυνσης μέτρων τάξης, από την ασφάλεια, από την τροχία, από την ΟΠΚΕ. Μια μεγάλη επιχείρηση, προκειμένου να συλληφθούν αυτά τα άτομα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τον τελευταίο μήνα είναι η δεύτερη φορά που άνδρες της αστυνομίας μπαίνουν μέσα στο Ζεφύρι, καθώς υπάρχουν συνεχείς καταγγελίες από πλευράς των δημοτικών αρχόντων ότι κυκλοφορούν αρκετά εγκληματικά στοιχεία. Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι άνδρες της αστυνομίας θα φύγουν από το σημείο και θα κατευθυνθούν σε άλλο σημείο προκειμένου να προχωρήσουν εκ νέου σε ελέγχους. Πόπι. Στη Λάρισα, στην Άννα Τσιακτάκη θα πάμε τώρα. Τελικώς το ζευγάρι το Ρωμά θα απολογηθεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, σε μια μισή ώρα από τώρα δηλαδή. Άννα, δώσε μας λίγο και το κλίμα εκεί. Τι συμβαίνει στα δικαστήρια της Λάρισας τώρα? Προς το παρόν περισσότερο περίεργους περαστικούς έχουμε που ακούνε από τα μέσα ενημέρωσης ότι θα έρθουν εδώ οι Ρωμά και έχει συγκεντρωθεί κόσμος, παρά συγγενείς και φίλους τους που πιστεύω θα έρθουν μαζί τους την ώρα που θα φτάσουν. Να τονίσουμε ακόμη, Πόπη, ότι ήταν ιδιαίτερα αρνητικό το κλίμα χθες για εμάς τους δημοσιογράφους στον οικισμό των Ρωμά στα Φάρσαλα. Τις πρώτες μέρες είχαμε μια καλή αντιμετώπιση, γιατί θέλησαν να μας δείξουν το χώρο που μεγάλωσε το κορίτσι, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα σενάρια τις πρώτες μέρες, ότι μεγάλωσε μέσα στα σκουπίδια ή οτιδήποτε άλλο, και θέλησαν να μας δείξουν το χώρο. Τι άλλαξε λοιπόν και μετά και από τη φιλική διάθεση που επιδείκνυαν και σας έβαλαν στο σπίτι, σας έδειξαν την κρεβατοκάμερα της μικρής κλπ. Και μετά άρχισαν να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στους δημοσιογράφους. Ακούστηκαν πράγματα που δεν τους άρεσαν. Mm.
Μάλιστα. Αυτό. Άλλαξε και τη διάθεσή τους απέναντι. Όπως για παράδειγμα η νομιμοποίηση σε εισαγωγικά των παιδιών που φέρονται, που λένε ήδη ότι είχαν γεννήσει. Υπήρχε μια καταδίκη στο σύντροφο της γυναίκας, στον άντρα της γυναίκας, από το παρελθόν. Μια καταδίκη για πλαστά πιστοποιητικά, για πλαστά έγγραφα. Ότι εξέδωσε πλαστό πιστοποιητικό για κάποιον υπήκο Αλβανίας. Άλλωστε και τα ευρήματα μέσα στο σπίτι ήταν η αιτία για τη σύλληψη τόσο της γυναίκας όσο και εκείνου, διότι η αστυνομία δεν θα μπορούσε από την αρχή να σχηματίσει μια κατηγορία εναντίον τους μόνο και μόνο επειδή είχαν ένα κατάξανθο κοριτσάκι στο σπίτι. Έτσι η κουκούλα που βρέθηκε και ένα πιστόλι ήταν ο λόγος για τη σύλληψή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ξανάρθω στο τραπέζι της εκπομπής. Μια γυναίκα, κύριε Μπέι, η οποία δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις, το σχολείο δεν έχει πάει καλά-καλά, έχει καταφέρει να βγάλει δύο διαφορετικές ταυτότητες γνήσιες, να ανοίξει καμιά 4-5 μερίδες οικογενειακές σε δήμους και να δηλώσει παιδιά τα οποία δεν φαίνονται να είναι δικά της παιδιά και βάσει των ημερομηνιών και της κοινής λογικής. Πώς τα καταφέρνει μόνη της? Είναι απλό. Βέβαια, κάποιοι την κατευθύνουν, που ξέρουν δικηγόρο κτλ. Κατευθύνουν κάπου, ένα κύκλωμα πρέπει να είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο μια γυναίκα πήγε κάπου και δηλώνει ψεύτικα παιδιά. Το ερώτημα είναι γιατί φεύγουν από την περιοχή τους και πάνε και σε διάφορα σημεία της χώρας, όπως στην Αθήνα ή αλλού, σε ποιους άλλους δήμους, και δηλώνουν αυτές τις ψεύτικες υπεύθυνες δηλώσεις. Το ερώτημα, ποιος κατευθύνει? Βεβαίως το ερώτημα από την άλλη μεριά είναι πώς εσείς δεν έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν τα κυκλώματα αυτά. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Βρουν κυκλώματα τέτοια. Ναι, εμείς δεν μπορούμε εκ των ορμάτων, δεν μπορούμε να ελέγξουμε την υπεύθυνη δήλωση κανενός. Γι' αυτό λέγεται υπεύθυνη δήλωση. Ότι αναλαμβάνει ο πολίτης που κάνει τη δήλωση να έχει την ευθύνη. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν κυκλώματα που δρούν με τέτοιο τρόπο? Όχι, δεν τα γνωρίζουμε. Τα υποπτευόμαστε. Δεν είναι ανάγκη να τα γνωρίζουμε. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να έχετε σφίξει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία. Να έχετε οχυρωθεί δηλαδή απέναντι στον νόμο. Από αυτό που ακούσαμε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Γρηγοράκο, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι εσείς χαλαρώνατε την ερμηνεία του νόμου αντί να την κάνετε ακόμη πιο αυστηρή. Όταν λέμε εμείς, ποιοι? Η τοπική αυτοδιοίκηση ή ο Δήμος Αθηναίων? Η τοπική αυτοδιοίκηση. Το αν αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στο Δήμο, αναφέρομαι στο Δήμο Αθηναίων, διότι εσείς, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο Υφυπουργός, δεν ακολουθούσατε κατά γράμμα τον νόμο. Επειδή ερμήνευσε τον νόμο, όπως κατά λάθος, κατά δικιά μου άποψη, ερμηνεύει τον νόμο. Εγώ σας λέω ότι λέει ο νόμος και όλοι οι υπάλληλοι και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηνών ακολουθούν κατά γράμμα και πνεύμα τον νόμο. Το θέμα είναι πώς δεν γίνεται ο έλεγχος και παρουσιάζεται κάπως και παίρνει παιδιά, επιδόματα παιδιών χωρίς να έχει παιδιά. Αυτό είναι το ερώτημα ουσιαστικά, να μπαίνουμε στην ουσία. Λοιπόν. Κάποιος του δίνει βεβαίωση. Ψευδή βεβαίως ότι έχει πολλά παιδιά. Άνω τελεία. Διότι αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Αυτά πιο σημαντικά. Η αστυνομία τονίζει το γεγονός ότι μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύκλωμα, μεγάλο κύκλωμα, με διεθνείς παρακλάδια, με διεθνή παρακλάδια διακίνηση αρπαγής και διαγύρισης. Φταίει μόνο τα κενά του νόμου ή και άλλα πράγματα? Θα τα δούμε, εδώ θα είμαστε, δεν φεύγουμε, για να συζητήσουμε και με τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο που μας περιμένει στο χαμόγελο του παιδιού και θα τον δούμε σε πολύ λίγο από τώρα. Όμως θέλω πρώτα να σας πω ότι έχουμε και ένα δώρο το οποίο τρέχει σήμερα από την εκπομπή μας. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Μισό λεπτάκι θα σας ζητήσω να περιμένετε. Θα έρθουμε κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Θυμίζω την πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι ανοιχτή και βλέπουμε πόση επιφύλαξη προσεγγίζουν το θέμα οι φίλοι που μας παρακολουθούν από το σπίτι μας, από τα social media. Με πραγματική επιφύλαξη απέναντι στο ίδιο το κράτος, απέναντι στην πολιτεία. Και για όσους ανοίξατε τώρα την τηλεόραση και δεν είστε γνώστες της κατάστασης, μέσω του www.liveview.gr μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας και να τις μεταφέρουμε στους καλεσμένους μας, όπως επίσης και την οπτική τη δική σας πάνω σε κάθε θέμα. Έχουμε από σήμερα κάθε μέρα και ένα δώρο για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Ο πιο γρήγορος, όποιος δηλαδή πάρει τηλέφωνο στον αριθμό που βλέπετε, 90 11 405 405, και πατήσει πρώτος, ακολουθώντας τις οδηγίες, το νούμερο που θα του ζητηθεί, όποιος είναι ο ταχύτερος στη διάρκεια της εκπομπής, σήμερα θα κερδίσει ένα υπέροχο iPhone 5. Για να κάνει τις κλήσεις του, να σερφάρει στο ίντερνετ, να βλέπει και την εκπομπή μας μέσω διαδικτύου, να στέλνει τα μηνύματά του στην εκπομπή. Το έχω εδώ στα χέρια μου. Είναι στη διάθεση του τυχερού της σημερινής ημέρας. Κάθε μέρα θα κληρώνουμε δώρα, όχι μόνο τηλέφωνα, αλλά και ταμπλέτες, αλλά και υπολογιστές, συνεχώς για τους τηλεθεατές μέσω της διαδικασίας που βλέπετε. Οι πιο γρήγοροι λοιπόν θα κερδίσουν το τηλέφωνο αυτό. Ο πιο γρήγορος θα κερδίσει το τηλέφωνο αυτό. 901-14-05-405 στη διάθεσή σας για να και καλή επιτυχία σε όλους. Διάλειμμα για διαφημίσεις, σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Θυμίζω ότι ένα iPhone 5, μαύρο iPhone 5, μπορεί να γίνει δικό σας, ολοκένουργιο, στο κουτί του, αν τηλεφωνήσετε στο νούμερο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, 990, με συγχωρείτε, 11 405-405, και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα σας δοθούν, πατήστε γρήγορα, γρηγορότερα από όλους τους υπόλοιπους που θα πάρουν μέρος, το νούμερο που θα σας ζητηθεί. Ο πιο γρήγορος θα κερδίσει σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, θα κερδίσει το τηλέφωνο αυτό, κάθε μέρα θα έχουμε ένα δώρο. Σήμερα είναι ένα iPhone 5 στη διάθεση του τυχερού, του πιο γρήγορου δηλαδή. Και το όνομα αυτού θα το γνωρίζουμε στο τέλος της εκπομπής. Οπότε και θα του στείλουμε το τηλέφωνο για να το χρησιμοποιεί, να στέλνει μηνύματα στην εκπομπή τη δική μας, να μιλάμε τους φίλους του και να σερφάρει στο διαδίκτυο. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Μπέη, αντιδήμαρχο συντονισμού του Δήμου Αθηναίων, για το τι γινόταν, τι είδους φάμπρικες, λέτε, είχαν στηθεί προκειμένου κάποιοι να παίρνουν επιδόματα από τη μία γράφοντας. Με τη βοήθεια δικηγόρων, να τα λέμε και τα πράγματα έτσι, δεν ήταν απλώς Ρωμά που ανακαλύψαν ξαφνικά τα κενά του νόμου και να είμαστε. Ήταν όμως από τους Ρωμά, από το ζευγάρι αυτό που είχε στο σπίτι του τη μικρή Μαρία, το σημείο που ξεκίνησε να ξεδιλέγεται το κουβάρι αυτό. Πάμε στο Βάριο Σύρο για να μας πει τι άρχισε να ισχυρίζεται η γυναίκα αυτή, τι αλλαγές έκανε στις καταθέσεις της, δηλαδή, όταν ρωτήθηκε πώς βρέθηκε το παιδί αυτό στην οικογένειά της, ενώ δεν είναι δικό της, όπως απέδειξε και η εξέταση του DNA. Πέντε διαφορετικούς ισχυρισμούς. Ισχυρίστηκε απίστευτα πράγματα, όχι 5-15. Το θέμα είναι ότι στην αρχή είπε ότι της το έδωσε κάποια άλλη, ακόμα και ότι το πήρε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό που πραγματικά εκτιμούν οι αστυνομικοί, το οποίο ακόμα δεν το έχουν αποδείξει, αλλά οι έρευνες στρέφονται προς τα εκεί, είναι τι πραγματικά συνέβη. Δηλαδή, θεωρούν πολύ πιθανό να υπάρχει ένα ευρύτερο κύκλωμα αρπαγής παιδιών με παράνομες υιοθεσίες, με επίκεντρο τη Βουλγαρία. Το παιδί ταιριάζει με κάποια εθνολογικά στοιχεία με την περιοχή της Βουλγαρίας. Είναι Ξανθό, είναι βόρεια, σχετικά κεντρική βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, τι κάνανε τα κυκλώματα αυτά, τα οποία έχουν εξαρτηθεί πρόσφατα και από την αστυνομία τα τελευταία 2-3 χρόνια. Φέρνανε ετοιμόγενες γυναίκες από την Βουλγαρία, οι οποίες ήταν άθλιες οικονομικά, σε άθλια οικονομική κατάσταση, γεννούσαν εδώ σε ελληνικά νοσοκομεία και κάνανε παράνομες υιοθεσίες, δίνοντας σε οικογένειες έναντι ποσοστών 20-25.000 ευρώ τα παιδιά τους. Μάλιστα. Και θεωρούν μάλλον υπάρχει μια πιθανότητα αυτό το παιδί να έχει ξεχαστεί από την εξάρθρωση κάποιου κυκλώματος που έχει σχέση και με τη Λαμία. Σε όλο τον κόσμο ταξιδεύει το όνομά της, η φωτογραφία της, τα βίντεο στα οποία φαίνεται, εμφανίζεται η μικρή Μαρία και μπαίνει το όνομά της Δέσποινα Μανδαλενάκη δίπλα στα ονόματα άλλων παιδιών που έχουν εξαφανιστεί, προκαλώντας σοκ, παγκόσμιο σοκ, όπως της μικρής Μαντλέν ή του μικρού Μπεν. Ακριβώς, είναι πολλά παιδιά που έχουν εξαφανιστεί. Η μικρή Μαντλέν είναι ένα από τα παιδιά που ακόμη εξακολουθούν να ψάχνουν οι γονείς. Έχει ξεκινήσει και πάλι έρευνα για το κοριτσάκι αυτό, το οποίο χάθηκε το 2007 σε ηλικία 3,5 ετών στην Πορτογαλία, όταν οι γονείς του δειπνούσαν σε ένα εστιατόριο λίγα μέτρα μακριά από το δωμάτιο. Υπάρχουν νέα στοιχεία που έρχονται στο φως, νέες φωτογραφίες και σκίτσο ενός άντρα που, όπως περιγράφουν καινούργιες μαρτυρίες, κρατούσε στα χέρια του ένα κοριτσάκι που μοιάζει με την μικρή Μαντλίν. Επομένως, και η εμφάνιση της Μαρίας αναζωγόνησε τις ελπίδες της οικογένειας Μακάν, που ψάχνουν εδώ και χρόνια να βρουν το παιδί τους. Επίσης, είναι και η υπόθεση του μικρού Μπεν, η οποία ήταν πάρα πολύ γνωστή στην Ελλάδα, του μικρού που εξαφανίστηκε το 1991. Επίσης, η οικογένειά του τώρα ζητάει να γίνει τεστ DNA. Βέβαια, οι Βρετανικές αρχές λένε ότι δεν έχει κάποια άμεση σύνδεση με την υπόθεση της Μαρίας. Ωστόσο, ακόμη και το γεγονός ότι βρέθηκε ένα κοριτσάκι και τις δικές τους ελπίδες έχει πάλι ανανεώσει. Και ο μικρός Μπεν υπήρχαν και τότε μαρτυρίες ότι είχε βρεθεί σε έναν καταβλισμό Ρωμά. Υπήρχε μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που τον είχε δει. Έτσι, σε εκείνη την περιοχή. Σε εκείνη την περιοχή, στον ίδιο καταβλισμό Ρωμά. Γι' αυτό και οι γονείς του έκαναν αμέσως τη σύνδεση. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα και από εκεί. Υπάρχουν βέβαια και άλλα παιδιά τα οποία πήχθησαν κατά διαστήματα στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και έγιναν γνωστά από εκεί. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την υπόθεση της Νατάσα Κάμπους, της Αυστριακής κοπέλα, όπου απήχθησε ηλικία 10 ετών ενώ πήγαινε στο σχολείο από έναν άνδρα ο οποίος την κράτησε για πάρα πολλού, για χρόνια, για 8 χρόνια. Έτσι. Την κράτησε μέσα στο διαμέρισμά του, μέσα στο σπίτι του. Το κορίτσι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, κατόρθωσε να δραπετεύσει. Η ιστορία της έγινε και ταινία. 3.096 μέρες κρατήθηκε μέσα στο κολαστήριό της το συγκεκριμένο κορίτσι. Υπάρχει η εξαφάνιση ενός άλλου κοριτσιού που τελικά βρέθηκε νεκρό, τη Σάρα Πέιν, ένα κοριτσάκι 8 ετών που
απήχθη ενώ έπαιζε σε ένα αγρό μαζί με τα αδέρφια του. Δυστυχώς το συγκεκριμένο παιδί βρέθηκε δολοφονημένο αρκετές μέρες μετά, αφότου οι γονείς βγήκαν στην τηλεόραση και έκαναν έκκληση στον απαγωγέα να το φέρει και το είναι παιδί. Πραγματικά. Με συγχωρείς, θα πάμε στο Ζεφύρι, στο Λάμπρο Χαβέλα. Μου λένε ότι γίνονται δηλώσεις αυτή την ώρα στον καταβλισμό. Για να ακούσουμε τι λένε. Λάμπρο. Το λοιπόν. Πόπι, κυρίες και κύριοι, μας έχουν με το άλλο. Δεν μοιάζει με το άλλο που. Μοιάζουν. Αυτό είναι δικό. Όχι. Δεν μοιάζουν με το άλλο. Με το άλλο μοιάζει, ναι ή όχι. Για πάρ το, να του πάρετε και από το νου αίμα. Δεν είναι δικό του. Είναι δικό του από το νου. Εγώ δεν είμαι γαλανό. Ε! Τι να πούμε, παιδιά, τώρα. Εγώ είναι ο θείος μου. Έχετε κι άλλα έτσι ανοιχτό χρόνο. Πάρα πολλά, παιδιά. Γιατί και δικιά μου κόρη είναι πεντάμορφη. Δηλαδή δεν την κάνω, ξαρδώ. Εγώ δεν είμαι ξαρδός. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, οι εξετάσεις DNA απέδειξαν ότι δεν πρόκειται για βιολογικό παιδί του ζευγαριού και αυτό είναι κάτι που λένε κάθε οριζόντια και διαγώνια οι αρχές. Εγώ θέλω να τους ρωτήσω αν ήξεραν το κοριτσάκι και αν ξέρουν από πού προέρχεται το παιδί αυτό. Εδώ η γιαγιά μου. Το κοριτσάκι εσείς αυτό, τη μικρή Μαρία, είχατε, την ξέρατε? Όχι, πρώτη φορά την είδαμε. Πάντως έχει γίνει τεστ DNA και δεν αποδείχθηκε. Δεν είναι δικό τους. Ναι, αλλά είδες τι είπε η γυναίκα, μπορεί να το αφήσανε, το πήρανε ή θα τον μεγαλώσουν. Γιατί είχε πολλά παιδιά, λέει, αυτή που τάπησε. Δηλαδή δεν υπάρχουν Ρωμά που παίρνουν παιδιά. Δεν, πρώτη φορά εμείς ακούσαμε αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά τα ακούσαμε τόσο χρόνια που είμαι 50 χρονών, πρώτη φορά το άκουσα αυτό το πράγμα. Τα Ρωμά παίρνουν παιδιά. Ποια Ρωμά, έχουν ξαναπιάσει τέτοιο πράγμα? Έχουν πιάσει κανένα από Ρωμά τέτοια πράγματα? Πρώτη φορά έγινε αυτό. Λάμπρο, να σου ζητήσω να τους μεταφέρεις αυτό που λένε οι γονείς, οι άνθρωποι που είχαν τη μικρή Μαρία στην οικογένειά τους, ότι δηλαδή κάποιος τους την έδωσε. Κάποιος τους είπε να κρατήσουν το παιδί αυτό, ένας από τους ισχυρισμούς. Έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο σε Ρωμά? Τους έχει δώσει ποτέ κανείς παιδί γιατί δεν μπορεί να το μεγαλώσει? Σας έχουν ζητήσει ποτέ κάποιος να κρατήσετε ένα παιδί γιατί δεν μπορεί να το κρατήσει? Όχι. Γιατί αυτό ισχυρίζονται οι γονείς του, φερόμενος γονείς του. Δεν ξέρω από το που μου λες. Δηλαδή έχει έρθει κάποιος να σας πει δεν μπορώ να μεγαλώσω το παιδί? Δεν μου έχει τύχει με ένα δύο πράγμα. Ποτές. Δεν έχει τύχει. Εμείς μεγαλώνουμε τα εγγόνια μας και μας λένε στο τέλος πατέρα. Υπάρχουν Αλβανοί, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τα ζήσουν, έχουν παιδιά και τα παρατάνε και στους δρόμους. Έρχεται εσύ να σου λέει πάρ' το, μεγαλώσέ το. Οι άλλοι τώρα αγράμματοι, οι δικοί μας εδώ πέρα τα Ρωμά που λέμε αγράμματοι, το παίρνουν να το ζήσουν. Είναι μια κατάσταση. Εντάξει, δηλαδή που τη ζουν αυτοί. Κλέψανε, όπως λένε και το κλέβουνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ποτέ δεν το έχουμε ακούσει εμείς αυτό το πράγμα. Είμαι 50 χρόνια, πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Μου έτυχε. Πάντως, Πόπι, είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο από μόνοι τους οι άνθρωποι εδώ μας λένε. Ορίστε, ένα ξανθό κοριτσάκι, ναι, το οποίο είναι δικό τους παιδί. Το είπανε πιέπτο. Ναι, εδώ δεν μιλάμε για, δεν μιλάμε για αμφισβήτηση αν είναι δικό του το παιδί ή όχι, Λάμπρο. Σου θυμίζω ότι υπάρχει τεστ DNA εξέταση και δεν είναι δικό του το παιδί. Μην μείνουμε σε αυτό. Να ρωτήσουμε λίγο για τα επιδόματα, για τα πλαστά πιστοποιητικά, για τις ψεύτικες ταυτότητες. Γνωρίζουν οι ίδιοι τέτοια περιστατικά ανθρώπους, δηλαδή που μπορούν να βγάλουν ταυτότητα ό,τι ώρα θέλουν, να δηλώνουν 10 παιδιά για να παίρνουν επιδόματα? Γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να βγάλουν ταυτότητα όποτε θέλουν ή επιστοποιητικά γέννησης προκειμένου να πάρουν επιδόματα? Έχετε ανθρώπους εσείς εδώ στον καταβλισμό? Αυτό το ακούσαμε στην τηλεόραση. Αυτό δεν έχει τύχει ποτέ. Δεν ξέρουμε τέτοια πράγματα. Τώρα, άμα τα κάνουμε, εμείς δεν τα ξέρουμε. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ τέτοια πράγματα. Το ακούσαμε στην τηλεόραση αυτό το πράγμα εμείς. Βγάζουν δηλώσεις με κορίτσα, με τέτοια που βάζουν. Εμείς τα ακούσαμε τώρα. Εγώ έχω 4 παιδιά, τα έχω κανονικά. Επειδή τα έθιμα των Ρωμά είναι πολύ συγκεκριμένα και ξεχωριστά, μπορούν να μας περιγράψουν, σε παρακαλώ, πώς γεννιούνται τα παιδιά τους, πού γεννάνε οι γυναίκες, πηγαίνουν στα νοσοκομεία κανονικά, συνηθίζονται να γεννούν στο σπίτι, πώς στη συνέχεια δηλώνουν τα παιδιά στους δήμους, πώς ανοίγουν μερίδες σε περίπτωση που δεν έχουν μόνιμη κατοικία, αλλά πηγαίνουν από περιοχή σε περιοχή? Εάν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση που λες, Πόπη, πώς γίνεται και έχετε μερίδες σε διάφορες περιοχές, ότι δηλώνετε τα παιδιά σε διάφορες περιοχές?
και στην Κρήτη και στην Καλαμάτα, πολλές, σε πολλές περιοχές. Έχετε δηλώσει όπου υπάρχουν, όπου υπάρχουν Ρωμά, δηλώνουν και τα παιδιά τους. Ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Ρωμά οι οποίοι δηλώνουν τα παιδιά τους και σε διάφορες... Αυτά τα πράγματα θα τα κοιτάξει ο νόμος. Εμείς δεν ξέρουμε τέτοια πράγματα. Αυτά, άμα μπορούν να τα ελέγξουν, να τα ελέγξουν. Όποιος θέλει να πληρώσει. Πώς δηλώνουν τα παιδιά τους μετά τη γέννηση? Ποιος θα αναφέρει τα Ρωμά? Μόνο αυτοί εδώ πέρα που τα λένε. Ειδησιογράφοι, μπράβο. Μόνο αυτοί. Λάμπρο, να σε παρακαλέσω. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο? Να σε παρακαλέσω, γιατί κάνουμε τα σπασμένα τηλέφωνα για λίγο και μετά θα ξαναγυρίσουμε για να μας δώσει και το ρεπορτάζ από τους υπόλοιπους. Ίσως είναι αγενές αυτό που κάνω στον αέρα. Αυτό που με ενδιαφέρει να μάθω είναι πώς γεννούνε. Ρώτησε τους, γεννάνε στο σπίτι και στη συνέχεια πηγαίνουν με μάρτυρες να δηλώσουν τα παιδιά τους? Ποια διαδικασία ακολουθείτε? Μπορείς να τους ρωτήσεις, παρακαλώ. Δεν φταίνουν όλοι. Πες, επειδή είμαστε αμάρτωτοι Ρωμά, πες, μας φερώνουν και εμπόροι. Δεν υπάρχει αυτό, αμόρφωτο, γιατί δεν είμαστε μορφωμένοι, τι είμαστε. Να είδες, δεν να είδες. Δεν να είδες, μόνο. Λάμπρο, με ακούς? Ναι, σας ακούω. Α, ωραία, πολύ ωραία. Αυτό που θα ήθελα να μας πει ο κύριος είναι πώς ακριβώς λειτουργούν μετά τη γέννηση του παιδιού. Γεννιέται παιδί στο σπίτι. Τι κάνουν μετά για να το δηλώσουν? Βεβαίως, βεβαίως. Όταν γεννηθεί ένα παιδί στο σπίτι, ναι, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Στο σπίτι, άμα γεννιέται ένα παιδί, περίμενε. Αν δεν πάει στο μευτήριο. Μπράβο. Υπάρχουν μαρτύροι, πάνε στα δικαστήρια με τον δικηγόρο και κάνουν τη δουλειά τους. Πάνε στο δικαστήριο ή πάνε σε έλεξη αρχείου με μια απλή δήλωση? Αυτοί που τα κάνουν δεν τα ξέρουμε. Εγώ δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Κοίτα, αναλόγως, άμα γεννάει ένα τσαντήρι, χαρτιά συνήθως δεν βγάζουμε σωστά. Και άμα γεννάει κανονικά στο νοσοκομείο, βγαίνουν τα χαρτιά κανονικά. Βγαίνουν από το νοσοκομείο. Όταν λέτε ότι δεν βγαίνουν σωστά τα χαρτιά... Δηλαδή δεν ασχολείται η μάνα και ο πατέρας να βγάλει όλα τα χαρτιά σωστά. Πώς ασχολείται? Δεν ασχολείται εντελώς και το αφήνει έτσι εγκρεμής. Και ένα άλλο τώρα. Αυτό το μωρό που βρέθηκε, άμα έπρεπε να φέρει τους γονείς, δηλαδή να φέρει σε επαφή το μωρό και τους Αθήγκανους, αυτούς που βρήκανε, άμα γνωρίζει το μωρό τους Αθήγκανους. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε για τα χαρτιά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να φτάσει σε ηλικία 2, 3, 4, 5 ετών ένα παιδί και να μην το έχετε δηλώσει? Ναι, γίνεται αυτό. Μέχρι στα 12, στα 13 βγάζουμε μετά ταυτότητα κανονικά και λειτουργούμε όπως λειτουργεί όλος ο κόσμος. Εγώ είμαι 20 χρονών και δεν είμαι καν δηλωμένος. Είχα γεννηθεί σε παράγα και δεν με έχουν δηλώσει. Και να ταυτότητα έχεις? Όχι, δεν έχω βγάλει. Προσπαθώ να κάνω κάποια δικαστικά και δεν μας αφήνουν, δεν γίνεται. Και τώρα μας λέτε ότι μέναν οι μάρτυρα και τέτοια, λέτε ότι βγάζετε χαρτιά. Κάποιο άλλο κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Γιατί μας χρεώνετε έτσι εμάς? Είμαστε αμόρφωτοι Ρωμά, έτσι, δεν ξέρουμε γράμματα, δεν έχουμε πάει σχολείο. Και μας φορτώνετε εμπόριο βρέφων και τέτοια. Τι είναι αυτά που λέτε? Δηλαδή βγήκε ένας, δύο, ότι είναι παράνομοι, όλοι είμαστε χρεωμένοι. Έτσι είναι. Να πιάσετε τους σπέτιους, αυτοί που είναι απ' έξω. Αυτοί που είναι από Βουλγαρία, Ρουμανία, οτιδήποτε, Ρωμά είναι αυτοί. Εντάξει. Γιατί διαμεσολαβίζουμε στο Ρωμά. Ρωμά με Ρωμά, ξέρεις, τώρα μιλάνε λίγο καλύτερα που είναι πιο έτσι. Πάντως είναι απίστευτο, Πόπι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βγάλει ταυτότητα όπως εδώ. Είμαι 20 χρονών, όντως, να βγουν πολλοί μάρτυρες ότι ισχύει. Δεν έχω χαρτιά. Δεν είμαι δηλωμένος καν. Είναι ο μοναδικός, είναι μία περίπτωση αυτή. Είναι πολύ εκεί που βρισκόμαστε. Και δεν μας αφήνουν. Προσπαθώ, έχω κάνει, δεν με αφήνουν. Ζητάνε πολλά. Και εκτός του θέματος, αυτή η γυναικούλα. Αν ένας γονιός δεν ασχοληθεί, ποιος θα ασχοληθεί για το παιδί? Θα ασχοληθούμε λίγο πιο μετά, δηλαδή μετά από 4-5 χρόνια. Ποια είναι η διαδικασία? Πάμε κανονικά, δηλώνουμε το μωρό. Στο ληξιαρχείο. Ναι, στο ληξιαρχείο και γινόμαστε κανονικά νόμιμοι. Ο πατέρας και η μητέρα, ποιος, με τι χαρτιά? Ο πατέρας και η μητέρα, κανονικά. Πάει, δηλώνει το μωρό, δηλαδή άμα γεννηθεί στο σπίτι, το μωρό θα πάει στο νοσοκομείο και θα πει ότι το μωρό αυτό γεννήθηκε σπίτι, βγάλε μου τα χαρτιά. Δεν γίνεται αυτό. Άρα με μια υπεύθυνη δήλωση. Με μια υπεύθυνη δήλωση, με ένα μάρτυρα. Και γίνεται κάποια διαδικασία. Υπάρχουν για το δικηγόρο. Αυτό. Δεν πάνε έτσι. Οπότε το παιδί πάνε μόνο. Πάω μόνο μου τώρα. Και ξέρω εγώ το παιδί αυτό που δηλώνω. Άμα είναι δικό μου, δεν είναι. Πώς θα πάω, ρε φίλε, αυτό. Δεν ξέρω το παιδί. Άκου να δεις. Εντάξει. Εκτός του θέματος. Κάτσε, ρε Γιώργο, κάτσε. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτή η κοπελίτσα, εγώ σου λέω όπως καταλάβαμε, το έχουν αφήσει.
Το αφήσανε, το αφήσανε το μωρό, δεν μπορεί να το ζήσουν, να το κάνουν, το αφήσανε να το... Έχω ακούσει το γεγονός. Εντάξει. Ότι αυτό δεν το παιδάκι όντως... Δεν είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν. Συγγνώμη, πού είναι το κοριτσάκι, το κοριτσάκι... Ναι, το γνωρίζω εγώ καλά το θέμα αυτό. Δεν θέλω να με βλέπει η καμαρά, απλά θέλω να τονίσω εγώ αυτό. Αυτή η γυναικούλα δεν έχει κάνει εκτός, η παρανομία της είναι μόνο για τα μισθά που έχει βγάλει αυτά τα χαρτιά. Τίποτα άλλο δεν έχει κάνει. Η διοθωσία αυτό το έχει δώσει, όντως το γνωρίζω εγώ αυτό το θέμα. Αυτή η γυναικούλα δεν φταίει σε αυτό το πράγμα. Ίσα ίσα το μεγάλο δώσανε, το έξι ετών. Της το δώσανε. Της το δώσανε, ναι αγόρι μου, ναι. Από πότε. Είναι, από 10 μερών έχει πάρει αυτό το παιδάκι. Το γνωρίζω εγώ το θέμα αυτό. Από 10 μερών έχει πάρει αυτό το παιδάκι και το έχει μεγαλώσει αυτή η γυναίκα. Και έχει βρει και τον παιδιά της. Εντάξει, τον παιδιά της θα το βρει για τα μισθά που έχει βγάλει. Είναι παράνομη η γυναίκα αυτή. Αλλά το παιδάκι αυτό δεν έχει κάνει κάτι η γυναίκα. Ίσα-ίσα το μεγάλο και το εμείς οι τσιγκάνοι αγαπάμε τα παιδιά. Εσείς τη ξέρετε αυτή τη γυναίκα. Τη γνωρίζω, ναι, τη γνωρίζω τη γυναίκα αυτή. Εγώ είμαι από αυτό Ζεφύρι, αλλά εγώ τη γνωρίζω τη γυναίκα. Το οποίο είναι αυτή η γυναίκα. Έχει μεγαλώσει αυτό το παιδάκι με αρχές καλές. Δεν της έλειπε τίποτα για αυτό το παιδάκι που έχει πάρει αυτή η συγκεντρημένη γυναίκα. Δεν έχει κάνει κάτι, όπως λένε στη τηλεόραση που ακούμε διάφορα. Λάμπρο, μείνε λίγο στον κύριο αυτό, σε παρακαλώ, να μας μιλήσει λίγο για την οικογένεια. Δεν μοιάζει με το άλλο. Βεβαίως, μισό. Να μας μιλήσει για την οικογένεια. Πόσα παιδιά είχε. Γνωρίζω την κοπέλα μόνο αυτή. Τη γνωρίζω. Φασικά την έχω δει κανένα δεκαρία φορές αυτή τη γυναικούλα. Πόσα παιδιά είχε. Είχε τέσσερα νομίζω όλα όλα. Είχε ένα αγοράκι και τρία κοριτσάκια όλα. Δικά τους. Δικά της, μαζί με τη Μαρία. Τα υπόλοιπα δέκα που δήλωνε. Αυτά είναι μαϊμού χαρτιά που έχει πάρει για τα μισθά τα έχει κάνει η γυναίκα. Αυτά, συγγνώμη. Τα μαϊμού χαρτιά. Αυτά είναι, έχουν δηλώσει παραπάνω παιδιά. Ναι, ναι, για να πάρουν μισθά, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό το σπαθόμα. Επιδόμα. Μόνο αυτό. Κάτσε, φταίει και η ίδια. Έχει βγάλει λόγω φτώχεια, λόγω απελπισία, το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Λόγω αγραμματοσύνη, εντάξει, εκτός του θεμάτος αυτό, έχει κάνει αυτό για να πάρει τα μισθά η γυναίκα. Τίποτα άλλο δεν έχει κάνει στην παράνομη διοθεσία αυτό. Ίσα-ίσα το μεγάλο στο παιδάκι, να το χαρεί η κοπέλα αυτή και να το γυριστεί πίσω αυτό το παιδάκι. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί αυτή η γυναίκα για αυτό το παιδί. 6 χρόνια το έχει μεγαλώσει, 6 ετών είναι το κοριτσάκι αυτό. 6 ετών είναι. 6 ετών. Πώς έφτασε στα χέρια της, μπορεί να μας πει ο κύριος που ξέρει την οικογένεια. Αν αγάπαγε το κοριτσάκι. Δεν θα έδινε χίλια ευρώ. Πώς φτάσανε στα χέρια του... Το παιδάκι αυτό. Από μία βουργάρα έγινε αυτό. Επειδή που είμαστε Θεσσαλονίκη και ξέρουμε τώρα εμείς αυτό το κορίτσι που έρχεται εκεί πέρα. Το κορίτσι το έδωσε βουργάρα. Η κοπέλα ήθελε να το χάρισε, αλλά η κοπέλα είπε δεν το μπορώ εγώ τώρα να το μεγαλώσω. Το δέχτηκε τελικά το κοριτσάκι. Λοιπόν, το κορίτσι αυτό το μεγάλωσε με πολλή προσπάθεια. Έδωσε 1000 ευρώ μπροστά μου στα γυαλιά που είχε προσωπήρα. 500 ευρώ έχει παραγγελία. Και τώρα, ναι, χτες πήγε η κοπέλα να δώσει τα γυαλιά. Και πήγε το χαμόγελο το παιδιού και το πήραν τα γυαλιά. Τώρα ξέρουμε το κορίτσι αυτό, το ξέρουμε πολύ καλά. Και είναι αμαρτία για να πάει φυλακή η κοπέλα. Γιατί άμα δεν το αγάπαγε θα το σκότωνε ή θα το έκοβε ή θα το πέταγε. Εντάξει. Ή θα το πούλαγε. Κάτι θα έκανε η κοπέλα. Με συγχωρείτε, Λάμπρο, σε παρακαλώ. Περιγράφουν καταστάσεις οι κύριοι εκεί, οι οποίες ξεφεύγουν. Τι εννοεί η κυρία, θα το πούλαγε, θα το σκότωνε, θα το έκοβε. Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό από ό,τι κατάλαβα εννοεί ότι δεν, αν δεν το ήθελε το παιδί. Αν δεν το ήθελε, θα το πουλαγε ή θα το πέταγε κάπου να το έπαιρνε. Η Ρωμά, η Ρωμά. Η Ρωμά, ναι, η κοπέλα. Λάμπρο, σε παρακαλώ πολύ, είναι μία... Λέει, αν δεν το θέλει. Αν δεν το έθελε η κοπέλα. Θα το χάριζε κάπου αλλού. Θα το χάριζε. Συγχαρίζονται παιδιά στους Ρωμά. Κατάλαβες, παιδί. Λάμπρο, σε παρακαλώ. Είναι αμαρτία για την κοπέλα. Εκεί ζούμε εμείς μαζί της. Δηλαδή, σας χαρίζουν παιδιά. Δηλαδή έρχονται εδώ. Τύχει τώρα μια φτωχιά. Πολύ φτωχιά. Δεν μπορεί τώρα αυτή να το μεγαλώσει. Και το δίνει τώρα σε μένα το παιδάκι. Μπορώ εγώ τώρα να το μεγαλώσω. Το ίδιο έγινε και με την. Με την κοπέλα, ναι. Και η Μαριίτσα μεγάλωσε πολύ ωραία. Όπως οι Έλληνες, πάνε στο χαμόγελο του παιδιού ή το αφήνουν σε μία διεύνηση στα ιδρύματα, δηλαδή για να μεγαλώσει σωστά το παιδί, έτσι είμαστε εμείς Ανθήκανοι. Το αφήνουμε σε μία οικογένεια πιο καλή και πιο μορφωμένη, να πηγαίνει και σχολείο, να τρώει και σωστά την ώρα του. Έτσι το κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Πάντως, λοιπόν, εσείς την ξέρατε την. Την ξέραμε την κοπέλα, ναι.
Είναι πολύ πολύ. Είχε έρθει από εδώ, είχε έρθει εδώ. Έχει έρθει και εδώ, παντού γυρίζει η κοπέλα με το μωρό. Πρώτη, ναι, μια εβδομάδα δεν ήταν η κοπέλα. Πιάσαμε και το κοριτσάκι στην αγκάλι μας, μέχρι που μύριζε πολύ ωραία άρωμα, το πιο ακριβό η κοπέλα. Να καταλάβεις πώς το έχει αυτό το μωρό. Μία άνω τελεία, σε παρακαλώ πολύ, Λάμπρο. Κρατάμε τη σύνδεσή μας ανοιχτή, αλλά θέλω να καταρχάς να ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Μπέι. Είναι, ακούμε για συνήθειες στους κύκλους των Ρωμά. Το γεγονός ότι δέχονται ως ανάδοχοι οικογένεια, παιδιά, για να τα μεγαλώνουν με καλύτερες συνθήκες. Πιστεύω ότι ήταν μια λεκτική υπερβολή το ότι αν δεν το αγάπαγε θα το άφηνε το παιδί. Είναι κάτι που γνωρίζετε εσείς παραπάνω, κύριε Μπέι. Δεν γνωρίζω, αλλά σήμερα κάθε μέρα γίνομαι πιο σοφός. Ανακαλύπτουμε την ελληνική πραγματικότητα κάθε μέρα πιο πολύ. Νομίζω πως θα συμφωνήσω μαζί σας. Και ανεβάζει τις ευθύνες μας. Αλλά από την άλλη μεριά ήθελα να σας πω ακριβώς ότι εσείς ανήκετε στην πλευρά της πολιτείας που οργανώνει τα πράγματα και φροντίζει να λειτουργεί. Ανήκω στην πλευρά των πολιτών που παλεύουν να αναμορφώσουν και να βαθμίσουν τη χώρα μας. Λοιπόν, live UGR, κύριε Μπέι, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Μιλήσατε, αφήσατε υπονοούμενα εντονότατα για ύπαρξη κυκλωμάτων. Μέσα στα οποία είπατε ότι δρούν από δικηγόροι μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Τι πρωτοβουλία θα αναλάβετε έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια άκρη στην ιστορία αυτή? Ο Δήμος έχει αναλάβει πολλού πρωτοβουλίες, όλα να γίνεται νόμιμα ό,τι αφορά το Δήμο Αθηναίων. Από εκεί και πέρα, η κάθε μορφή της πολιτείας, η Δήμη είναι η Υπουργείο, πρέπει να κάνει το αντίστοιχο για να μπορέσουμε επιτέλους τη χώρα μας να την κάνουμε ευρωπαϊκή. Αν θέλω να έρθω στο Δήμο και να δηλώσω 15 παιδιά, θα τα δεχτείτε τα 15 παιδιά στο όνομά μου χωρίς πρόβλημα? Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε υπεύθυνη δήλωση, έτσι λέει ο νόμος. Όταν ένας πολίτης κάνει μια υπεύθυνη δήλωση, ό,τι υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να τη δεχτούμε. Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε. Αν έρθω και κάνω 25 δηλώσεις για ότι γέννησα 25 παιδιά σε διάστημα 3 χρόνων, θα τις δεχτείτε τις υπεύθυνες αυτές τις δηλώσεις? Θα πάρετε τη βεβαίωση ότι κάνετε αυτή τη δήλωση. Και θα γίνει κατόπιν. Φυσικά έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από την εισαγγελέα να κάνει έρευνα. Έχετε να δούμε ζητήσει αν... τέτοιου είδους έρευνες για δημότες? Μέχρι τώρα δεν έχουν παρουσιάσει τέτοια φαινόμενα. Ακόμη και αν ένα παιδί δηλώνεται και τα λοιπά. Δεν ακόμη και αν οι δημότες αυτοί δηλώνουν ότι γέννησαν 3 παιδιά μέσα σε 6 μήνες. Όχι σε εμάς. Σε ένα άλλο Δήμο δηλώσανε. Ο Δήμος εκεί, όταν βλέπει την οικογενειακή κατάσταση και βλέπει ότι έχει γεννήσει παιδιά μέσα ένα εξάμεινο, έχει αποκτήσει πολλά παιδιά, λογικό πρέπει να κοιτάξει να δει τι γίνεται. Αν ανοίξω μία μερίδα οικογενειακή στο Δήμο Αθηναίων, μπορώ στη συνέχεια να ανοίξω και μία δεύτερη σε έναν άλλο Δήμο και μία τέταρτη σε έναν άλλο Δήμο? Καταρχάς, για να ανοίξετε μία οικογενειακή μερίδα, δεν μου επιτρέπετε το Δήμο της Αθηναίων. Πρέπει να κατοικείτε τουλάχιστον 2 χρόνια στο Δήμο Αθηναίων, να έχετε πιστοποίηση από την αστυνομία ότι πράγματι κατοικείτε 2 χρόνια στην Αθήνα. Και μετά αποκτάτε το δικαίωμα και κανείς δεν μπορεί να σας το εμποδίσει αυτό, να γίνετε δημότης Αθηναίων. Αν ανοίξω και άλλες μερίδες σε άλλους Δήμους, διασταύρωση ηλεκτρονική. Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορείτε, γιατί όταν γίνετε δημότης Αθηναίων θα πάρετε ένα πιστοποιητικό τον προηγούμενο Δήμο που είσαστε για να μεταγραφείτε στο Δήμο Αθηναίων. Άρα από εκεί θα διαγραφτείτε λογικά. Πρέπει να σας διαγράψει ο άλλος. Λογικά. Λογικά. Παράλογα. Ο προηγούμενος Δήμος πρέπει να σας διαγράψει. Παράλογα. Παλιά είχε παρουσιαστούν πολλά φαινόμενα που δεν γινόταν η διαγραφή. Και υπήρχε κανείς γραμμένος και σε 2 Δήμους. Τότε γινόταν επειδή ψήφιζε κανείς και στους 2 Δήμους. Τότε παλιά. Ξέρετε, παλιά που γινόταν διπλό ψηφίες και τα λοιπά. Φτάσατε τώρα στην ταμπακέρα. Όχι, λέμε ουσία πώς κτίστηκε το ελληνικό κράτος. Όχι, πώς κτίστηκε το ελληνικό κράτος. Γι' αυτό τώρα φτού και από την αρχή αρχίζουμε από τα θεμέλια πλέον. Κύριε Μπέι, θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας. Θα ξαναγυρίσω λίγο στο Λάμπρο Φαβέλα. Θέλω να κάνει μία ερώτηση στους φίλους που βρίσκονται εκεί κοντά του και να τους ρωτήσει σε πόσους Δήμους έχουν μερίδες ο καθένας. Έτσι, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο γκάλωπ. Αν γίνεται, αν είναι εύκολο και μ' ακούει. Μάλιστα. Δεν με ακούει ο Λάμπρος εκεί. Ωραία, να γυρίσω στο χαμόγελο του παιδιού. Να ζητήσω από το κοντρόλ να επικοινωνήσει με τον Λάμπρο, να ρωτήσουμε τους Ρωμά που βρίσκονται κοντά του. Σε πόσες μερίδες έχουν ανοίξει οικογενειακές μερίδες, σε πόσους Δήμους, για παράδειγμα. Ας μας δώσει ένα ρεπορτάζ επιτόπου, ρωτώντας τους ανθρώπους αυτούς, να μην βιαστούμε να φύγουμε, παρακαλώ. Και αμέσως μετά πάω στη συνάντησή μας με τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, εσείς. Είπε και ο αντιδήμαρχος εδώ Αθηναίων, ευτυχώς που υπάρχει και το χαμόγελο του παιδιού. Τι εικόνα έχετε για τους Ρωμά? Ακούσαμε στην κουβέντα ανθρώπους οι οποίοι δείχναν να είναι και εκτός ελέγχου να λένε ότι το παιδί μας το δίνουν οι οικογένειες οι φτωχές, τα κρατάμε, τα μεγαλώνουμε, αν δεν τα θέλουμε τα σφάζουμε, τα πουλάμε. Είπανε διάφορες υπερβολές εκεί. Κοιτάξτε, το χαμόγελο του παιδιού ακολουθώντας
πριν από ακριβώς 18 χρόνια μια εντολή ενός μικρού παιδιού που μιλούσε για όλα τα παιδιά που πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο, στηρίζει τα παιδιά. Τον Ρωμά, μόλις το είπαν και οι ίδιοι άνθρωποι, στηρίζει όσο μπορεί περισσότερο όπως όλα τα παιδιά. Άρα προς Θεού δεν θα πρέπει να βάλουμε τις διαδικασίες αυτές γενικότερα. Πρέπει να πω όμως και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αφού τόσα χρόνια δεν ενσωματώσαμε τους ανθρώπους αυτούς, όχι η Ελλάδα μόνο, αλλά όλη η Ευρώπη, τώρα βλέπουμε τα δυσκολίες, τα προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε από τη μία μέρα στην άλλη, ειδικότερα όταν σκάει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα. Λοιπόν, τι, αυτό είναι τι, είναι κορυφή σε παγόβουνο, είμαστε μπροστά σε τι πιστεύετε, κορυφή, κύριε Γιαννόπουλε, δώστε μας λίγο. Είναι κορυφή σε παγόβουνο, γιατί ανάγκασαν κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, το τονίζω για να το καταλάβουν καλά και αυτοί που ίσως ξέρουν ή δεν ξέρουν γράμματα, ανάγκασαν κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους να μπουν σε παραβατικές διαδικασίες, να δημιουργήσουν κοινές γραμμές με Ρωμά άλλων ανάλογους πάλι τέτοιου είδους νοοτροπίας, Ρωμά, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αλβανίας και μέσα από αυτή τη διαδικασία να διεισδύσουν πλέον στην Ευρώπη. Χθες αυτό που είπαμε, γιατί το λέμε λόγω του ότι συμμετέχουμε σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την Εξαφάνιση και Εκμετάλλευση Παιδιών, χτες επιβεβαιώθηκε σε συζήτηση που είχαμε στο CNN με την υπεύθυνη του anti-trafficking του ΟΣΕ, όπου είπε ότι αυτή τη στιγμή νομίζουν όλοι ότι βλέπουν τα παιδάκια στους δρόμους και νομίζουν ότι είναι κάποια κακόμοιρα παιδάκια που δεν έχουν να φάνε, κάποια κακόμοιροι γονείς. Είναι ένα κύκλωμα το οποίο δρά σε όλη την Ευρώπη και το οποίο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Μέσα σε αυτό το κυκλώματα λοιπόν υπάρχουν πολλές παρανομίες. Αυτές οι παρανομίες τώρα ξυπνήσει η Ευρώπη. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα άνοιξε ίσα ίσα που με την αστυνομία και την εισαγγελία, την ευαισθησία, άνοιξε αυτό το απόστημα. Κύκλωμα που δρά προς ποια κατεύθυνση, κύριε Γιαννόπουλε? Κύκλωμα που κάνει τι? Υπάρχει κύκλωμα που αρπάζει, βρέφει και τα εμπορεύεται στη συνέχεια. Γιατί κάποιος να δηλώνει 10 παιδιά, 14 ενώ έχει 4 μόνο, για να παίρνει τα επιδόματα, που από μόνο του δεν είναι μικρό πράγμα? Γίνεται μια ολόκληρη δοσοληψία. Εμείς, εγώ μπορώ να πω μόνο για αυτά που έχουμε στο χαμόγελο του παιδιού. Όταν κάποια στιγμή συνελήφθη μια Ελληνίδα μητέρα, όχι Ρωμά, η οποία προσπάθησε να πουλήσει το παιδί της σε κάποιους Ρωμά. Όταν έγινε δοσοληψία στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδος, όπου Ρωμά προσπάθησαν να πουλήσουν, αλλά ήταν αστυνομικοί που προσπαθούσαν να αγοράσουν, και αυτό το παιδί το πήρανε. Αυτά τα γνωρίζουμε εμείς. Αλλά δεν μπορώ να πω για την Ελλάδα περισσότερα. Το μόνο που μπορώ να πω όμως είναι ότι αυτό το φαινόμενο, το οποίο κανένας δεν προσπάθησε να το αντιμετωπίσει σοβαρά στην Ευρώπη, τώρα αρχίζει και ξετυλίγονται τα κουβάρια. Γιατί οι παράνομες υιοθεσίες, όταν είναι μια χώρα που έχει νόμο ο οποίος εμποδίζει την υιοθεσία και εμποδίζει τις διαδικασίες υιοθεσίες, επόμενο να γίνουν παρανομίες. Όταν δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα, ξαφνικά ξυπνάμε. Και δυστυχώς βρεθήκαμε σε ένα γεγονός, όταν έγινε αυτό που έγινε και σε όλο τον κόσμο μιλάνε πλέον για αυτή την υπόθεση, και να βρεθούμε ξαφνικά σε μια τρύπα που υπάρχει στο σύστημα, την οποία δεν ξέραμε ούτε καν εμείς που ασχολούμαστε καθημερινά με τα παιδιά. Κύριε Γιαννόπουλο, ότι από εδώ και στο εξής θα πέφτουμε και λίγο από το βουνό αυτό, από το παγόβουνο, κάθε μέρα και περισσότερο από αυτά που θα μαθαίνουμε, έτσι. Ακριβώς. Να πούμε όμως και λίγο για τη Μαρία. Βεβαίως και ήθελα να σας ρωτήσω. Θα είμαστε εδώ και θα τα παρακολουθούμε. Θα δούμε τι αποκαλύψεις θα γίνονται και μακάρι τέλος πάντων να μπει ένα πλαίσιο έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει περιθώριο για κάποιους να δρουν παρανόμως. Το κοριτσάκι τώρα, τι γίνεται? Λοιπόν, την πρώτη στιγμή που την πήραμε στα χέρια μας ήταν τρομοκρατημένη και φυσικά επόμενο, γιατί δεν ξέρει τι θα συμβεί. Την επόμενη μέρα, αν έχετε τη φωτογραφία που τραβήξαμε στο νοσοκομείο, θα δείτε ένα ήρεμο παιδάκι καθαρό που δεν ζητάει κανέναν αυτή η φωτογραφία. Δεν ζητάει κανέναν, ενώ μας είπαν ότι είναι από 4 έως 6 ετών. Το κοριτσάκι δεν ζητάει κανέναν. Δεν ζητάει τη μαμά του, για παράδειγμα. Δεν ζητάει κανέναν. Την τρίτη μέρα... Αυτό τι σας κάνει να πιστεύετε, να λέτε, κύριε, οι ψυχολόγοι του χαμογέννου? Κοιτάξτε, γνώρισε το παιδί κάτι που δεν το έχει γνωρίσει, την καθαριότητα, τη θαλπορία, τη ζεστασιά, το παιχνίδι και τη δυνατότητα να μπορεί να αγκαλιάσει κάποιον. Κύριε Γιαννόπουλε, σε ποια γλώσσα συνεννοείστε με το κοριτσάκι? Στη γλώσσα του σώματος καταρχάς. Που υπάρχουν οι άνθρωποι εκεί, ειδικοί άνθρωποι. Μιλάει το παιδί? Μιλάει τη γλώσσα του Ρωμά, κάποιες ελληνικές λέξεις. Μιλάει κανονικά τη γλώσσα του Ρωμά, γιατί έχουμε μείνει με την αίσθηση από αυτά που μαθαίναμε το πρώτο διάστημα ότι δεν μιλούσε, έλεγε κάποιες λέξεις κλπ.
Όχι, τα παιδιά είναι σφουγγαράκια και παίρνουν γρήγορα. Και ήδη μάλιστα για να επικοινωνήσει καλύτερα με τους δικούς μας ανθρώπους, έμαθε και αρκετές λέξεις και τα ονόματά τους. Ναι. Και όλα όσα χρειάζεται να μάθει. Η ανάγκη της λοιπόν να ζωγραφίσει, η ανάγκη της να γράψει, η ανάγκη της να κάνει πράγματα τα οποία τα γνωρίζει ίσως για πρώτη φορά, γιατί μέχρι πρώτη το βλέπαμε να γυρίσει ένα αρκουδάκι σε κάποια βίντεο. Λοιπόν, αυτή η όλη διαδικασία λοιπόν. Αναφέρεστε στα βίντεο που χορεύει. Ναι, ναι. Σήμερα λοιπόν. Και αναφέρομαι σε ένα βίντεο, όχι στο βίντεο εκείνο που διασκεδάζουν, γιατί έτσι διασκεδάζουν οι Ρωμά. Μην τρελαθούμε τώρα, ξαφνικά αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα περίεργα. Αυτό το βίντεο, για παράδειγμα. Αυτό το βίντεο είναι η διασκέδαση των ανθρώπων. Είναι ένα πανηγύρι στο οποίο χορεύει και το παιδάκι. Μην τρελαθούμε τώρα. Συνθισμένη εικόνα, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι γίνεται. Όμως η άλλη εικόνα που είναι με το παιδάκι που το βάζουν για να κάνει το αρκουδάκι γύρω-γύρω, εκείνη η εικόνα μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί γιατί ξέρουμε ότι αυτό το παιδί. Λέτε αυτή την εικόνα. Λέμε αυτή την εικόνα, ακριβώς. Και βλέπετε τις κινήσεις, βλέπετε τον τρόπο αντιμετώπισης. Και όταν κάποιο παιδί περνάει από εκεί, το διώχνουν γιατί χαλάει την εικόνα της μικρής. Λοιπόν, όμως, αυτό πρέπει να είναι πολύ σημαντικό, ότι σήμερα, επειδή η ηλικία τελικά παραπληροφορήσαμε την Ιφίλιο για την ηλικία, με αποτέλεσμα να μας έρχονται πληροφορίες από τον κόσμο με παιδιά που μοιάζουν. Γιατί δεν μπορεί να φανταστούν άλλες χώρες ότι υπάρχει κενό στο να ξέρουμε πότε γεννήθηκε ένα παιδί, με αποτέλεσμα να έχουμε δώσει 4 χρονών και δεν φταίει κανένας ενώ από την αστυνομία κλπ. Φταίει το γεγονός ότι πήραμε λανθασμένες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν σήμερα δίνεται εντολή από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών, προκειμένου να γίνει με την διαδικασία του ειδικού για τα δόντια του δοντιάτρου, αλλά και του ανθρώπου που μπορεί να, του ανθρωπολόγου που μπορεί να αναγνωρίσει πράγματα, να δούμε ακριβώς την ηλικία, ούτως ώστε να υπάρχει καλή πληροφόρηση αυτή τη φορά. Πότε θα ξέρουμε πόσο χρόνο είναι το παιδάκι και από πού κατάγεται. Αυτό είναι επίσης, πρέπει να σας πω ότι στη Σουηδία, σε πρωτοσέλιδο, λένε ότι είναι δικό μας παιδί, μάλλον μοιάζει να είναι δικό μας παιδί. Στη Φινλανδία υπάρχει μια τεράστια ευαισθησία και κινητοποίηση, γιατί βλέπουν ένα παιδάκι που το βλέπουν καθημερινά, τα βλέπουν καθημερινά στους δρόμους. Μοιάζουν να είναι από σκανδιναβικές χώρες. Έτσι μας είπε σε πρώτη. Πάντως, κύριε Γιαννόπουλε, η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα του εντοπισμού αυτής της μικρής είναι: μα καλά, δεν υπάρχουν οικογένειες που αναζητούν το παιδί αυτό. Δεν υπάρχει οικογένεια στην Ελλάδα που έχει δηλώσει ότι έχει χάσει το παιδί της, ότι της το έχουν αρπάξει. Και πώς γίνεται να συνδέεται με Καναδά ή με Φιλανδία? Δεν είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις? Είναι τόσο μεγάλο αυτό το κύκλωμα που φεύγει ένα παιδί, αρπάζουν ένα παιδί, για παράδειγμα, από τη Φιλανδία και βρίσκεται ξαφνικά στα Φάρσαλα? Να σας πω λοιπόν, να σας απαντήσω και γι' αυτό. Χωρίς να τρομοκρατήσουμε όμως, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι οι ελληνικές οικογένειες είναι τρομοκρατημένες και πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι έχουν ξυπνήσει τις τελευταίες εδώ μέσα στο Σαββατοκύριακο όλες εκείνες οι ιστορίες, παύλα μύθοι που ακούγονται για παιδιά που αρπάζονται από δημόσιους χώρους, ξυρίζονται, τους αράζουν ρούχα κλπ. Είναι αλήθεια αυτά ή όχι? Είναι αλήθεια, έντονα το λέμε και εμείς που γνωρίζουμε, αλλά και η αστυνομία. Είναι μύθοι, εκτός από τα παιδιά που δεν είναι δηλωμένα, τα παιδιά που δεν ξέρουμε, τα παιδιά που είναι αζήτητα, έτσι τα λένε. Από αυτά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όμως, ό,τι γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια έχει πέσει στην αντίληψή μας, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Και αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Όμως, για να προλάβουμε και να προλαβαίνουμε, έχουμε όλα αυτές τις λειτουργίες, το Amber Alert και όλα αυτά που έχει η Ελλάδα. Και που δεν τα έχουν, και τα έχουν και άλλες χώρες, αλλά τέλος πάντων αυτά προστατεύει και είναι προληπτικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν μελλοντικούς να κάνουν τέτοια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε όμως ότι ανοίγουν και καλά κουβάρια παράλληλα. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό πάλι σε πρωτοσέλιδο της Daily Mail, της Daily Mirror μάλλον, οι γονείς της Μαντλίν εξέφρασαν, μια που τη βλέπουμε τώρα, εξέφρασαν την ελπίδα ότι το παιδί τους μπορεί να είναι σε ανάλογη περίπτωση, να έχει πέσει θύμα. Όμως πάμε πολύ μακριά, αν θέλετε, να ξεκινήσουμε εδώ και 30 χρόνια, όταν ένα μικρό κοριτσάκι 2,5 χρονών εξαφανίστηκε ξαφνικά στο Άστρος, τη μικρού Λάνα, όταν ο Γιώργος εξαφανίστηκε 10 χρονών σε ένα χωριό της Αρκαδίας. Πόσα παιδιά είναι εξαφανισμένα από τη χώρα μας τώρα, δηλαδή? Από τη χώρα μας δεν εκκρεμούν αυτή τη στιγμή παιδιά με τέτοιου είδους. Κανένα. Μόνο τα παιδιά που έχουν φύγει είναι φυγές εφήβων, παιδιά που κάνουν κάποιες φυγές. Και από διεθνείς οργανισμούς, πόσα παιδιά ψάχνουμε?
αυτή την ώρα. Εκεί είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι χιλιάδες τα παιδιά που ψάχνουμε. Και αυτή ήταν η αγωνία των ανθρώπων που μας έστειλαν από όλο τον κόσμο γιατί είδαν ότι μοιάζει το παιδί τους. Δεν είναι ότι είναι έτσι κι αλλιώς αυτή η διαδικασία. Όλες αυτές οι ιστορίες που ακούγονται, κύριε Γιαννόπουλε, να ξανάρθω. Γιατί συζητιούνται πολύ στις παρέες, συζητιούνται πολύ στις οικογένειες. Παιδιά που εξαφανίζονται από τα χέρια των γονιών τους μετά από λίγα λεπτά προσεξίας, για παράδειγμα. Και βρίσκονται με ξυρισμένα κεφάλια και αλλαγμένα ρούχα. Είναι μύθι να ενημερώσετε τον κόσμο, γιατί υπάρχει και ανησυχία στις οικογένειες. Να πούμε γιατί είναι μύθι. Είναι μύθι γιατί τη μία φορά το παρουσιάζουν σε ένα σούπερ μάρκετ, την άλλη φορά το παρουσιάζουν σε ένα νησί, την άλλη φορά το παρουσιάζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα μαύρο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί. Εκείνο που υπάρχει και θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς είναι η σεξουαλική παρενόχληση κάποιων περίεργων τύπων. Που αυτούς τους ανθρώπους πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή, αλλά είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο όμως μπορεί να οδηγήσει σε αυτές τις καταστάσεις και έχει οδηγήσει σε άλλες χώρες, ακόμη και σε καταστάσεις πολύ άσχημες, να μην το πω. Όμως το κυριότερο που πρέπει να κάνουν οι γονείς, επειδή μας ακούνε τώρα γονείς, είναι να προσέξουν να πούν κάποια πράγματα στα παιδιά τους, να τα καθησυχάσουν. Να μην αφήσουν να τρομοκρατηθούν από αυτή τη ιστορία. Γιατί κάποια μικρούλια παιδιά ρωτάνε τι έγινε με αυτό το κοριτσάκι και πρέπει να ξέρουν. Καλά, εντάξει, είναι να ησυχάσουμε τα παιδιά να μην φοβούνται, βεβαίως. Θα μας πείτε και για το κοριτσάκι τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το παιδί αυτό. Όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Θα το φιλοξενήσετε εσείς μέχρι να βρεθεί, αν βρεθεί η οικογένειά του. Και αν δεν βρεθεί η οικογένειά του, τι θα γίνει το παιδί. Αν βρεθεί η οικογένειά του, υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να επανακαλύψουν. Να ενωθεί μαζί τους. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να πηγαίνει σε πολλούς χώρους το παιδί και να μπερδευτεί. Σε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί η οικογένεια της μικρής. Άλλη περίπτωση, το τονίζω έντονα για να μην. Κάποιοι νομίζουν ότι το χαμόγελο υποκαθιστά το κράτος. Το χαμόγελο είναι εδώ να στηρίξει μόνο κοινωνικά και να στηρίξει τους θεσμούς του κράτους για τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, η μικρή, αν τυχόν δεν βρεθεί και αποφασίσει ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο. Θα πάει για υιοθεσία μέσω της κρατικής διαδικασίας. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε. Κάτι τελευταίο, κύριε Γιαννόπουλε. Πώς έχετε εικόνα των ανθρώπων που περιμένουν να υιοθετήσουν παιδιά στη χώρα μας? Μόνο και μόνο από τα τηλέφωνα που δεχτήκαμε, πριν να σας πω, από ανθρώπους που έχουν αγωνία και νομίζουν ότι να είναι ευκαιρία να υιοθετήσουν τη μικρή, να δηλαδή. Να παιδί ακριβώς, καταλαβαίνεις όμως. Πόσα τηλέφωνα δεχτήκατε? Στην Ελλάδα πάνω από 8.000. 8.000 για υιοθεσία της μικρής Μαρίας? Όχι, για γενικότερα, για πληροφορίες, για διάφορα θέματα και περισσότερα ήταν τέτοιες περιπτώσεις. Και 200.000 επισκέψεις στο site του Χαμόγελου και 500.000 στο Facebook. Και αυτές τα περισσότερα είναι από άλλες χώρες. Και υπήρξαν πληροφορίες, ανάγκη για πληροφορία μέσω του mail από την Νότια Αφρική μέχρι την Αμερική, Φιλανδία, Σουηδία. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, ανοιχτή πρόσκληση, όχι ανοιχτή, συγκεκριμένη, κλειστή θεόκλειστη. Αύριο το πρωί να έρθετε εδώ από το στούντιο της εκπομπής να συζητήσουμε σε λεπτομέρειες το θέμα, αλλά και του τι γίνεται με το θέμα των υιοθεσιών στη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε λοιπόν και αύριο. Οπότε μπορείτε μέσα από το LiveUGR να στέλνετε ερωτήσεις, να στέλνετε απορίες, να στέλνετε όποια θέματα πιστεύετε ότι μπορεί και η συζήτησή μας η σημερινή αλλά και η αυριανή να φωτίσουν και να δώσουν απαντήσεις. Στο μεταξύ, το ζεφύρι νομίζω ότι είναι ανοιχτό και μπορούμε να πάμε στο Λάμπρο Χαβέλα. Παράλληλα, θα πάμε και στη Λάρισα, στην Άννα Τσιακτάκη, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα, σε τρία τέταρτα, θα βρεθούν στον ανακριτή οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, στα χέρια των οποίων βρέθηκε η μικρή. Λάμπρο, εσένα. Πόπη, κυρίες και κύριοι, είμαστε με τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρωμά, τον κύριο Μάριο Σαϊνόπουλο, ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος να ρίξει φως σε πάρα πολλές πτυχές της υπόθεσης. Ο κύριος Σαϊνόπουλος, Πόπη, πέρα το ότι σε ακούει, μπορεί να ακούσει τις ερωτήσεις σου, γνωρίζει και για την οικογένεια των Ρωμά στα Φάρσαλα. Από εκεί λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, καλημέρα σας. Καταρχάς για το κοριτσάκι τώρα που μιλάμε. Ναι. Το κοριτσάκι είναι 100% είναι η Μπουργάρα και που βγαίνουν σε διάφορα κανάλια τώρα που λένε ότι πιθανόν να είναι Ολλανδέζα και από διάφορες χώρες και όλα αυτά. Είναι Βουργάρα. Από πού το ξέρετε και το λέτε τόσο κατηγορηματικά? Και γεννηθήσει. Αυτό θα σας πω. Η κουνιάδα μου είναι συμπεθέρα με την κυρία. Γι' αυτό σας λέω. Γνωρίζω πολύ καλά. Και ο άντρας της, έχω επικοινωνία εγώ με την κουνιάδα μου.
και πιθανό να είναι στις φυλακές εδώ Κορυδαλλό. Ο πατέρας του παιδιού δεν κατάλαβα. Η αστυνομία μπορεί να το ρευνήσει. Θα μας πείτε την ιστορία της μικρής λοιπόν. Πώς έφτασε στα χέρια της κυρίας. Της μικρής. Ορίστε πώς έφτασε. Ναι, ναι. Δεν σας άκουσα. Πώς έφτασε στην οικογένεια. Πώς έφτασε. Η Βουργάρα ήταν εκεί. Δούλευε, όπως έχετε ακούσει κι εσείς, ότι δούλευε η Βουργάρα εκεί στα μαμπάκια και όλα αυτά. Δεν μπορούσε να την κρατήσει γιατί είχε και άλλα παιδιά. Και την έχει δώσει στην κυρία να το μεγαλώσει. Και ούτε τον κακοποιούσε αυτό που λένε ότι τη βγάζει στα φανάρια. Αλίμονο. Πότε γεννήθηκε το παιδάκι. Στα φανάρια, 31 Ιανουαρίου, στη Λαμία. Ποιας χρονιάς. Το 2009. Δεν έχει δηλωθεί το παιδάκι αυτό σε κανένα ληξιαρχείο, σε τίποτα. Όχι, όχι. Πώς έγινε η επιλογή της του συγκεκριμένου ζευγαριού. Και όσο... Πώς. Έγινε η επιλογή. Γιατί η Βουλγάρα, δηλαδή, η μητέρα του παιδιού, το άφησε σε αυτή την οικογένεια. Γιατί δεν μπορούσε να τον ανθρέψει. Και γιατί όχι σε κάποια άλλη. Αυτό ρωτάει υπόψη. Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω εγώ γιατί δεν το έχει δώσει σε κάποια άλλη οικογένεια και το έχει δώσει στην κυρία συγκεκριμένη να το μεγαλώσει. Η οικογένεια αυτή λέει ότι είχε 14 παιδιά, εκ των οποίων βρέθηκαν τα 10. Το πήρε το παιδί για ποιο λόγο, το πήρε για να το εκμεταλλευτεί, το πήρε για να το βγάλει στα φανάρια όπως ακούγεται, το πήρε για να μπορεί να παίρνει ένα έξτρα επίδομα παιδιού. Όχι, όχι, όχι στα φανάρια. Όχι στα φανάρια, για να το μεγαλώσει. Όχι, για να το μεγαλώσει. Δεν το πήρε να το βγάλει ή για το επίδομα που λένε, όσο για τα 14 που λένε, έχει 3 παιδιά, φυσικά δικά της, γιατί ούτως άλλως αυτό. Θα καλέσουν και τους άλλους για το DNA και όλα αυτά. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς θα γίνει για να διαπιστώσουμε και τα υπόλοιπα που έχει. 3 έχει φυσικά και αυτό που είχε τώρα, τη Μαρία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω. Έχει 3 παιδιά δικά της. Τα υπόλοιπα που λέει ότι έχει. Ορίσε. Τα υπόλοιπα που λέει ότι έχει. Τα υπόλοιπα είναι στα χαρτιά. Είναι για τα επιδόματα. Δεν είναι για τα επιδόματα τώρα αυτό. Αλλά. Για τα επιδόματα που. Τότε γιατί πώς είναι στα χαρτιά. Δεν το γνωρίζω αυτό τώρα γιατί έχει βγάλει πιστοποιητικά και έχει άλλα 9, άλλα 11. Εσάς δεν σας κάνει εντύπωση αυτό. Το ξέρει η κυρία. Δεν σας κάνει αυτό εντύπωση εσάς. Είναι μια συνηθισμένη τακτική αυτή. Είναι συνηθισμένη λογική. Δηλαδή ακούγοντας κανείς ότι έχει δηλώσει 14 παιδιά. Τρελαίνεσαι, λες αν είναι δυνατόν. Μας κάνει, πώς δεν μας κάνει. Εντύπωση. Αλλά. Ναι, τώρα όμως δεν είναι ότι τα πιστοποιητικά. Τώρα συζητάμε για τη Μαρία, για το κοριτσάκι. Ξέρετε τι έγινε στη συνέχεια η κυρία αυτή που γέννησε το κοριτσάκι, η Βουλγάρα που λέτε. Θα κάνει την έρευνα γιατί. Πού βρίσκεται η Βουλγάρα τώρα που γέννησε το παιδάκι. Ορίστε, δεν άκουσα. Πού βρίσκεται τώρα η κυρία. Η Βουλγάρα βρίσκεται στη Θεσσαλία. Δηλαδή ήδη. Είναι ακόμα εκεί δηλαδή. Ήδη ψάχνουν να την βρούνε. Ναι, ναι, ναι. Πώς ξέρετε. Και τι ψάχνουν. Ξέρετε που μένει, ξέρετε που δηλαδή, εργάζεται. Σήμερα, αύριο δηλαδή. Σήμερα. Που εργάζεται, αυτό ψάχνουν. Να την βρούνε, να πάει, να πει ότι είναι δικό της. Πότε και να την είδατε εσείς τελευταία φορά, πότε είδατε τη Βουλγάρα αυτή. Εγώ δεν την έχω δει, εγώ δεν την έχω δει. Εγώ είμαι εδώ στην Αθήνα, δεν την έχω δει εγώ. Ποιος την είδε τελευταία φορά, γιατί είπατε με βεβαιότητα ότι είναι ακόμα στη Θεσσαλία. Ποιος. Από την κουνιάδα μου. Γιατί έχω επικοινωνία με την κουνιάδα μου. Είχαν επαφή δηλαδή με τη μητέρα του παιδιού. Τι να σας πω, ότι την έχω δει εγώ. Ορίσε. Είχαν επικοινωνία με τη μητέρα του παιδιού. Ήταν στην ίδια περιοχή με τη Βουλγάρα. Η γυναίκα που κατηγορείται για το ότι βρέθηκε με τη μικρή στην οικογένειά της. Είχαν επαφή, είχαν επικοινωνία. Ήταν φίλες, μιλούσαν, βλέπονταν. Ήξερε δηλαδή η βιολογική μαμά τι κάνει το κοριτσάκι, η μικρή Μαρία. Ναι, ναι, την έβλεπε κιόλας. Δηλαδή πήγαινε κάθε μήνα ή κάθε τρεις μήνες και την έβλεπε. Μάλιστα. Το γνωρίζετε αυτό, μας λέτε, από τις αφηγήσεις της ίδιας της γυναίκας, έτσι.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Και καταρχάς εγώ που έχω επικοινωνία με την κουνιάδα μου, που λένε ότι το παιδάκι είναι μια χαρά και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή το κοριτσάκι Μαρία υποφέρει. Και όσο ο πρόεδρος του Χαμόγελου Παιδιού που λέει ότι είναι μια χαρά και όλα αυτά, γιατί δεν πάτε εσείς να το διαπιστώσετε εσείς ότι το παιδάκι κλαίει? Εσείς που το ξέρετε ότι το παιδάκι κλαίει? Να το... Γιατί σας έχω πει, έχω επικοινωνία και το ξέρω. Το παιδάκι υποφέρει. Υποφέρει. Έχετε επισκεφτεί το παιδί στο Χαμόγελο του Παιδιού? Και λένε ότι είναι εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ό,τι και να πω εγώ ή ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού ότι το κοριτσάκι είναι καλά, πηγαίνετε εσείς με τα κανάλια να δείτε, να διαπιστώσετε εσείς. Μάλιστα. Αν είναι καλά το κοριτσάκι. Αυτή τη στιγμή το κοριτσάκι υποφέρει. Λοιπόν, κύριε Σαϊνόπουλε, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι οι αρχές τις γνωρίζουν ήδη καλύτερα και νωρίτερα από εμάς. Έχετε καταθέσει στην αστυνομία εσείς? Εγώ, αν με καλέσει η αστυνομία, να καταθέσω. Γιατί όχι? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Λοιπόν, φιλοξενούμε στο στούντιο και θυμίζω ότι το liveview.gr είναι στη διάθεσή σας για δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις και λοιπή επικοινωνία. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε και οι τηλεθεατές μεταξύ σας μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Καρατζαφέρη. Καλημέρα σας, κύριε Καρατζαφέρη. Εκτός από τον πρόεδρο, κουβαλάω και το ρεπόρτερ. Ακριβώς, λοιπόν, ο πρόεδρος του λαός. Ο πρόεδρος. Το οποίο πέρασε λίγο γρήγορα. Γέννησε το παιδί στη Λαμία. Λαμία, ναι. Είπε Λαμία. Άρα ήταν κάτοικος Φιώτιδος. Δεν μπορούσε να μένει στην Άρτα και να πάει να γίνει στη Λαμία. Εγώ ρωτώ και θα ήθελα οι ρεπόρτες σας τώρα να πάρουν το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας. Εάν γίνεται στην περιφέρειά του, ήδη εδώ και 2 χρόνια προκατακτική έρευνα για παράνομες υιοθεσίες παιδιών, εμπόριο ευρωφών. Τρέχει τώρα, κάτι τέτοιο? Τώρα, είναι σε εξέλιξη. Εάν γίνεται τώρα. Περιμένω, γιατί ακριβώς πρωταγωνιστεί μία Βουλγάρα, η οποία ζούσε στο Λιβανάτες. Τώρα, στην έρευνα που κάνει τώρα η αστυνομία και στην οποία δεν έχει καταλήξει. Υπάρχει δηλαδή τώρα σε εξέλιξη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια. Μας ήρθε με είδηση ο πρόεδρος του λαός, ο κύριος Καρατζαφέρης. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε λίγο. Πρώτα όμως θέλω να σας θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός, τρέχει μάλλον δώρο από την πλευρά μας. Ένα iPhone 5 θα φτάσει στα χέρια του πιο γρήγορου τηλεθεατή που θα απαντήσει πρώτος, που θα πληκτρολογήσει πρώτος αυτό που θα του ζητηθεί όταν θα καλέσει το νούμερο που θα δει τώρα στις οθόνες μας. Θα έρθει κάρτα για να δείτε σε ποιο νούμερο μπορείτε να καλέσετε. Στο 90 11 405 405 θα σας δοθούν κάποιες οδηγίες, θα σας ζητήσουν να πατήσετε κάποιο πλήκτρο στο τηλέφωνο. Ο πιο γρήγορος σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, το μεσημέρι θα έχει κοντά του, θα έχει μαζί του το τηλέφωνο αυτό. Θα κερδίσει δηλαδή ένα iPhone 5 μαύρο, ολοκένουργιο με τις ζελατίνες του, για να μπορεί να τηλεφωνεί στους φίλους του, να σερφάρει στο διαδίκτυο, να κρατά τη ζωή του οργανωμένη μέσα από τα συστήματα και τα application της Apple και να βλέπει την εκπομπή μέσα από το κινητό τηλέφωνο και να επικοινωνεί μαζί μας. Καλή επιτυχία λοιπόν στο πιο γρήγορο που θα έχει ένα δώρο από την εκπομπή μας σήμερα. 90 11 405 405 και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Ήρθαμε για να θυμίσουμε, ένα iPhone 5 μαύρο θα γίνει δικό σας αν είσαστε ο πιο τυχερός από όλους τους τηλεθεατές μας. Αν δηλαδή πάρετε τηλέφωνο τώρα στο νούμερο που βλέπετε, 90 11 405 405 και πληκτρολογήστε γρήγορα αυτό που θα σας ζητηθεί, τον αριθμό που θα σας ζητηθεί από την τηλεφωνική γραμμή. Ο πιο γρήγορος από τους τηλεθεατές θα κερδίσει το τηλέφωνο αυτό που βλέπετε, ένα iPhone 5, για να μας παρακολουθεί μέσα από εδώ, για να επικοινωνεί με φίλους, με γνωστούς, να σερφάρει στο ίντερνετ, να οργανώνει τη ζωή του μέσα από τα application, τα καταπληκτικά που έχει η Apple και όχι μόνο. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο πιο γρήγορος λοιπόν θα κερδίσει το τηλέφωνο αυτό, το οποίο βάζω και πάλι στην θήκη του και επιστρέφω στην κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. 11 405 405 δεν κερδίσουν το οποιοδήποτε iPhone 5.
Αλλά ένα iPhone 5 από τα χέρια της πάπους της Απανίλου. Ω, κύριε Καρατζαφέρη, με την καλή κουβέντα πάντα. Μου είχατε λείψει τόσο καιρό, να είστε καλά. Εδώ είμαι για να ξανάρθω. Λοιπόν, μια χαρά, ξαμπαίνετε δυνατά στο παιχνίδι το πολιτικό, βλέπω. Δεν ξέρω αν μπαίνω ή με βάζουν μετά από μόνες οι 1,5 έτους. Τα έχω όλα υπόψη μου και θα σας τα ρωτήσω ένα-ένα, όμως πρώτα. Μένω σε αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Καρατζαφέρης, λίγο νωρίτερα, πριν από τις διαφημίσεις. Αν ανοίξατε τώρα τη τηλεόρασή σας, θα σας ενημερώσω ότι μας μίλησε για μια έρευνα της αστυνομίας, η οποία τρέχει εδώ και 2 χρόνια στην περιοχή της Θεσσαλίας, από την αστυνομική διεύθυνση του Βόλου και της Λάρισας, για ένα κύκλωμα διεθνές για αρπαγής και διακίνησης βρεφών. Πριν σας ρωτήσω περισσότερα γι' αυτό, θέλω να πάμε στο Βάιο Σύρο να το ρωτήσω αν γνωρίζει για την υπόθεση αυτή. Αν είναι κάτι δηλαδή που γνωρίζουμε λεπτομέρειες του Βάιο. Ο πρόεδρος δεν μας άκουσε γιατί ήταν καθοδόν, αλλά ξεκινώντας την εκπομπή είχαμε αναφερθεί σε ένα κύκλωμα που εξαρθρώθηκε το 2009 στη Λαμία με Ρωμά από τη Βουλγαρία και είπαμε ότι ενδεχομένως εξετάζουν οι αστυνομικοί την πιθανότητα το κοριτσάκι η Μαρία, το ξανθό αυτό Αγγελούδη, να έχει ξεμείνει όταν εξαρθρώθηκαν κάποια μέλη του κυκλώματος. Νομίζω τώρα, λοιπόν, ότι εννοούσε κάτι διαφορετικό. Όχι, όχι, απλά νέα, έρευνα μας επιβεβαίωσε όμως τώρα ο αντιπρόεδρος των Ρωμά ότι το κοριτσάκι γεννήθηκε 31 Ιανουαρίου στη Λαμία και τη μάνα την ψάχνουν στην Θεσσαλία. Λοιπόν, συμπίπτουν βάει, χρονικά... Πας καλά, σβάει, πας καλά, ψάχτω, πας καλά. Πρόεδρε, συμπίπτουν χρονικά οι ημερομηνίες της έρευνας και της γέννησης του μικρού. Η δική με εκτίμηση δημοσιογραφική, με μια εμπειρία έτσι 45 ετών, λέει ότι είναι προϊόν που ξέμεινε. Αυτό ακριβώς. Γιατί έγιναν οι έρευνες. Τώρα βέβαια, εάν ψάξεις καλά και πας στους νομούς της Θεσσαλίας, θα βρεις ένα νομό να γίνεται προκαταρκτική έρευνα από την ασφάλεια για αυτό ακριβώς το θέμα, με πρωταγωνίστρια μία Βουλγάρα που έμενε στο Λιβανάτες και συνδέω ότι ο Λιβανάτες ανήκει στην μείζωνα περιοχή της Λαμίας και γι' αυτό γέννησε προφανώς εκεί. Εάν ψάξεις προς τα εκεί, ίσως βγάλεις ένα μεγάλο λαγό. Είτε παράλληλες αλλά αλληλένδετες ιστορίες, κύριε Πρόεδρε. Ο λαγός τι λαγός είναι, κύριε Καρατζαφέρη? Πρόκειται καταρχάς για την ίδια γυναίκα που γέννησε το κοριτσάκι αυτό που δεν βλέπουμε ξέρω, όλοι. Εγώ ξέρω μια Βουλγάρα η οποία ενέχεται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και όταν λέτε λαγό. Θα βγει πολύ πράγμα. Δηλαδή, ποιοι ενέχονται στην ιστορία αυτή? Το ξέρει η ασφάλεια του Βόλου που κάνει την έρευνα. Αυτή ξέρει πάρα πολύ καλά και θα μπορούσε τώρα ο αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλίας ή ο διοικητής του παραρτήματος ασφαλείας του Βόλου να βγει και να μας πει εάν γίνεται η έρευνα αυτή, έχει ολοκληρωθεί ή είναι ακόμα σαν σπάργανα. Βάει, έχουμε εμείς κάποιες άλλες πληροφορίες για την έρευνα αυτή? Νομίζω ότι να έχουμε λίγο υπομονή. Πάμε και στην Άννα Τσιακτάκη από τη Λάρισα για να μας πει και η ίδια τι πληροφορίες έχει για αυτή την υπόθεση, Άννα. Αν δηλαδή τρέχει ακόμα αυτή η έρευνα για κυκλώματα αρπαγής και διακίνησης βρεφών που είχε ξεκινήσει πριν από 2 χρόνια, αν είναι σε εξέλιξη, αν έχει κλείσει ή αν είναι καινούργια ή αν έχει ξεκινήσει κάποια καινούργια. Βεβαίως και έχει ξεκινήσει κάποια καινούργια έρευνα μετά και τα τελευταία γεγονότα. Μια έρευνα που βρίσκεται, εννοείται. Όχι, 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 νωρίτερα. Όχι η υπόθεση αυτή με τη Βουλγάρα τώρα. Αν είχε ξεκινήσει η ιστορία νωρίτερα, μια υπόθεση, μια έρευνα, στην οποία μέσα ξαναβλέπουμε τη Βουλγάρα. Αυτό ακριβώς δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα όμως η αστυνομία γνωρίζω, όπως προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, ότι έκανε έρευνες για κυκλώματα. Άλλωστε στην περιοχή, όχι μόνο του νομού Λάρισας, αλλά στη Θεσσαλία, υπάρχουν αρκετοί καταβλισμοί Ρωμά. Και για να πούμε, η κοινωνία μας εδώ είναι κλειστή, είναι μια επαρχιακή πόλη και η Λάρισα και η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Ακουγόντουσαν πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Με αποτέλεσμα η αστυνομία να κάνει έρευνες. Έρευνες που απέδωσαν τι μέχρι στιγμής? Έρευνες που μέχρι στιγμής δεν απέδωσαν, αλλά σίγουρα τώρα έχουν γίνει πιο εντατικές. Και πιστεύουμε ότι θα βγουν πράγματα τις επόμενες μέρες. Γνωρίζουμε αν κλήθηκαν για μάρτυρες άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε υπεράνω πάσης υποψίας, αν είναι επώνυμοι ανάμεσά τους. Για ανθρώπους, ας τους κατονομάσουμε μεσολαβητές τέλος πάντων, γιατί έτσι τους χαρακτηρίζει και η αστυνομία, δεν έχουν ακουστεί κάποια γνωστά ονόματα. Βέβαια, το μυαλό των αστυνομικών
στρέφεται παντού, προς πάσα κατεύθυνση. Μπορεί να μην είναι επώνυμη με την έννοια γνωστή στον κόσμο, αλλά είναι, μπορεί να είναι επώνυμη, όπως μας έχουν πει και οι αστυνομικοί, στον δικό μας χώρο εδώ, στην πόλη της Λάρισας. Στην τοπική κοινωνία, στην δηλαδή. Τοπική κύριε Καρατζαφέρη, εσείς ρεπόρτερ, το τονίζετε. Έχετε το λαγό αυτό, το ξέρετε. Ξέρετε τι επάγγελμα κάνει, την ιδιότητά του. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το κλειδί της ενημέρωσης το κρατάει ο διοικητής του Βόλου. Εάν επικοινωνήσει κάποιος μαζί του, αυτός είναι ο πλέον αρμόδιος. Θα επικοινωνήσουν οι συνάδελφοι, βεβαίως. Τι μαρτυρίες έχει. Μπορεί να μην έχει καταλήξει ευρήματα, αλλά να έχει μαρτυρίες. Από εκεί πέρα θα ξετριθεί το κουβάρι. Πιστεύω όμως, όπως είπε και ο ρεπόρτερ σας, ότι αυτό το παιδί μπορεί να είναι αυτό που ξέμεινε. Λόγω ότι το πράγμα βγήκε στην επιφάνεια και ανακατεύθηκε η ασφάλεια. Μάλιστα. Μπορεί ενδεχομένως, λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Θα τα παρακολουθήσουμε. Αν έχουν φτάσει οι γονείς για να καταθέσουν στον ανακριτή, οι άνθρωποι που κατηγορούνται, εννοώ. Έχουν φτάσει στο χώρο των δικαστηρίων και μάλιστα μας έχουν πει, έχουν φτάσει από τα χαράματα προκειμένου να μην αντιληφθεί κανείς την άφηξή τους. Μάλιστα. Δεν έχουν ανέβει ακόμη στον ανακριτή τους. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Η Βουλγάρα, η οποία φέρεται να είναι η μητέρα της μικρής Μαρίας, είναι γνωστή, έχει η οικογένεια, το ζευγάρι των κατηγορουμένων την έχουν υποδείξει. Μας είπε συγγενικό τους πρόσωπο, λίγο νωρίτερα, ότι είναι γνωστή, ότι μένει στην περιοχή και ότι είχε επαφές με τη μικρή Μαρία. Την έβλεπε δηλαδή κάθε τόσο. Σε συνομιλία μας με την φερόμενη μητέρα του κοριτσιού, την Ρωμά που είναι και κατηγορούμενη, μας είπε ότι την Βουλγάρα δεν την ήξερε. Ήταν μια γυναίκα που δούλευε στα χωράφια της περιοχής στα Φάρσαλα, αλλά εκείνη δεν την ήξερε. Γνώρισε μόνο τον μεσολαβητή που τους έφερε και σε επαφή. Ο οποίος είναι και αυτός Βούλγαρος, μας είχε πει η μάνα. Άρα η Βουλγάρα δεν έχει φτάσει στην αστυνομία για καταθέσεις, δεν γνωρίζουν ποια είναι, αγνοείται. Μα αυτό επιδιώκουν και οι συγγενείς των Ρωμά, να βρουν τον μεσολαβητή να τους οδηγήσει στη Βουλγάρα. Μάλιστα. Για βάει... να πει ότι και ο Θελός άφησε το παιδί στη 40χρονη. Βάιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Θα μιλήσουμε μαζί σου και πάλι σε λίγο. Βάιε, είναι 17 οι Βουλγάρες οι οποίες αναζητάει. Αυτό είναι το θέμα. Θεωρούν πολύ δύσκολο να βρουν τη φυσική μητέρα του παιδιού, γιατί στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στη Λαμία συμμετείχαν 17 γυναίκες που είχαν έρθει από την Βουλγαρία να γεννήσουν εδώ για να πάρουν τα παιδιά να τα μεταπουλήσουν ως υιοθεσία. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι η ώρα έχει προχωρήσει αρκετά και επίσης τρέχουν πολλά και σε πολιτικό επίπεδο, ανάμεσα στα οποία και η είσοδό σας και πάλι δυναμικά στο προσκήνιο, κύριε Καρατζαφέρη. Αυτό δεν σημαίνει μισό λεπτάκι για να καταλαβαινόμαστε ότι μπαίνουμε σε περίοδο προεκλογική και κάνετε δυνατό καμπάκ. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές τότε. Πράγματι, εμείς κάνουμε μια επιστροφή δυνατή. Ο κόσμος στα καφενεία, γιατί αν το κρύψουμε εξάλλου, όπως έλεγε ο Φλωράκης, λέει ότι ο Καρατζαφέρης δικαιώνεται κτλ. Αυτό... κτλ. Η επίκληση στη ρίση είναι άνοιγμα προς την αριστερά. Τις μέρες αυτές. Όχι, είναι λεκτικό παράδειγμα. Δεν θα κάνω κανένα άνοιγμα προς την αριστερά. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα παίξω το βαστάζω για την αριστερά. Ξεκαθαρίζω όμως ότι η μόνη λύση σήμερα, κυρία Τσαπανίδου, είναι να αντιληφθεί ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να κάνει μια μεγάλη αλλαγή πολιτικής. Τώρα, πού θα βρει τη δύναμη για να το κάνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί αν δεν το κάνει, φτωχεύει η αστική τάξη με αποτέλεσμα να δυναμώνουν τα άκρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία όπως την έχουμε βιώσει. Άρα λοιπόν, εγώ να κάνω έκκληση από το ΣΤΑΡ στον κύριο Σαμαρά, άλλαξε πολιτική. Διαφορετικά θα πτωχεύσει και εσύ και η κοινωνία και η Ελλάδα. Είχατε δηλώσει πριν από μερικές εβδομάδες, ίσως και μέρες, ότι θα σφουγγαρίσετε ακόμη και τις σκάλες του Μαξίμου αν αλλάξει πολιτική ο Σαμαράς, προκειμένου να στηρίξετε αυτή την αλλαγή και γιατί να είστε... είναι τόσο βρώμικα τα βήματα που γίνουν εκεί μέσα που θέλει καθάρισμα. Γιατί τα λέτε βρώμικα τα βήματα? Γιατί είναι βρώμικα τα βήματα του κ. Πολτών Ψεν και όλων αυτών. Τους ήξερα. Κάποιους από αυτούς τους ήξερα όταν ήμουν αντιπρόεδρος στην ΙΝΤΕΜ στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης συνεργαστήκατε μαζί τους. Ναι, και ακριβώς, επειδή τους γνωρίζω, λέω. Ήταν εκεί, στο βαθμό, ας πω, για να καταλάβει ο κόσμος, και Μπολοχαγού. Και εδώ φαντάζουν σαν στρατάρχες. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Επίσης συνεργαστήκατε μαζί τους μέσα στο Μαξίμου. Στηρίξατε την κυβέρνηση αυτή. Όχι, ποτέ δεν συνεργάστηκα μέσα στο Μαξίμου μαζί τους. Ίσα-ίσα που το κατήγγειλα μέσα, παρά τη συμφωνία που έκανε εγώ με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο και όλους τους άλλους, ότι
όχι μειώσει μισθών και συντάξεων, όχι απώλεια εθνική κυριαρχία, όχι ξεπούλημα δημόσια υπηρεσία. Ενώ το συμφώνησα μπρο στον πρόεδρο Δημοκρατία, με εξαπάτησαν και γι' αυτό έφυγε. Ήτανε, μετανιώσατε για αυτή τη συμμετοχή στην κυβέρνηση τότε, κύριε Καρατζαφέρη? Μετάνιωσα σφόδρα γιατί πίστευα ότι είναι σοβαρή. Ξεφεύγει από τα όρια τη σοβαρότητα, πάει και αλλού, κατά την άποψή σας? Ναι, πάει αλλού. Δηλαδή... Είχαν κάνει κατηδίαν συμφωνίε, ο ένα για να πάρει μια καρέκλα, ο άλλο για να γλιτώσει, ξέρω εγώ, τον Παπακοσταντίνου στο κυνήγι προς τα κελιά και όλα αυτά. Εγώ άλλα είχα συμφωνήσει και άλλα έκαναν και μέσα και γι' αυτό έφυγα. Τώρα βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, κάθεται απέναντι από την Τρόικα. Δηλαδή ζητάει πολιτική λύση στο θέμα. Τονίζει ότι δεν θα πάρει άλλα μέτρα. Υψώνει μπαϊράκι, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Μήπως ήρθε η ώρα να ετοιμάζετε τις σουγκαρίστρες που λέγατε? Μακάρι αυτό που ψέλησε να το συνεχίσει. Μακάρι. Όμως πρέπει να πω τούτο, γιατί λέω για δύναμη. Αυτά που γίνονται τώρα και πρόκειται να γίνουν, τα έχει υπογράψει ο κ. Σαμαράς. Και εκείνη ήταν η μεγάλη μου διαφωνία. Την ημέρα που μου φέραν το χαρτί της Λαγκάρτ, μια επιστολή του Λαγκάρτ, που έλεγε ότι όσα χρόνια πολιτεύομαι, δεν θα ασκήσω πολιτική ενάντια στο μνημόνιο. Το υπέγραψε ο Σαμαράς, το υπέγραψε ο Παπανδρέου, το υπέγραψε ο Βενιζέλος και του λέω: εγώ δεν το υπογράφω. Δεν μπορώ να γράψω αυτό στο μέλλον. Είναι δέσμιος. Και το θύμισε ο Μπαρόζο σήμερα με τρόπο ότι αυτά τα έχετε υπογράψει, είναι αυτά που λέτε. Άρα λοιπόν. Πώς λοιπόν να αλλάξει πολιτική, να πώς τον καλείτε? Όχι, μισό λεπτάκι λίγο. Αν έχουν υπογραφεί τέτοια δεσμευτικά μνημόνια. Υπάρχει επιστολή Λαγκάρτ, τα λέει ξεκάθαρα. Πώς μπορεί να τον καλείτε τώρα να αλλάξει πολιτική, μπορεί να το κάνει? Βεβαίως και μπορεί. Πώς? Να πει ότι η ίδια η Λαγκάρτ ομολόγησε ότι αυτή η πολιτική είναι λάθος και οδηγεί πουθενά. Πιάναμε από εκεί και δεν συνεχίζω το λάθος. Υπερασπίζομαι την πατρίδα μου. Μπορεί να το κάνει. Και πράγματι θα πάρω ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση της απαλλαγής της χώρας από αυτή την ατελέσφαιρο πολιτική. Είναι ατελέσφαιρος, δεν οδηγεί πουθενά. Κύριε Καρατζαφέρη, θυμάστε τους χαρακτηρισμούς στην περίοδο εκείνη που αποφασίσατε να φύγετε και να τους αφήσετε μόνους τους? Σας έλεγαν ότι κάνετε βήματα πίσω και μάλιστα με χορευτικό τρόπο. Ναι, μου είπανε κολοτούμπα και ιστορίες. Τώρα φάνηκε όμως ότι είχα δίκιο. Και αυτά που έλεγα τότε, τα λέει τώρα η κυρία Μπακογιάννη. Αυτά που έλεγα τότε, τα λέει ο μεγάλος μου διώκτης, ο Ιαβέρης, ο τηλεοπτικός, ο κύριος Πρατεντέρης. Έγραψε στα νέα προχτές ότι είναι λάθος, δεν συνεχίζεται, δεν μπορεί να πάει το πράγμα. Χαίρομαι που με καθυστέρηση 20 μηνών με ακολουθούν σε αυτό που είδα πρώτα εγώ. Δεν βγαίνει. Πολύ απλά δεν βγαίνει. Και είχα πει τότε η κυρία Τσαπανίδου, και ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος. Την πρώτη μέρα, στην πρώτη σύσκεψη από τον Παπαδήμο, λέω: σταματάμε εδώ, παίρνουμε το φάλο και πάμε στο Βερολίνο. Θα βρούμε την κυρία και θα της πούμε: αυτό ναι, αυτό όχι, αυτό όχι, αυτό ναι. Δεν το κάνανε. Φοβήθηκαν να πάνε να κάνουν αυτή την κουβέντα επάνω. Εάν είχε γίνει αυτή η κουβέντα, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Τους είχα μιλήσει τότε για τη συμμαχία του Νότου. Όχι μόνοι μας, είμαστε μικροί. Πάμε όλοι μαζί, ο Νότος, που είμαστε το 20% του Ταμείου της Ευρώπης, να ακουστούμε. Δεν τα κάνανε. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πολιτική, να βρούμε συμμαχίες και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Για πάμε λοιπόν να τις δούμε λίγο αυτές τις συμμαχίες που λέτε ότι ήρθε η ώρα για να γίνουν. Βλέπουμε μια προσπάθεια συγκρότησης ενός κινήματος που θα καλύψει το χώρο αυτόν της κεντροαριστεράς. Είτε θα τον πούνε Ελιά, είτε Πλάτανο, δεν ξέρω πώς θα τον πούνε. Τώρα το είπαν Ελιά, κάποιοι το είδαν σαν κουτσολιά. Έτσι, είδα την αντίδραση και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουβέλη. Έτσι, δεν το επεδέχθησαν όπως ίσως. Απ' την άλλη μεριά τι μπορεί να γίνει? Και εγώ δεν μιλάω για συμμαχίες, μιλάω για συμμαχίες στην Ευρώπη, δεν μιλάω για το ιστορικό της χώρας. Εάν αλλάξει η πολιτική ο Σαμαράς, τότε θα υπάρξουν σαφώς συμμαχίες μιας άλλης πολιτικής. Και θα είναι και ρυψάσπιδες εκείνοι οι οποίοι δεν θα πάνε να στηρίξουν την αλλαγή της πολιτικής. Μιλάω για την Ευρώπη, μιλάω για τον Νότο. Ο Νότος, αν δεν ενωθεί, η κυρία Μέρκελ δεν θα καταλάβει τίποτα. Και βλέπετε, ένας-ένας σκοτειρώνεται. Είπε ο Μπερλουσκόνη, επιστροφή στη Λιρέτα, του κόψανε τα ποδάρια. Βλέπετε τώρα τη Λεπέν, η οποία κινείται στην ακροδεξιά, είπε επιστροφή στο γαλλικό φράγκο και ανεβαίνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η Ευρώπη οδηγείται προς μαρασμό. Όσο πιο γρήγορα εμείς φύγουμε από την ΟΝΕ, αλλά παραμείνουμε στην Ευρώπη, τόσο καλύτερα για την Ελλάδα. Ναι. Με την αντιπολίτευση, την πορεία του κυρίου Τσίπρα μέχρι σήμερα, πώς την κρίνετε? Όχι, τον φοβάμαι πολύ τον κύριο Τσίπρα. Το φοβόμουν τότε που ήταν στο 2,5% και έδειχνε το πρόσωπό του. Το φοβάμαι τώρα στο 25% που δείχνει το προσωπείο του. Είναι ένα προσωπείο το οποίο με ένα δεν με πείθει. Έχει μια πολιτική λαστέξ, πότε ξέρω εγώ με τον Στάλιν και πότε ξέρω εγώ με τους Αμερικανούς πρεσβευτές και τους σταθμάρχες. Δεν με πείθει. Και δεν με έχει πείσει ότι ελέγχει απολύτως τις συνιστώσεις. Όταν εγώ μιλάω για δύο άκρα, δεν μιλάω για ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για ακροδεξιά, Χρυσή Αυγή και κάποιες συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ
τις οποίες γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά μετά τα γεγονότα του Γρηγορόπουλου. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Καρατζαφέρη. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί και η σημερινή ειδησιογραφία μας άφησε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Να είστε καλά. Και το λίγο μαζί σας είναι πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καρατζαφέρη. Καλά, πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στην Κατερίνα Παπακοστοπούλου, αλλάζοντας θέμα, διότι από σήμερα οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν με διαφορετικό τρόπο τα φάρμακά τους. Και, Κατερίνα, θα βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα σας. Σε ισχύ λοιπόν τίθεται από σήμερα η απόφαση του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει αυτό που είπες, πως όσοι δεν επιλέγουν γενώσιμο φάρμακο, τότε θα πρέπει να πληρώνουν το 100% της διαφοράς ανάμεσα στη λιανική και στην ασφαλιστική τιμή του σκευάσματος. Mm-hmm. Μέχρι τώρα λοιπόν, αν η τιμή του φαρμάκου ήταν ίδια με την ασφαλιστική τιμή, ο ασφαλισμένος πλήρωνε μόνο τη συμμετοχή του, δηλαδή 25%. Αν ο ασθενής επέλεγε το ακριβότερο φάρμακο, θα πλήρωνε τη συμμετοχή του και επιπλέον το 50% της διαφοράς. Το υπόλοιπο 50% το πλήρωνε ο ΕΟΠΗ. Από σήμερα λοιπόν καταργείται η από κοινού συνεισφορά του ΕΟΠΗ και των ασφαλισμένων. Έτσι, όσοι αντί για το γενώσιμο επιλέξουν το πρωτότυπο, τότε θα πληρώνουν από την τσέπη τους το 100% της διαφοράς. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση αυτή δεν αφορά τα πρωτότυπα φάρμακα που δεν έχουν γενώσιμο, καθώς σε αυτή την περίπτωση η ΕΟΠΗ θα συνεχίσει να καταβάλει κανονικά το 50% της διαφοράς. Όπως θα θυμάστε, σκοπός αυτής της απόφασης είναι η κατανάλωση των γενωσίμων να φτάσει το 60% στη χώρα μας και να έρθει πιο κοντά στο ύψος των συνταγογραφήσεων στην Ευρώπη γενικότερα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Αλλαγή λοιπόν στον τρόπο που θα πληρώνουμε τα φάρμακα και αλλαγή στην τιμή του φάρμακου τελικώς για την τσέπη του καθενός. Απ' την άλλη μεριά, αλλαγές έχουμε και στο σύστημα συλλογής αποδείξεων και στο ποιες από αυτές θα περνάνε στην εφορία. Η Δήμητρα Κατά θα μας πει τι αλλαγές έρχονται. Καλημέρα, Πόπη. Οι πιστωτικές κάρτες πυρμοδοτούνται πλέον για τη συλλογή αποδείξεων. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας προανήγγειλε αλλαγές στο σύστημα συλλογής που θα ισχύσουν το 2014 και θα πρημοδοτούνται με εκπτώσεις έως και 30-40% όσοι κάνουν συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες αλλά και την περίφημη φοροκάρτα. Άρα λοιπόν επανέρχεται η φοροκάρτα. Επανέρχεται. Τη φέραν, την πήραν πίσω, την ξαναφέρνουν τώρα. Πληροφορίες ακόμα είναι αυτές και μάλιστα λέγεται ότι θα είναι υποχρεωτική χρήση της. Δηλαδή θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες να έχουν το ειδικό μηχάνημα για να περνάει η φοροκάρτα αυτή. Και αν δεν το έχουν, κάθε μέρα θα πρέπει να περνάνε χειροκίνητες συναλλαγές στο ειδικό σύστημα του τάξης. Τώρα, ποιες θα είναι οι αποδείξεις, οι οποίες θα πρημοδοτούνται στην αρχή. Πληροφορίες κάνουν λόγια για γιατρούς, δικηγόρους, για νοσηλευτές και για νοσοκομεία. Ενδεχομένως αργότερα να διευρυνθεί σε υδραυλικούς ηλεκτρολόγους και ελαιοχρωματιστές. Δεν είναι σαφές ακόμα, διότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό θέμα. Δεν πρέπει να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας για το τι περνάει τελικώς στην εφορία και τι όχι και με ποιο τρόπο θα συλλέγουμε τις αποδείξεις στην αυριανή εκπομπή. Και τις ερωτήσεις σας στείλτε στο LiveUGR, πάντα στη διάθεσή σας, πάντα ανοιχτό. Επίσης, σας θυμίζω ότι ένα iPhone 5 μπορεί να γίνει δικό σας. Μπορεί να το κερδίσει ο γρήγορος τηλεθεατής, ο γρηγορότερος από τους τηλεθεατές, παίρνοντας ένα τηλέφωνο τώρα στον αριθμό που σε πολύ λίγο θα δούμε στις οθόνες μας. Είναι το 9011-405-405 και το iPhone 5 μέσα από το κουτί του, αυτό που έχω ήδη στα χέρια μας, μπορεί να γίνει δικό σας. Θυμίζω ότι ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι το μεσημέρι. Μου λένε ότι σε 20 λεπτά θα κλείσουν οι γραμμές, περίπου μισή ώρα από τώρα, 20-25 λεπτά, μισή ώρα το πολύ, θα κλείσουν οι γραμμές για να επιλέξουμε μέσω συστήματος τον πιο γρήγορο από τους τηλεθεατές, να δούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος και να του στείλουμε αμέσως το τηλέφωνο αυτό, να δούμε το όνομά του, να μάθουμε ποιος είναι και να του στείλουμε το τηλέφωνο ένα iPhone 5 μαύρου χρώματος στη διεύθυνσή του. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις και θα γυρίσουμε κοντά σας και για το μετοπολιτικό μας πάνελ. Είναι κοντά μας ήδη ο κύριος Γιακουμάτος από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μπαλάφας από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλώς ήρθατε. Αλλά και με τις υπόλοιπες ειδήσεις μας, καθώς θα σας πούμε τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης, ποιοι το δικαιούνται, ποιοι όχι. Θα σας πούμε για τους 60.000 ασφαλισμένους οι οποίοι αλλάζουν ταμείο, από πού μετακινούνται, πού και με ποιο τρόπο θα καλύπτονται στη συνέχεια, αλλά και για τις εκπτώσεις οι οποίες ξεκινούν όσο νούπο. Ξεκινάνε όπου να είναι. Στο διαγωνισμό, μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος για να κερδίσετε εσείς το iPhone 5. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
επιστροφή κοντά σας, θυμίζοντας ότι ο γρηγορότερος τηλεθεατής θα κερδίσει ένα iPhone 5 μέσα από την εκπομπή μας στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής και σε μισή ώρα το πολύ, 20-25 λεπτά, θα δώσουμε και το όνομά του μέσα από την εκπομπή. Θα δούμε ποιος είναι δηλαδή ο τηλεθεατής που θα κερδίσει ένα iPhone 5. Θα σας πω, 90-11-405-405 είναι ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να κερδίσει ο γρηγορότερος. Και θα σας πω ότι κάθε μέρα θα έχουμε ένα δώρο από την εκπομπή. Κάθε μέρα ένας τηλεθεατής, τουλάχιστον ένας τηλεθεατής, θα κερδίζει πολύ όμορφα δώρα. Τηλέφωνα, ταμπλέτες, υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σας, εξοπλίσουμε την κουζίνα σας κλπ. Κλπ. Όμως πάμε στον Σπύρο Δημητρέλη, μια και λέμε για εξοπλισμούς. Πώς θα γεμίσουμε πετρέλαιο και πώς θα πάρουν επίδομα θέρμανσης φέτος οι φορολογούμενοι πολίτες, Σπύρο? Πόπη, καλό μεσημέρι και από μένα. Την Παρασκευή υπεγράφει τελικά η υπουργική απόφαση για τη νέα μορφή του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο πλέον δικαιούνται 580.000 νοικοκυριά λόγω της χαλάρωσης των κριτηρίων. Έχουν χαλαρώσει τόσο τα περιουσιακά όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή του επιδόματος. Εντάχει να πούμε ότι το δικαιούνται άγαμοι με εισόδημα έως 30.000 ευρώ, έγαμοι με εισόδημα έως 40.000 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν πρέπει ο φορολογούμενος να έχει γιόταχη άνω των 3.000 κυβικών και ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 αν είναι άγαμος και 300.000 αν είναι έγαμος. Τώρα για τη διαδικασία. Το σύστημα βέβαια δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είναι ζήτημα ημερών, πιθανώς και ωρών, για να ανοίξει το σύστημα στο www.gsis.gr. Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στο σύστημα. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια για την παροχή του επιδόματος και εντός 20 ημερών το επίδομα και μετά την αγορά βέβαια του πετρελαίου πιστώνεται στους λογαριασμούς. Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 25% του επιδόματος απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιού. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Στην Άννα Τσιακτάκη θα πάμε στη Λάρισα, καθώς από στιγμή σε στιγμή θα βγουν από τον ανακριτή το ζευγάρι των κατηγορουμένων για την υπόθεση της μικρής Μαρίας που βλέπουμε στις οθόνες μας. Και η Άννα έχει το ρεπορτάζ να μας πει τι συμβαίνει εκεί. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα πέρασε ο φερόμενος ως πατέρας της τετράχρονης μέσα στο γραφείο του ανακριτή και όπως μας είπανε θα απολογηθούν ένας-ένας. Πρώτα δηλαδή ο πατέρας και μετά η 40χρονη φερόμενη ως μητέρα. Αρκετοί αστυνομικοί βρίσκονται έξω από την πόρτα του ανακριτή αυτή την ώρα. Να πούμε ότι αναμένεται να πάρει ώρα η κατάθεσή του. Είναι σοβαρή η κατηγορία. Κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίως κατά εξακολούθηση. Κοινή από ό,τι φαίνεται θα είναι η γραμμή των δύο γονέων. Δηλαδή θα συνεχίσουν να επιμένουν ότι το παιδί τους το άρχισε οικειοθελώς η γυναίκα από την Βουλγαρία. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει τουλάχιστον μέχρι τώρα κάτι. Περιμένουμε εξελίξεις και να μάθουμε... Τι λέει και τι γίνεται, βέβαια. Τι πληροφορίες υπάρχουν. Βάει σε σένα να έρθω για το ρεπορτάζ σου. Καταρχάς, προσπαθούμε να μάθουμε τώρα, γιατί είναι η ώρα που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε θα βγουν στη δημοσιότητα και οι φωτογραφίες των δύο φερόμενων γονιών. Έτσι, την ώρα που πάνε και στον ανακριτή. Θα δημοσιοποιηθούν τώρα. Θα δημοσιοποιηθούν δηλαδή, 12 η ώρα, μας είπανε. Το site της αστυνομίας έχει κολλήσει. Ενδεχομένως να προσπαθούν να περάσουν τις φωτογραφίες για ανάρτηση. Να δώσουμε μία σύνοψη του τι γίνεται τώρα, πού στρέφονται οι έρευνες. Η εκτίμηση των αστυνομικών, πέρα από το αν υπάρχουν ελπίδες γονιών ανά τον κόσμο πλέον, από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι το Καναδά και το Τέξας, είναι ότι το παιδάκι αυτό φαίνεται να ξέμεινε από ένα κύκλωμα εμπορίας παιδιών με αρχή την Βουλγαρία. Ταιριάζει ημερολογιακά ο χρόνος, δηλαδή το παιδάκι περίπου είναι 5 ετών. Αυτό θα διαπιστωθεί με απόκληση 30 ημερών από τον ιατροδικαστή, ο οποίος θα ελέγξει την όδοντο στοιχεία του παιδιού. Θα ξαναθυμίσω την συζήτηση που είχαμε με συγγενή της οικογένειας και μας είπε ότι η ημερομηνία γέννηση του παιδιού είναι 31 Ιανουαρίου του 2009. Είναι εντός λοιπόν αυτό. Στη Λαμία. Ψάχνουν την οικογένεια, την Βουλγάρα, τη μητέρα, την πραγματική μητέρα στην Θεσσαλία, αλλά γέννησε στη Λαμία. Στη Λαμία όμως το 2009, κατά διαβολική σύμπτωση, είχαμε και την εξάρτηση του κυκλώματος. Τότε 17 Βουλγάρες είχαν μεταφερθεί από την Βουλγαρία στη χώρα μας, γέννησαν εδώ και δίναν τα μωρά, το κύκλωμα έδινε τα μωρά έναντι 20-25.000 ευρώ προς παράνομη υιοθεσία. Εξαρθώθηκε το κύκλωμα και υπάρχει η υποψία ότι το παιδάκι αυτό τελικά ξέμεινε και δόθηκε σε μια οικογένεια. Τώρα κατέληξε.
έριξε στην οικογένεια. Θα δούμε. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης και μάλιστα αν η ίδια μια εικασία είναι, όπως μας λένε οι αστυνομικοί, είναι δύσκολο να παραδεχτούν ότι αυτοί συμμετείχαν σε ένα κύκλωμα που θα κατηγορηθούν πλέον. Και λένε ότι το πήραν, απλά τους το δώσανε. Δεν είναι μόνο η ελληνική αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κύκλωμα, πώς δρά το κύκλωμα αυτό, αλλά και από πού έχει φτάσει. Με συγχωρείτε στα χέρια του Ρωμά του συγκεκριμένου κορίτσι, είναι και η Ιντερπόλ στις έρευνες αυτές. Δέσποινα. Όλε προσφέρει τη βοήθειά της στην διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής, διότι υπάρχει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον από γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, οι οποίοι έχουν κάνει μέχρι τώρα χιλιάδες κλήσεις, τόσο στο χαμόγελο του παιδιού, αλλά όσο και στις τοπικές αστυνομίες, προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να δουν εάν μπορεί να συνδεθεί η δική τους υπόθεση με την υπόθεση της μικρής Μαρίας. Θέλουν λοιπόν όλοι, με αγωνία περιμένουν να δουν αν τελικά πρόκειται για κύκλωμα ή για κάτι άλλο, ή αν μπορούν τα δικά τους στοιχεία να ταυτιστούν με τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Υπάρχουν 8 τηλεφωνήματα τα οποία είναι πιο κοντά στην υπόθεση της μικρής Μαρίας. Προφανώς θα γίνουν και οι διασταυρώσεις των στοιχείων τις επόμενες μέρες, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές οργανώσεις παγκοσμίως και ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που εκεί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ήδη τρέχουν 2 εξαφανίσεις, η μία του μικρού Μπεν και της μικρής Μαντλίν, που τους αφορά άμεσα, τους Βρετανούς. Υπάρχουν λοιπόν και πάρα πολλές οργανώσεις κατά του εγκλήματος για απαγωγές και εξαφανίσεις παιδιών, οι οποίες δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον σχετικά με την υπόθεση της Μαρίας και παρέχουν τις συμβουλές τους. Να έρθω σε εσάς. Ξαφνικά πέσαν όλοι από τα σύννεφα ότι κάτι τέτοιο γίνεται σε αυτή τη χώρα και δεν ξέραμε τι γίνεται, δεν ξέραμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που καταρχάς μπορούν, χωρίς να έχουν καμία γνώση, να βγάλουν ταυτότητες, κανονικές ταυτότητες του ελληνικού δημοσίου, να παίρνουν επιδόματα, να δηλώνουν παιδιά, να... Δεν τα ξέραμε αυτά. Κύριε Τσαπανίδου, οι θελώνες και οι φαρισαίοι πέσανε τα σύννεφα. Αυτό είναι ένα θέμα και πρόβλημα που απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Εγώ γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλιο, που έχει πάρα πολλούς Ρωμά. Και ζούσαμε το δράμα από τότε, μιλάω τώρα εδώ και 40-50 χρόνια. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε κάνει κάτι ως πολιτεία να διασφαλίσουμε αυτά τα κυκλώματα και αυτή την ιστορία. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Η Ελλάδα, κύριε Τσαπανίδου, προκοινωνικών παροχών έχει φτώχεια 26%. Μετά τις κοινωνικές παροχές πάει στο 24%. Όταν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μετά τις κοινωνικές παροχές πάνε 10, 12, 13 μονάδες κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα τα χρήματα που δίνουμε για κοινωνικές παροχές πάνε σε επιτίδιους. Πάνε σε αυτά τα 14 παιδιά, πάνε σε μαϊμού αναπήρους. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και το δεύτερο. Δεν θα γίνει ποτέ η χώρα. Είμαστε λάθος αν πιστεύουμε ποτέ ότι μπορούμε να ελέγξουμε είτε με το Δήμο της Αθήνας τα πιστοποιητικά. Γιατί η Ελλάδα μέχρι τώρα δεν έχει το number social security, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης? Δηλαδή, κύριε Τσαπανίδου, και θα σας πω γιατί δεν γίνεται. Και θα το πω και δημόσια. Κάθε παιδί που γεννιέται πρέπει να παίρνει ένα αριθμό. Το number social security, τον αριθμό μητρώου. Δεν γεννιέται. Με ληξιαρχική πράξη θανάτου θα φεύγει. Ό,τι έρχεται στην Ελλάδα. Και θα έχετε έναν αριθμό. Τσαπανίδου, κόπη. Ταυτότητα, αφημί, ένα. Αυτό σημαίνει ότι σταματάνε όλες οι λαμογές. Γιατί δεν γίνεται που πιέζω χρόνια και χρόνια? Γιατί δεν γίνεται? Να σας πω γιατί. Γιατί ο κάθε ένας που πάει για να πάρει τα 2.000 και στον κάθε οργανισμό κάνει, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου, κάνει τοπική εφαρμογή μηχάνων οργάνωσης για να παίρνει τη μίζα. Το έχω πει 100.000 φορές. Πρέπει να σταματήσει κάποτε αυτό το λακρυδί. Πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία να κάτσουμε κάτω στη Βουλή, να κάνουμε διεθνή διαγωνισμό, να σταματήσει αυτό το σαράκι. Δεν σταματάει αλλιώς. Με τίποτα. Με τίποτα. Διότι θα υπάρχουν συνέχεια όλες αυτές οι ανοιχτές τρύπες που θα... Μικρή παρένθεση και πριν έρθω σε εσάς, κύριε Μπαλάφα, να πάμε στη Ραλιόλ Επίδου στη Θεσσαλονίκη, γιατί ένα ζευγάρι Θεσσαλονικαίων βρήκε στο πρόσωπο της μικρής αυτής το παιδί που ίσως τους είχε γεννήσει πριν από χρόνια και οι γιατροί τους είχαν πει ότι γεννήθηκε νεκρό, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ να είναι μέσα στο φέρετρό του. Το φέρετρο στο οποίο ετάφη ήταν κενό. Τι προκύπτει λοιπόν τώρα, Ραλιό? Δεν είναι τελικός, διαβάζω, του νεαρού ζευγάριου το παιδάκι αυτό. Η Ραλιό δεν μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, είναι ολοφάνερο, αλλά να κάνω μια προσπάθεια ακόμα. Δεν είναι, Ραλιό, το παιδί του ζευγαριού αυτό? Εντάξει, θα γυρίσουμε και πάλι. Το DNA το αποδεικνύει απόλυτα. Παλιά δεν υπήρχε. Πριν 50 χρόνια
Έχανε μάνα το παιδί και το παιδί. Το είχαμε και τραγούδι. Ποια γυναίκα είναι το παιδί, το θυμάσαι. Ένα τραγούδι παλιό που λέγα. Τώρα βέβαια εκεί βρίσκεται. Το θέμα είναι ότι εδώ πρόκειται περί εμπορίας και θα πρέπει αυτό το σύστημα και θα πρέπει και σε άλλους καταβλισμούς να κάνουν πράγματι σε μερικά παιδιά έλεγχο. Ναι. Έλεγχο. Κύριε Μπαλάφα, σε εσάς. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές λέξεις που χαρακτηρίζουν όλη αυτή την ιστορία. Το ένα, το είπατε νομίζω, ή έμεσα ή άμεσα, ότι υπάρχει υποκρισία γύρω από το θέμα. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Και δυστυχώς η πολιτεία, κατά τη γνώμη μου, το ανέχεται. Η κοινωνία το ανέχεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο για το ζήτημα γενικά των υιοθεσιών, θα έλεγα γενικότερα. Οπότε, πολλοί μπαίνουν στη λογική, στην πρακτική, στον πειρασμό, αν θέλετε, ή στα δίχτυα διάφορων κυκλωμάτων που εμπορεύονται αυτό το πόθο, αν θέλετε. Ίσως δεν είναι αυτή η περίπτωση, την προκειμένη περίπτωση, αλλά με την ευκαιρία, αυτό λέω και γενικότερα, τον πόθο, τη διάθεση κάποιων ανθρώπων να έχουν ένα παιδί. Το εμπορεύονται και τους εκμεταλλεύονται. Τα κυκλώματα αυτά λειτουργούν αρκετά ανενόχλητα, κατά τη γνώμη μου, και μία σωστή νομοθεσία υιοθεσίας είναι τελείως απαραίτητη. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα και το συγκεκριμένο. Πιο απουστευμένη. Γιατί αυτή που υπάρχει τώρα δεν γίνεται με τίποτα. Υιοθεσία. Εγώ πιστεύω ότι με καλή θέληση και με πολιτική βούληση όλα γίνονται. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα ζήτημα αυτό το παιδί. Το παιδί. Το έβλεπα μάλιστα να χορεύει. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να πω πώς αισθάνεται. Δεν μπορώ να ξέρω. Υπάρχει ένα ζήτημα φυσικοί γονείς. Οι φυσικοί γονείς τόσο καιρό, τόσες μέρες, εάν υπήρχαν που τους είχαν πάρει το παιδί τους εν αγνία τους ή χωρίς να το θέλουν, θα είχαν εμφανιστεί πρώτα απ' όλα. Υπάρχει, όπως είπε ο κύριος Γιακουμάτσος, αγοραπολισία. Αγοραπολισία, είναι σαφές. Υπάρχει εμπορία. Υπάρχουν πολλοί γονείς οι οποίοι έχουν χάσει παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών είναι προφανές. Αλλά και εσείς συμφωνείτε, όπως και εγώ, ότι αν χάσει το παιδί σου πριν από 3-4 χρόνια, είναι τόσο νοπό ο πόνος, τόσο το τραύμα, τόσο νοπό το τραύμα, που μόλις το έβλεπες αυτό, μάλιστα με τη δημοσιότητα που έχει δοθεί, ο φυσικός γονείς θα τρέχε με χίλια. Πού να το δεις στη Βουλγαρία, η Βουλγαρία. Ναι, δεν θα το πω. Δεν το ξέρω, τα λένε και τα λοιπά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Το παιδί θα μείνει και ευτυχώς που υπάρχει το χαμόγελο του παιδιού που φιλοξενείται εκεί. Το παιδί όμως δεν μπορεί να μείνει εκεί, εσάι, πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορώ να το λύσω εγώ, υπάρχει η πολιτεία, υπάρχουν οι φορείς και παραδείγματος χάρη μια λύση ανάδοχης οικογένειας θα μπορούσε να είναι μια αντιμετώπιση καλή. Αλλά εν πάση περιπτώσει και πάλι δεν είμαι εγώ που μπορώ να δώσω έτσι εύκολα μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Μπορείτε να καταλήξετε όμως και οι δύο ότι θα έπρεπε να έχει αλλάξει προπολού το σύστημα αυτό έτσι όπως υπάρχει. Καταρχάς, το πώς γίνεται η καταγραφή του κάθε παιδιού που γεννιέται. Δεύτερον, πώς μπορεί κάποιος να ανοίξει μια μερίδα κάπου, σε ένα δήμο. Τρίτον, πώς δίνονται τα επιδόματα. Κύριε Γιακουμάτε, συμφωνείτε εσείς, αλλά μην ξεχνάτε ότι ήσασταν και εσείς μέσα σε αυτή την κίνηση, τις κυβερνήσεις που προϋπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και που φτάσανε να έχουν δομήσει ένα τέτοιο σύστημα. Που δεν λειτουργεί ομαλά. Η ευθύνη είχε μόνο. Χίτλερ. Συλλογική ευθύνη. Εγώ έχω τις ατομικές μου ευθύνες όπου υπηρέτησα. Και όπου υπηρέτησα έκανα ό,τι ήταν δυνατόν. Αυτό όμως δεν λέει κάτι. Έχουμε κάνει ερωτήσεις στη Βουλή. Έχουμε ξανακάνει. Ο βουλευτής τι κάνει, κυρία Τσαπανίδου. Πιέζει. Δεν κυβερνάει, δεν έχει θέση και εξουσία. Πιέζει. Πιέζουμε. Και τώρα, επειδή χρόνια ολόκληρα ταλαιπωρούνται οικογένειες χιλιάδες για υιοθεσία. Πιέζεται. Ναι. Πιέζω. Δεν ο ρόλος του βουλευτή να πιέζει. Και να μην ψηφίσει αν κάτι δεν του αρέσει. Βέβαια. Και να παραιτηθεί αν κάτι επίσης δεν του αρέσει. Ωραία, να σου πω ότι παραιτούμε εγώ στη θέση που μπαίνει. Δεν το λέω για εσάς συγκεκριμένα. Όχι, γενικά. Η παρέτηση δεν είναι λύση. Η λύση ξέρετε ποια είναι. Λέω απλώς ότι μαζευόμαστε όλοι στα παράθυρα. Η λύση είναι. Και ξαφνικά καταδεικνύουμε τα λάθος, τα στραβά και τα ανάποδα ενός συστήματος που επί της ουσίας μπροστά στη ρίση δεν έχω εγώ το δικαίωμα της εξουσίας. Το πιο απλό που σας είπα για να μην υπάρχουν τέτοια είναι το number social security. Το οποίο δεν γίνεται. Τι άλλο να κάνω, πες μου σε μια λύση. Γιατί δεν γίνεται. Σας το είπα γιατί. Τοπικές εφαρμογές. Είναι τοπικό αυτό. Τοπικές εφαρμογές έχουν μίζα. Τοπικό είναι. Δηλαδή, ο ΑΕΔ κάνει δικιά του. Το ΤΕΒΕ κάνει δικιά του. Ο ΑΕ. Το ΟΓΑ κάνει δικιά του. Το μελτήριο δική του. Αυτά είμαστε τρώνε. Εσείς λοιπόν που το γνωρίζετε αυτό. Το έχω πάει θα τσιμπήσετε κανέναν να τον πάτε ενώπιον της δικαιοσύνης που παίρνει μίζα για δεν να το κάνει. Δεν το πιάνεις, κάνεις λάθος. Πώς δεν το πιάνεις. Γιατί το software και αυτό δεν έχει. Δεν είναι χιλωρίνη να μετρήσει πόσο χιλωρίνη είναι. Άλλο είναι. Καταργώ τις τοπικές εφαρμογές. Μηχανοργάνωση. Τις καταργώ. Και κάνω μια ενία. Διεθνή διαγωνισμό με όλα τα κόμματα μαζί να κοκκινευτεί η χώρα. Αυτή είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση δεν είναι να έχουμε
500 οργανισμούς και 500 μηχανογραφίες. Άρα λοιπόν, εγώ το πόσες λέω. Πάμε σε μια λύση που είστε σοφότεροι. Τι μπορώ άλλο να κάνω. Πόσα χρόνια πριν μπήκε το ΑΜΚΑ στη ζωή μας. Δεν υπάρχει ΑΜΚΑ. Αυτό που υπάρχει δεν υπάρχει. Δεν είναι σωστό. Αυτό το ΑΜΚΑ που υπάρχει. Τίποτα. Είναι ένα μέρος. Το κάνατε το ΑΜΚΑ. Εγώ το έκανα. Όχι, ενώ εσεί είστε πολιτικό κόσμο. Δεν το κάναμε οι δημοσιογράφοι. Δεν ξύπνησαμε μια μέρα και είπαμε όλοι θα έχουμε ένα ΑΜΚΑ. Και βγαίνουν 500 ΑΜΚΑ, 500 διαφορετικά επιδόματα μετά. Το ΑΜΚΑ, το ΑΜΚΑ είναι τοπική εφαρμογή. Δεν είναι γενική. Σας είπα ότι αυτές οι τοπικές εφαρμογές δεν λένε τίποτα. Δηλαδή, όταν ήμουν στο ΙΚΑΓΟ και το ξεκίνησα το 90, ήταν στο επίδομα το Κετού, στην Εύβοια το είχα κάνει, στην Κάρη το είχαν πάρει 10 και ξαναπήγαν και στο άλλο νομό, στον άλλη επαρχία. Δεν είναι λάθος. Πρέπει να κάνουμε αυτό, το επιμένω, το φωνάζω, το είπα και στο κύριο Μπαλάβα προηγουμένως, και ο ΣΥΡΙΖΑ να το βάλει στο κόμμα του ως πρόβλημα, είναι αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο που θα κάνω την ερχόμενη εβδομάδα, και πάλι θα το ξανακάνω, είναι να προσευθούν διαδικασίες που να υιοθεσία. Δηλαδή στο μητέρα το ίδρυμα έχει αγγελούδια που πάει η μάνα που θέλει να το υιοθετήσει 3 χρόνια, 5 χρόνια, το εκλυπαρεί να το πάρει και δεν το δίνουν γιατί. Γιατί ψάχνει να βρει, βάζουμε μια χαρτογιακού εκεί υπάλληλο να ελέγξω. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να δώσουμε πιο χαλαρά τα μέτρα για την υιοθεσία. Να μπορούν πράγματι τα παιδιά αυτά νόμιμα να παίρνουν και μην έχει ανάγκη. Το γυναικολόγο να κάνει τη... Ακούσαμε, κύριε Μπαλάφα, νωρίτερα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Γρηγοράκο, ότι πια με αφορμή την υπόθεση της μικρής Μαρίας θα προωθηθούν αλλαγές και στο νομοθετικό σύστημα, στον τρόπο δηλαδή που εκδίδονται τα πιστοποιητικά γέννησης. Για όποιον δεν θα γεννάει σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, άρα θα γίνεται και αυτόματα η δήλωση, έτσι όπως συμβαίνει σήμερα, θα πρέπει να γίνεται εκ των υστέρων δήλωση, αν κάποια γεννή στο σπίτι της ή σε άλλο χώρο, μετά από εξέταση DNA και ταυτοποίηση και του πατέρα και της μητέρας του παιδιού. Εσείς θα το προχωρήσετε. Κοιτάξτε, αυτό, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, αλλά παρόλο που η μελαγχολία με αφορμή αυτό το γεγονός είναι το κύριο συνέστημα που καταλαμβάνει ένα φυσιολογικό άνθρωπο, αφού το ρωτάτε, είμαι αναγκασμένο να κάνω μια μικρογενίκευση. Κοιτάξτε, όλα αυτά κατά τη γνώμη μου είναι συμπτώματα μιας πολιτείας, ενός κράτους που για πάρα πολλά χρόνια δεν ήθελε να κάνει μερικά πράγματα. Δηλαδή, πολύ τους ενδιέφερε το επίκαιρο, μάλλον το εφήμερο, το άμεσο, το ωφελημιστικό, το πελατειακό και το διαπλεγμένο πολλές φορές προς ίδιο νόμο. Αυτό λέω. Πάς τα πολιτικά τώρα. Δεν θέλω. Αν διευθυνώνεστε. Εδώ μιλάμε είναι για ένα δράμα. Δυστυχώς, και εσύ το κάνεις τώρα συζέικο δράμα. Όχι, καθόλου. Δεν είναι έτσι. Καθόλου. Δυστυχώς έτσι είναι. Εδώ χρειάζονται κάποιες, όπως είπατε, αυτό και άλλες τομές. Που μέσα από αυτά αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Εγώ είπα τη γνώμη από την αρχή ότι χρειάζεται ένα άλλο πλαίσιο νομοθεσίας και το παιδί να βρει τη διέξοδο. Έχω μια ένσταση στον κύριο Γρηγοράκο. Παρακαλώ, τι είδους έστασης. Δεν περνάει στη Βουλή ως γιατρός. Γιατί? Το ότι γέννησε στο σπίτι και δεν πήγε σε μευτήριο που έχει αυτό, θα βρούμε έναν τρόπο να πιστοποιείται απόλυτο, αλλά το να κάνει DNA στη γυναίκα ή στον πατέρα θα έχουμε χειρότερα δράματα. Το ζήτημα είναι ότι η γυναίκα αυτή γέννησε το παιδί. Αυτό είναι ο νόμος σύζυγου, συντροφός της, και να έχουμε με εισαγγελέα κάποιο. Θα βρούμε έναν τρόπο. Αλλά το DNA δεν είναι λύση. Είναι καταστροφική. Μπορείτε να κλείσετε οικογένειες, δηλαδή. Σπίτια και πολλά. Άρα λοιπόν, θα βρούμε έναν άλλο τρόπο, κυρία Τσαπανίδου. Είδες, εγώ δεν το σκέφτηκα έτσι με αυτόν τον τρόπο, νομίζω. Όχι, εγώ είμαι γιατρός. Εγώ ξέρω ότι, ακούστε, η μάνα που το γέννησε είναι μία. Λοιπόν. Η μάνα είχε τις οδύνες. Προσέξτε. Ο νόμος σύζυγός της. Όχι, δεν είναι, δεν πρέπει να αποδειχθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, μισό λεπτάκι. Μα θα βρούμε έναν τρόπο. Αυτό το τεκμηριώνει με κάποιο θα τρόπο. Θα βρούμε έναν τρόπο ότι αυτή η γυναίκα που γεννάει στο σπίτι θα έτσι είναι, ξέρω εγώ, εισαγγελέα, θα είναι κάτι άλλο. Θα το βρούμε. Λοιπόν, το ζήτημα όμως. Παράλληλα, επίσης, πρέπει να σας πω για να μην περνάνε και στο απαρατήρητο μπροστά σε όλο αυτό το μεγάλο θέμα πραγματικά της μικρής Μαρίας, ότι τρέχουν πιέσεις από την Τρόικα, τις οποίες. Φαίνεται να μην αποδέχεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί να γελάτε, κύριε Γιακουμάτε, διότι οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι τρομακτικές. Κοιτάξτε, κυρία Τσαπανίδου. Είναι πιέσεις για να βρεθούν πόροι που δεν μπορεί η κυβέρνηση να τους εντοπίσει. Τα ακούω συνέχεια. Αυτό έχει γίνει τώρα εδώ και 10 μέρες. Ακούστε. Πιέζω. Όταν πιέσω και την ελιά και το κουκούτσι, βγάζω το κουκουτσέλαιο. Εδώ ένας λαός ολόκληρος δεν πιέζεται άλλο. Δεν μπορεί να του βγάλει και το λάδι
Και το λάδι της Παναγιάς ακόμα το έχεις πάρει. Δεν τους ακατεβαίνουν. Να οπότε γιατί λέω. Άρα αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι καινούργιες ιδέες αυτές που ζητούν οι Τρόικα. Για τα νέα μέτρα. Τα έχετε είναι... δεχτεί και τα έχετε υπογράψει και τα έχετε κάνει. Τα παλιά της διαθεσιμότητας. Μα μιλάς για νέα μέτρα τώρα. Τα παλιά της διαθεσιμότητας για παράδειγμα. Σας βάζω και καινούργιους πονοκεφάλους. Ζητούν τώρα να τους δώσετε σχέδιο για χίλιες απολύσεις δημοσίου. Μιλάτε για νέο μνημόνιο, για νέα μέτρα, για νέο δάνειο. Σας εξηγώ λοιπόν αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι 100% βέβαιο. Όχι μόνο που ο Σαμαράς το λέει σε όλους τους τόνους, όχι ο Στουρνάρας. Όμως η Βουλή δεν μπορεί και δεν θα ψηφίσει ούτε. Προτιμώ να ξαναγυρίσω στο ρούβλι, όχι στη δραχμή, στο ρούβλι. Παρά να ξαναψηφίσω μέτρα που αφορούν, και το λέω δημόσια και αυτό, που αφορούν συντάξεις, μισθούς και αύξηση φορολογίας. Δεν πάει άλλο. Αυτό κύριε Γιακουμάτε σημαίνει κόντρα. Ότι ζητάτε αντίσταση από την πλευρά του Πρωθυπουργού και πίεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού ακόμη και με οποιοδήποτε κόστος. Να σας πω γιατί. Με οποιοδήποτε κόστος. Με οποιοδήποτε κόστος. Ακόμη δεν και πάει άλλο. Ακόμη και για με την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Εάν το επιθυμούν και οι τοκογλύφοι κάνουν τέτοιο αυτό, ακόμα. Αλλά θα σας πω όμως κάτι, κυρία Τσαπανίδου. Ποιο είναι το πρόβλημα. Γελάει ο κ. Μπαλάφα αυτό που λέτε, αλλά θα έρθω σε εσά. Δεν τα έλεγε αυτά, τα έκανε τώρα. Κολοκούμπα, είναι μια ιστορία. Έχουμε ακούσει αυτά από τα κανάλια πολλέ φορέ. Σε μένα όχι. Δεν λέω για τον κύριο Γιακουμάτσο. Ο κύριο Γιακουμάτσο έλεγε κάτι για τον Απρίλιο. Δεν είναι το πρόβλημα. Λέμε τώρα από το κόμμα του Γιάννη Τσαπανίδου κάποια αξία. Προσέξτε. Το 2013 ο ισολογισμό θα κλείσει, δεν ξέρω αν θα είναι 100, 200, 800 το πρωτογενέ πλεόνασμα. Αυτό είναι de facto. Πάμε λοιπόν για το 2014. Άλλοι λένε 2, άλλοι λένε 4, άλλοι λένε 6, ότι θα είναι η τρύπα το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν λέει η Τρόικα, εάν θέλετε δάνειο για αυτό το έλλειμμα, εγώ θέλω νέα μέτρα. Θέλω νέο μνημόνιο. Εμείς λέμε, άισε το διάλογο, τέτοιο και το λέμε ξεκάθαρα. Εμείς τέτοιο μνημόνιο, τέτοια μέτρα δεν δέχομαι. Τι θα δεχτούμε. Θα κάνουμε τις διαδοτικές αλλαγές. Εκεί θα κατευθυνόμαστε. Που όσο περιορίσουμε, είναι 2, είναι 1, είναι μισό. Τα υπόλοιπα μπορούμε να βγούμε στις αγορές με έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και να καλύψουμε την τρύπα. Δεν πρόκειται να πάρει η Ελλάδα δεύτερο δάνειο, τρίτο δάνειο, δεν πρόκειται να κάνει τρίτο μνημόνιο. Όσο υπάρχει Σαμαράς, Στουρνάρας, κυβέρνηση τέτοια, δεν γίνεται. Και ακόμα αυτοί να θέλουν, οι βουλευτές δεν το δέχονται. Κύριε Παλάφα. Απόλυτος είμαι. Ναι, απόλυτος είστε. Εγώ έχω μια απορία. Όταν θα αρχίσουν και θα λήγουν τα μεγάλα ομόλογα, τι θα δανειστείτε. Σας εξηγώ. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Προεδρία από 1η Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο θα γίνουν σκληρές διαπραγματεύσεις, διότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Η πρώτη ήταν η τρύπα του 2014. Τώρα μιλάμε για το χρέος. Mm-hmm. Δεν είναι βιώσιμο. Το λένε και τα παιδάκια του Δημοτικού. Άρα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Τώρα αυτό θα είναι. 50 χρόνια επιμίκηση. Μείωση των επιτοκίων. Τι θα είναι, θα τα βρούμε κατά την προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ακούω πάλι αυτή την κόλαση του Δάδη, όταν είχαμε το 11, θα θυμίσω, όταν ο κ. Ρουμπινί, ο αγαπητός του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Σόρος λέγανε ότι η Ελλάδα αναβάγησε, τόχευσε, πήγε στη δραχμή και ποντάρανε κύριε πολλά Γιακουμάτο, λεφτά τα λαμόγια στην δραχμή. Κύριε πολλά Γιακουμάτο, λεφτά. Επειδή και στα παράθυρα τα τηλεοπτικά αλλά και σε αυτή την εκπομπή, ναι. Πολλοί έχουν έρθει και έχουν πει νέα μέτρα δεν αντέχει ο ελληνικός λαός και δεν θα ψηφίσουμε. Μισό λεπτό. Ναι. Αλλά στην κρίσιμη στιγμή, ναι. Προκειμένου η χώρα να μην γυρίσει στη δραχμή, όλοι τα ψηφίζανε. Αυτό τελείωσε. Το έκανα κι εγώ. Έλεγα ότι εγώ δεν θέλω τη χώρα στην δραχμή, δεν θέλω πτώχευση. Τώρα τι λέτε, ότι θέλετε. Τώρα λέω, όχι, τώρα λέω ότι μέχρι εδώ και μη παρέχει. Κάναμε όλες τις ισίες, είμαστε σε όλες τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπέστατοι. Ο λαός έκανε με το παραπάνω αυτό που έπρεπε. Τώρα τέρμα, τώρα το κάνουν αυτοί. Εμείς τελειώσαμε. Και δεν σας φοβίζει και η δραχμή. Δεν με φοβίζει τίποτα εμένα. Μάλιστα. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι δεν μπορώ άλλη πίεση. Κοιτάξτε, θέλω να αφήσω λίγο στην πάντα την προσωπική άποψη του κυρίου Γιακουμάτου, τον οποίο τον συμπαθώ και τον αγαπώ, είναι και συμπατριώτης μου. Όμως υπάρχει μια πολιτική κυβερνητική. Ο κύριος Στουρνάρας πριν από ελάχιστες μέρες είπε ότι το μνημόνιο, δηλαδή εν γέννη τα μνημόνια, είναι το καλύτερο κείμενο το οποίο έχει εφαρμοστεί στην πολιτικό Ελλάδα κείμενο, όλα τα πολεμικά το χρόνια. Παλιό, το παλιό. Όλα τα που σημαίνει μια πολιτική ηφαισιακής λιτότητας που βάζει λουκέτο στα μαγαζιά, που φτάνει την ανεργία εκεί που είναι να τη φτάνει τους μισθούς, τη συντάξη. Μην τα συζητάμε αυτά. Είναι μια καλή πολιτική κατά τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος είναι ο εκλεκτός του κύριου Στουρνάρα. Αναγκαία προσαρμογή. Προχωρήστε το όμως, κύριε Μπαλάφα, λίγο. Προχωρήστε το λίγο. Ναι. Γιατί οι δηλώσεις λοιπόν, του Πρωθυπουργού εγώ λέω, είναι και η κυβέρνηση αυτή νέα μέτρα, είναι πολύ πρόσφατες. Είχε την εξής στρατηγική. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μας λένε οι δανειστές, μα ό,τι μας λένε και οι δανειστές κάποια στιγμή θα μας προσέξουν. Και προσέξτε, τι είχαν πει
να γίνουν οι γερμανικές εκλογές και θα δείτε μετά η Μέρκελ θα καθαρίσει τα πάρτι μας. Δεύτερο, είχαν πει ότι θα περιμένετε λιγάκι, θα ξεπεραστεί η ύφεση, θα μπούμε στις αγορές κλπ. Όλα αυτά τυναχτήκαν στον αέρα. Όχι από εμάς. Από τον Προβόπουλο, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ. Πρακτικά, η αξιοπιστία της κυβέρνησης είναι στο ναδύρ. Με την κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να βγει η χώρα σαν, διέξοδο, κατά τη γνώμη μου. Σαν διέξοδο δεν υπάρχει. Καράβια πνίγονται, οι άλλοι χτενίζονται. Μπορώ να συνεχίσω. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Μπαλάφα. Κύριε Μπαλάφα, ολοκληρώστε. Μην τον διακόπτετε όμως, σας παρακαλώ πολύ. Μην τον διακόπτετε. Μην τον διακόπτετε. Άλλο το ρώτησε και άλλο απαντάει, γι' αυτό δεν διακόπτετε. Το ρώτησε τι έγινε τώρα με το τρίτο μνημόνιο. Την τρύπα του 14. Και αυτό είναι για το 1822. Αυτό με ενοχλεί. Κύριε Μπαλάφα, τα κλείσετε. Αυτό με ενοχλεί και δεν επέμενε. Έχω πει και κάποια άλλη φορά και οι γραφικότητες έχουν τα ωριά του. Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε. Εγώ λέω λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα λόγω του χρηματοδοτικού κενού, χωρίς να υπάρχει μνημόνιο ή με μνημόνιο, δεν έχει σημασία, να εφαρμοστεί μία μείωση των μισθών κατά 10%. Αλλά ας πούμε ότι δεν το αντέχει σήμερα η πολιτική της κυβέρνησης να πει θα σας μειώσω τους μισθούς κατά 10%. Όταν όλη η πολιτική της, ο προϋπολογισμός, σου φέρνει τέτοια πράγματα που το εισόδημά σου μειώνεται κατά 10% λόγω υγείας, παιδείας, ασφάλισης κλπ. Αν σου μειώνει κατά 10%, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένα παράδειγμα. Πριν πείτε το παράδειγμα, θέλω να πω στους τηλεθεατές που λένε από το κοντρόλ ότι κλείνει. Μου λένε ότι κλείνει. Κλείνουν οι γραμμές μας για το iPhone 5 που χαρίζουμε σε έναν τυχερό τηλεθεατή. Το πιο γρήγορο μπορείτε για το επόμενο ένα λεπτό, ένα-δύο λεπτά μου λένε, να παίρνετε ακόμη τηλέφωνο στο 9011-405-405 και καλή επιτυχία σε όλους. Στο τέλος της εκπομπής θα σας πούμε ποιος είναι ο τυχερός για το iPhone 5. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Παλάφα. Επειδή λοιπόν όλα αυτά δεν βγαίνουν, επειδή ο ελληνικός λαός τους έχει καταλάβει πλέον και ότι η ζωή του με Σαμαρά και Στουρνάρα και Βενιζέλο πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, ανακαλύπτουν συνέχεια και άλλα κόλπα επικοινωνιακά. Μάλιστα. Το τελευταίο είναι θα κάνουμε σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα, με τους δανειστές. Ποιος θα κάνει σκληρή διαπραγμάτευση? Ο Σαμαράς, ο οποίος όταν του είπε η Μέρκελ, Αντωνάκη, καλά τα πήγες με το δεύτερο μνημόνιο που το ψήφισες, αλλά δεν είχες ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Μπροστά στις κάμερες, είπε ουδής αναμάρτητος, αυτός θα κάνει διαπραγμάτευση. Μα μας δουλεύουνε, κυρία Τσαμπέλη. Μας δουλεύουνε όντας γατζωμένοι στην εξουσία και αδιαφορώντας για το ότι ο ελληνικός λαός υποφέρει απέραντα. Απέραντα εξαιτίας των πολιτικών τους. Μόνο αν απαλλαγούμε από δάφτους μπορεί να ανοίξει μια ελπίδα, μια άσπρη μέρα για τον ελληνικό λαό. Αγαπητοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή εβδομάδα εύχομαι και στους δυο σας. Και πάμε στην Κατερίνα Παναγοπούλου. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι 60.000 ασφαλισμένοι μετακινούνται από το ένα ασφαλιστικό ταμείο στο άλλο. Και ποιοι είναι αυτοί και πού πηγαίνουν, Κατερίνα? Έτσι ακριβώς είναι, Πόπη. Καλημέρα και από εμένα. Αυτό συμβαίνει διότι ο ΑΕΚ ξεκινάει φέτος με μία τρύπα 800 εκατομμυρίων ευρώ. Για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό? Μεταξύ άλλων, διότι υπάρχουν 60.000 ασφαλισμένοι, 16 περίπου επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες είχαν φύγει από τον ΟΑΕ είτε δικαίως είτε λόγω προνομιακής μεταχείρισης από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας τόσα χρόνια. Μιλάμε για διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να ασφαλίζονται είτε στο ΙΚΑ είτε στον ΟΓΑ. Να θυμίσω ότι το μέσο ετήσιο ασφάλιστρο του ΟΓΑ είναι μόλις 600 ευρώ, όταν το μέσο ετήσιο ασφάλιστρο του ΟΑΕ είναι 3.500 ευρώ. Άρα αντιλαμβανόμαστε πόσα χρήματα κατάφεραν κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες να γλιτώνουν. Να αναφέρουμε κάποιες από τις επαγγελματικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, όσοι έχουν τουριστικό κατάλημα έως 5 δωμάτια έχουν το δικαίωμα να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. Οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι μεταβιβάζουν το όχημά τους σε ενήλικο τέκνο, έχουν το δικαίωμα να ασφαλιστούν και εκείνοι στον ΟΓΑ ως ιδιοκτήτες αγροτικής περιουσίας. Άλλη κατηγορία ασφαλισμένων. Για παράδειγμα, έμποροι και βιοτέχνες σε περιοχές που έχουν κάτω από 2.000 κατοίκους. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Όλες αυτές λοιπόν οι κατηγορίες θα επανεξεταστούν τώρα από το Υπουργείο Εργασίας, θα επιστρέψουν στον ΟΑΕ, βοηθώντας να κλείσει αυτή η τρύπα των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Διότι θα ήταν άδικο να κοπούν συντάξεις σε ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληρώσει τόσο ακριβές εισφορές τόσα χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Στη Δήμητρα Καδά, για να δούμε πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις, Δήμητρα. Έχουμε εκπτώσεις σε λίγες μέρες. Έχουμε, Πόπη, για πρώτη φορά
φορά εκπτώσεις το Νοέμβριο. Παρασκευή 1η Νοεμβρίου ξεκινούν εκπτώσεις, θα διαρκέσουν μέχρι τις 9 του μηνός. Ενδεχομένως τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, εναπόκειται στους συλλόγους και κατατόπους συλλόγους. Πρόκειται για μια νέα διαδικασία. Είναι η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος. Θα γίνεται κάθε χρόνο τον Νοέμβριο και τον Μάιο. Επιτρέπονται να ξέρουν καταναλωτές οι προσφορές πριν από την εκπτωτική περίοδο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βλέπουν τη τιμή προ και μετά έκπτωσης πριν αποφασίσουν να αγοράσουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα iPhone 5 χαρίζουμε σήμερα στον πιο γρήγορο τηλεθεατή. Έκλεισαν οι γραμμές, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Όσοι στείλατε, όσοι πήρατε τηλέφωνο, πήρατε. Και ανάμεσά σας θα είναι και ο τυχερός, τον οποίο, η τυχερή, τον οποίο θα μάθουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Θα ξέρουμε το όνομά του λίγο πριν κλείσει η εκπομπή και θα έρθει να παραλάβει. Θα του στείλουμε εμείς το iPhone 5 σε μαύρο χρώμα. Το κλείνω λοιπόν, μια και έκλεισε και ο διαγωνισμός. Για να μιλάει με τους φίλους του, να σερφάρει στο διαδίκτυο, αλλά και να βλέπει την εκπομπή μας μέσα από το τηλέφωνό του, το κινητό. Συγχαρητήρια σε όποιον το κερδίσει. Και πάμε να δούμε τώρα με τον κύριο Σκορδά που είναι κοντά μας. Είναι ο κύριος Θανάσης Σκορδάς, Υπουργός Ανάπτυξης. Καλή σας μέρα και καλώς μας ήρθατε. Καλημέρα. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την τσέπη των καταναλωτών. Καταρχάς, τι άλλαξες του Ρέντι? Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος του Ρέντι? Μπορεί να ψωνίσει λιανική σε τιμές χονδρικής. Δηλαδή? Δηλαδή, μέχρι τώρα, όπως ξέρουμε, στην αγορά του Ρέντι γινόταν το σύνολο του χονδρεμπορίου στην Αττική. Εάν κάποιος πολίτης ήθελε να αγοράσει από εκεί κάποια πράγματα, θα τα αγόραζε σε μεγάλες συσκευασίες χονδρικής. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν να φτιάξουμε μία πτέρυγα με καταστήματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών, κυρίως εκεί της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά, που είναι και τα πιο σκληρά δοκιμαζόμενα νοικοκυριά λόγω της κρίσης. Μπορούν επομένως να επισκέπτονται την αγορά και τις 7 μέρες τη βδομάδα, να ψωνίζουν σε ό,τι ποσότητα θέλουν, με τιμές που είναι περίπου 30-35% χαμηλότερα. Μάλιστα. Από ό,τι είναι στο υπόλοιπο λιανεμπόριο. Αναφέρεστε στις τιμές, κύριε Σκορδά, και δεν μπορώ να μην θυμηθώ μία τελευταία προσπάθειά σας να ελέγξετε τις τιμές. Παρά το γεγονός ότι οι μισθοί πέφτουν, τα εισοδήματα μειώνονται μέσως ή αμέσως με τις φορολογίες κλπ. Και τις περικοπές, οι τιμές μόνο προς τα πάνω κρατούν. Κοιτάξτε, γιατί δεν αποδώσαν οι προηγούμενες προσπάθειές σας και καταφεύγετε και σε μια η τρίτη στη σειρά, είναι ή κάνω λάθος? Όχι, δεν θα συμφωνήσω στο εξής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι αν η ζωή στην Ελλάδα είναι φτηνή ή ακριβή. Θα πούμε ότι η ζωή είναι ακριβή και είναι ακριβή γιατί πραγματικά έχουμε μεγάλες περικοπές στα εισοδήματα, έχουμε αύξηση στη φορολογία και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανεργία δυστυχώς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλο και μεγαλύτερο, αν θέλετε, κομμάτι του εισοδήματος ενός νοικοκυριού να πηγαίνει για βασικές ανάγκες όπως είναι η διατροφή. Η πορεία των τιμών όμως δεν είναι ανωδική. Είμαστε μάλιστα, θα έλεγα, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η μόνη χώρα από τις 28 στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε μείωση στις τιμές. Είναι 7ος μήνας στη σειρά που καταγράφεται πτώση των τιμών, ακόμη και στην ομάδα της διατροφής. Ενώ δηλαδή, αν δούμε τι γίνεται στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, που είναι χώρες του Νότου και έχουν επίσης περιοριστικές πολιτικές στα εισοδήματα, εκεί θα δείτε ότι και στα τρόφιμα παρουσιάζουν μία άνοδο στις τιμές γύρω στο 3-3,5%. Στην Ελλάδα, Αύγουστος με Αύγουστος, σε κυλιόμενο δηλαδή 12 μήνο, η πτώση των τιμών στα τρόφιμα ήταν περίπου 3%. Δεν λέω ότι αυτό μας ευχαριστεί, ούτε μας ικανοποιεί. Θα θέλαμε να είναι η πτώση πολύ μεγαλύτερη. Είναι όμως ένα θετικό βήμα που σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται αποδίδουν και κυρίως προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρετε, και μια μεγάλη διεθνή αύξηση τιμών που υπάρχει στις πρώτες ύλες των τροφίμων, πράγμα το οποίο αφορά όλο τον κόσμο, όχι μόνο τη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, η λύση θα δοθεί μόνο εάν μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή. Πρέπει να αλλάξω θέμα και να σας πάω στα δάνεια. Γιατί παρά το γεγονός ότι το θέμα των τιμών είναι ούτως ή άλλως ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πολύ συχνά μιλάμε για προσπάθειά σας να μειώσετε τις τιμές και συνέχεια τα ίδια αποτελέσματα δείχνουμε να έχουμε. Όμως τι γίνεται με τα δάνεια στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά? Είμαστε ήδη τέλος Οκτώβρη, κύριε Σκορδά, και 31 Δεκέμβρη ξεπαγώνει και η άρση των πληστηριασμών που έχει παγώσει. Τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, θα επιμείνω σε αυτό που έχω πει και άλλες φορές και αυτό το οποίο είπε, αν θέλετε, δηλαδή, και έθεσε το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός. Κανένας εκ των πραγματικά αδυνάτων δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα υπάρχει απόλυτη προστασία στην πρώτη κατοικία αυτών που πραγματικά αδυνατούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους.
Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, αν θέλετε, είναι το πώς θα στηρίξουμε και την λειτουργία της στεγαστικής πίστης. Γιατί αν καταργηθεί η έννοια της εγγύησης, κανείς δεν θα μπορεί να βρει χρήματα να δανειστεί για να πάρει ένα σπίτι. Από εκεί και πέρα, θυμίζω ότι το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε μία πρωτοβουλία που βελτίωνε πάρα πολύ τον εξοδικαστικό συμβιβασμό στον παλιό νόμο των 3869. Δώσαμε επίσης για πρώτη φορά θεσμικό πλαίσιο και για τους ανήμερους δανειολήπτες, γιατί υπάρχουν και οι συμπολίτες μας που πληρώνουν τα δάνειά τους, αλλά κυριολεκτικά φτύνοντας αίμα, έτσι. Τι θα προσέξετε για αυτούς, λοιπόν? Σε αυτούς κάναμε ήδη τον Ιούνιο ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορούν να πληρώνουν μόνο μέχρι το 30% του όποιου εισοδήματός τους. Πριν από 10 μέρες επίσης... Σκέψεις για κούρεμα δανείων υπάρχει? Να ολοκληρώσω λίγο τις παρεμβάσεις που κάναμε. Πριν από 10 μέρες περίπου, μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, ρυθμίσαμε, όπως ίσως θυμάστε, τα δάνεια του ΟΕΚ, τα δάνεια δηλαδή της εργατικής κατοικίας, που ήταν με επιδότηση επιτοκίου. Δώσαμε μία ρύθμιση που μπορεί να βοηθήσει περίπου να πέσει στο μισό ή και παραπάνω η δόση. Παράταση για 10 χρόνια χωρίς να αλλάζει το επιτόκιο της σύμβασης και κυρίως χωρίς να χάνεται η επιδότηση του επιτοκίου από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Ξανάρχομαι, φεύγω από τον ΟΕΚ και πάω στα δάνεια μέσω τραπεζών. Εκεί σκέφτεστε να κουρέψετε τα δάνεια από τη στιγμή που θα απελευθερώσετε τους πληστηριασμούς? Το κούρεμα γίνεται και σήμερα σε αυτά τα δάνεια μέσω των πρωτοδικείων. Η εφαρμογή του νόμου 3869 και με την εξοδικαστική βελτίωση που κάναμε δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος θα αποδείξει ότι έχει συρρυκνωθεί το εισόδημά του και η αδυναμία του σε τέτοιο βαθμό εξυπηρέτησης, και έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων που κουρεύουν από 50-70 μέσω δικαστηρίου, βέβαια. Κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Σήμερα, με παγωμένους τους πληστηριασμούς, βλέπουμε τεράστιες ουρές στα ειρηνοδικεία. Θα προλαβαίνει κάποιος, θα έχετε επιταχύνει τις διαδικασίες με τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρνει κάποιος να σώσει το σπίτι του? Έχει ήδη αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό λέω, ότι έχουμε δώσει πολλές δυνατότητες εξοδικαστικού συμβιβασμού πλέον και υπάρχει επίσης μία συνεχής παρακολούθηση του θέματος. Είμαστε σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους πιστωτές για δύο πράγματα. Το ένα είναι η έννοια του συνεργαζόμενου δανειολήπτη, για να έχουμε άλλον έναν, αν θέλετε, άλλη μια κατηγορία που δεν θα πηγαίνουμε σε κατασταλτικά μέτρα. Και έχουμε και την προσπάθεια να θεσπίσουμε το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν ένα νοικοκυριό έχει εισόδημα χαμηλότερο από αυτό που θα προσδιορίσουμε ως αξιοπρεπούς διαβίωσης, τότε δεν θα μπορεί καμία τράπεζα να ασκήσει για αυτά τα χρήματα πάντως, κανένα μέτρο. Κύριε Σκορδά, ακούγοντας κανείς ότι απελευθερώνουν την πληστηριασμή, το μέτρο των πληστηριασμών, κυρία Τσαπανίδου, δεν είπαμε... Ναι, και ορθώς, αλλά επιτρέψτε μου, δεν είπαμε ποτέ ότι πάμε σε γενική απελευθέρωση πληστηριασμών. Είπαμε ότι το μέτρο έτσι όπως ισχύει σήμερα δημιουργεί σε κάποια πράγματα κάποιες δυσκολίες, δημιουργεί υποτιμητική κερδοσκοπία στα ακίνητα και θέλουμε να προστατεύσουμε πραγματικά λοιπόν, την αξία των ακινήτων. Επειδή θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις, θα σας παρακαλέσω να μείνετε μαζί μας και για μετά τις διαφημίσεις, να μας πείτε δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα χάσουν το σπίτι τους σε καμία περίπτωση. Ακόμη και αν χρωστούν τα πάντα, αλλά έχουν 5 περιουσιακά στοιχεία στο όνομά τους. Θα μας τα πείτε μετά τις διαφημίσεις. Στην Άννα Τσιακτάκη να πάμε πρώτα, γιατί μου λένε ότι έχουμε εξέλιξη στο θέμα της μικρής Μαρίας. Οι δύο κατηγορούμενοι, να πούμε ότι υπέβαλαν αυτή τη στιγμή έτοιμα στον ανακριτή να μην απολογηθούν σήμερα και όχι πριν βρεθεί ο Βούλγαρος μεσολαβητής που θα τους οδηγήσει στη γυναίκα που, όπως υποστηρίζουν, τους άφησε το παιδί. Μάλιστα λένε, ισχυρίζονται, ότι από το Σάββατο έχουν δώσει στην αστυνομία το κινητό αυτού του άντρα, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί, να πούμε, ακόμη. Μάλιστα. Οι φερόμενοι γονείς υποστηρίζουν μέσω των δικηγόρων τους ότι το μόνο που θέλουν είναι το καλύτερο για τη Μαρία, λένε. Μάλιστα. Και να βρεθούν οι βιολογικοί της γονείς. Ενώ οι συνήγοροι τους συνέστησαν
να πούν όλη την αλήθεια, να μιλήσουν με λεπτομέρειες και να κατονομάσουν ακόμη και πρόσωπα. Μα, Άννα, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, ερωτήσεις στο liveview.gr. Είναι στη διάθεσή σας πάντα. Μία ερώτηση μόνο στον κύριο Σκορδά μετά τις διαφημίσεις. Ποιοι θα είναι αυτοί που τα σπίτια τους θα προστατευτούν και δεν θα βγουν σε πληστηριασμό μετά από την 1η του 2014. Και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Με τον κύριο Σκορδά, λοιπόν, είμαστε εδώ, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Για τα δάνεια συζητούσαμε και την άρση του παγώματος των πληστηριασμών από την καινούργια χρονιά και σας ρώτησα πώς θα προστατεύσετε αυτούς που πραγματικά δεν έχουν. Γιατί? Γιατί μπορεί να λέτε ότι τους προστατεύετε, αλλά αν ρίξετε ένα ψαλίδισμα στις αντικειμενικές αξίες, αυτομάτως θα βγάλετε εκτός προστασίας πάρα πολλούς δανειολήπτες. Όχι, το αντίθετο θα συμβεί, γιατί αν πέσουν οι αντικειμενικές αξίες, το όριο των 200.000 που υπάρχει αυτή τη στιγμή για το όριο των πληστηριασμών, αντιλαμβάνεστε ότι θα καλύψει. Πού θα τις ρίξετε, πόσο θα τις ρίξετε, ποιες περιοχές θα αφήσετε εκτός, εντός. Κύριε Σκορδά, μαγειρεύονται τα πράγματα για να βγουν πολύ εκτός. Η προσπάθεια που κάνουμε, και αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού, και αυτό έχει περιγράψει και με τη δήλωσή του με απόλυτη σαφήνεια. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θέσουμε σε αμφισβήτηση ούτε τη διατήρηση της ιδιοκτησίας τους, ούτε την όποια δυνατότητά τους να ζήσουν αξιοπρεπώς. Και γι' αυτό εργαζόμαστε και σε αυτό θα δείτε στις επόμενες εβδομάδες ότι θα υπάρχουν και σημαντικά βήματα που θα βοηθήσουν ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, μια πολύ πρώτη προσέγγιση ήταν αυτή. Μέσα στο επόμενο διάστημα, όταν θα ξέρετε κι εσείς περισσότερο τι θα κάνετε, γιατί σε ανοιχτή διαπραγμάτευση δεν είστε ακόμα. Ακριβώς. Είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω όμως ότι η κατεύθυνση έχει τεθεί και από αυτή την άποψη δεν έχει κανείς να φοβάται τίποτα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Θα σας ξανακαλέσουμε εδώ και μακάρι να έρθετε. Και την άλλη εβδομάδα, αν έχετε τη δυνατότητα να μας επισκεφτείτε, με μεγάλη χαρά θα σας θέσουμε ερωτήσεις που θα συγκεντρώσουμε. Απλά να πω μια κουβέντα για το θέμα που προηγήθηκε της δικής μου παρουσίας για τις εκτόσεις το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει τώρα. Θεσπίσαμε άλλες δύο εκτοτικές περιόδους έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες για φθηνές αγορές. Και πράγματι την πρώτη Κυριακή αυτού του εκδοτικού δεκαημέρου, στις 3 δηλαδή Νοεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Και πηγαίνω να συναντήσω, πού είναι τα κορίτσια μας. Πού είναι τα κορίτσια μας, για να έρθουν λοιπόν κοντά μας η Ειρήνη Δίλερη, η Μαρία Διακονάκη, η Ελένη Κουγιουμτζή, μαζί με τον κύριο Γιάννη Δουλό, που είναι ο καθηγητής τους. Καλή σας μέρα και καλώς μας ήρθατε. Ναι. Είναι από το Ράλιο Γυμνάσιο Θηλαίων Πειραιά. Πήρατε μέρος, για να μας τα πείτε εσείς, να μην τα λέω εγώ. Σε ποιο διαγωνισμό πήρατε μέρος? Πήραμε μέρος στο 13ο, στο 15ο διαγωνισμό ρομποτικής. Και βγήκαμε πρώτες ανάμεσα σε 15, ανάμεσα σε 15 διαφορετικές ομάδες. Του γυμνασίου. Του γυμνασίου, σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής. Ακριβώς. Τι καταφέραν και κάνανε εδώ τα κορίτσια μας? Εσύ ποια είσαι? Ελένη. Η Ελένη. Και εσύ? Η Ειρήνη. Και η? Μαρία. Και η Μαρία. Λοιπόν, για δώστε μας εσείς πώς δουλέψατε μαζί τους, κύριε Τουδέ. Ακριβώς. Τα κορίτσια μας καταφέρανε και εκτελέσανε μια δοκιμασία. Έχουμε φέρει και την πίστα εδώ μπροστά για να τη δείτε, η οποία είναι ίδια σε όλο τον κόσμο για να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Η πίστα αφορά, η δυσκολία μάλλον της πίστας έχει να κάνει με το να υπερπηδήσουν κάποια εμπόδια, να πιάσουν κάποια μικρά αγαλματάκια και να τερματίσουν με αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κορίτσια, να μας δείξετε πώς δουλεύει το σύστημα που φτιάξατε. Ακριβώς. Και σας χάρισα και το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 15 ομάδες σε ολόκληρη τη χώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, το ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει από την πράσινη περιοχή. Το ρομπότ ξεκινάει από εδώ με σκοπό να κάνει τι, να πάρει τα αντικείμενα από εκεί. Ακριβώς. Βέβαια, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Δηλαδή. Επειδή το ρομπότ δεν είναι τηλεκατευθυνόμενο, αλλά έχει αισθητήρες, τα φώτα του στούντιο αυτή τη στιγμή το επηρεάζουν στη λειτουργία του. Όπα. Οπότε υπάρχει περίπτωση να μην εκτελέσει σωστά τη δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά θα το δούμε. Για να το δούμε λοιπόν. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Χωρίς να. Αυτό είναι το πρόβλημά μας που βλέπετε. Εδώ λοιπόν το θολώσαμε εμείς. Ακριβώς. Το τυφλώσαμε το ρομποτάκι. Αυτό έπρεπε να εντοπίσει τη μαύρη γραμμή, γιατί ο αισθητήρας του μπορεί να ελέγξει το άσπρο και το μαύρο. Αλλά τώρα, επειδή γυαλίζει πάρα πολύ ο φωτισμός μέσα στο στούντιο, δεν κατάφερε να το εντοπίσει. Λοιπόν, πόσο καιρό δουλεύατε σε αυτό το project, για πείτε μας. 6 μήνες. 6 μήνες και
Με δυσκολίες, με... Πολλές δυσκολίες, αλλά υπήρχαν και σημεία που τα καταφέρναμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αυτό το κάνατε την ώρα του μαθήματος ή ήταν έξτρα απασχόληση? Για πες μας λοιπόν, τι κάνατε? Βασικά, από όταν μάθαμε για αυτό το διαγωνισμό και τη δοκιμασία... Σας είπε ο καθηγητής σας, ο κύριος Τουλός, ή ναι, μόνοι σας? Όχι, μας ενδιαφερθήκαμε και μας είπε και τη δοκιμασία. Και από όταν το μάθαμε, δηλαδή από περίπου τα Χριστούγεννα, μέχρι το καλοκαίρι, κάναμε περίπου 2 φορές την εβδομάδα, 2 ώρες μετά το σχολείο, προπόνηση συνέχεια. Καθόσασταν λοιπόν μετά τη λήξη των μαθημάτων στις αίθουσες και ετοιμάζατε αυτό. Ναι. Δεν μου λέτε, υπήρξε στιγμή που είπες, τι κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλουμε? Ναι, σε μια κατασκευή σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε, αλλά τελικά επιμείναμε παραπάνω στο θέμα και δώσαμε τη λύση. Και όταν βγήκατε πρώτη, το πίστευες, το περίμενες? Όχι, με τίποτα. Ήμασταν συνολικά γύρω στα 8 άτομα από τη Ράλιο και Γυμνάσιο και Λύκειο. Και ήμασταν οι μόνοι, επειδή ξέραμε ότι ήταν υπέροχος ο χρόνος που κάναμε, τσίριξαμε και τα 8 άτομα. Και ήταν φανταστικά. Και είστε τώρα με ένα βραβείο. Ναι. Σε ένα βραβείο, σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής κλπ. Ολυμπιάδα ρομποτικής. Ναι. Μετά. Με τι ασχολείσαι μετά, όταν τελειώσεις τη... Με τον επόμενο διαγωνισμό. Όχι, όχι, στη ζωή σου λέω, εσύ προσωπικά, ως άτομο. Έχεις μια πολύ καλή εμπειρία από αυτό. Και άμα ασχοληθείς με κάτι μηχανικό, σε βοηθάει, πιστεύω. Μάλιστα. Συγχαρητήρια για την ομάδα σας. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Μαρία? Ελένη. Θες να γίνεις Ελένη, όχι. Μαρία θα μείνεις. Βασικά, πάντα μου άρεσαν τα φιλολογικά. Αλλά μετά από το διαγωνισμό έχω αρχίσει. Λες μπας και φτιάξει κανένα ρομποτάκι. Ναι, και επειδή θα μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθώ, θα μπορούσα να κάνω και κάτι τέτοιο. Να ασχοληθείς και από αυτό. Μάλιστα. Και εσύ? Εγώ από πολύ μικρή ήθελα να ασχοληθώ με τα θετικά και τώρα πιο πολύ. Με τα θετικά. Α, με τα θετικά. Μαθηματικά και τέτοια, αλλά τώρα πιο πολύ θέλω να ασχοληθώ με τεχνολογικά, ρομποτική και αυτά. Δεν μου λες πώς το λένε τον κύριο? Εμείς το ονομάζουμε ET Team. ET. Και ET Team είναι η ομάδα. ET Team. ET Team είμαστε εμείς και ET είναι το ρομπότ. Το ναι. Ρομποτάκι. Τι είναι το ET, τι θα πει το ET? Το όνομά του. Το όνομά του. Από πού προέρχεται αυτό? Επηρεασμένη από την ταινία ET, ο εξωγήινος. Από το ET, ναι, το εξωγήινο. Μάλιστα. Βρε παιδιά, ET, τον βγάλετε κι εσείς. Είναι τόσο παλιό, ας πούμε, που δεν το θυμάμαι εγώ, κατάλαβες. Να είστε καλά, κορίτσια, συγχαρητήρια. Να έχετε πάντα επιτυχίες, πάντα τέτοια, εύχομαι. Και μπράβο στους δασκάλους που εμπνέετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι σχέση έχετε με το δάσκαλο? Είναι το τεχνολόγο σχολείου. Ναι, το ξέρω, είναι καλός. Είναι, είναι υπέροχος. Κατά βαθμό καλό. Εννοείται. Πώς? Δουλεύουμε και μας βάζει ανάλογα. Αυτό που αξίζεται. Ναι, δεν είναι. Δεν πιέστε και λίγο παραπάνω? Όχι. Όχι. Οι βαθμοί μας αξίζουν. Εντάξει, λοιπόν. Να είστε καλά, κορίτσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αφήνω τα κορίτσια και τον καθηγητή, τον κύριο Τουρλό, για να έρθω να καθίσω και πάλι εδώ στο τραπέζι της εκπομπής και να φωνάξω κοντά μας τον Θοδωρή Σούκα, καθώς έχουμε και την αθλητική μας ενημέρωση, Θοδωρή. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Λοιπόν, έχουμε στις 3 η ώρα να πούμε κλήρωση της προκριματικής φάσης Μπαράζ, στην οποία θα συμμετάσχει η ελληνική ομάδα. Θα είναι στο γκρουπ των Ισχυρών και θα μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα είναι από το γκρουπ των Ανίσχυρων, είτε η Γαλλία, είτε η Σουηδία, είτε η Ρουμανία, είτε η Ισλανδία. Επίσης, χθες είχαμε 5 αγώνες για το πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει από τον Παθραγγικό με 2-1. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε το βίντεο. Να δούμε το βίντεο. Μετά από 65 αγώνες, το αίτητο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο έμελε να σπάσει χθες με αντίπαλο τον Πανθρακικό. Οι πράσινοι παρουσίασαν για ακόμα ένα μάτς σημαντικά προβλήματα στην αμυντική λειτουργία και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με γκολ του Ζεκίνια στο 18. Στο 63, ο Τριανταφυλόπουλος έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 1-1 και στη συνέχεια της φάσης ο Κουκουλάκης υπέδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Μαρινάκη εντός περιοχής, αλλά ο υπόπτης Φραγκιαδάκης, που υπέδειξε λανθασμένα τον αμυντικό του Παναθηναϊκού σε θέση offside, ανάγκασε τον διαιτητή να αναιρέσει την απόφασή του, προκαλώντας την αντίδραση των πράσινων. Οι γηπεδούχοι σοφάρισαν τελικά σε 1-1 με το Φιγκερόα στο 67, αλλά 8 λεπτά αργότερα ο Ρωμαίου έδωσε την νίκη στους Τράκες μετά από εκτέλεση φάλ του Κάσες. Στα άλλα, χθες ένα μάτς Ξάνθης συνέδριψε με 5-1 την Καλονή στο Κλεάνθης Βικελίδης και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας. Ενώ σημαντική νίκη που τον απομάκρυνε από την τελευταία θέση πέτυχε ο Άρης στη Βέρεια με 1-0. Χωρίς νικητή και με σκορ 1-1, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες Όφη Εργοτέλης και Απόλλων Πανετολικός. Λοιπόν, το iPhone 5 σε μαύρο χρώμα, το οποίο δώσαμε σήμερα από την εκπομπή, δόθηκε στο πιο γρήγορο από τους τηλεθεατές, που το σύστημα μας είπε ότι είναι ο κύριος Αποστόλης Λεπίδας. Αποστόλη, κύριε Αποστόλη, συγχαρητήρια, μπράβο σας.
μεγιά το iPhone για να επικοινωνούμε και να μας βλέπετε, να βλέπετε live UGR, δηλαδή μέσα από τους, να σερφάρετε μέσα από το διαδίκτυο. Αύριο θα φτάσει στα χέρια σας και αν δεν έχετε ήδη ενημερωθεί, θα ενημερωθείτε από τους συνεργάτες. Ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί. Καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Μείνετε στο Star, ακολουθεί Μελέτη Σέτο και Ελεονόρα Μελέτη. Από εμάς, γεια σας, να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι.